Τώρα που βλέπω το βίντεο κλιπ, να πω την αλήθεια, ο Μενιδιάτης, Χρήστος Μενιδιάτης, γιος του Μενιδιάτη, δεν πρόλαβα στο Μενιδιάτη εσύ τον. Τον προαζέντη, τον μπαμπά Μενιδιάτη, ξέρεις, το γιο, ξέρεις. Τώρα που τον βλέπω εδώ, ειδικά στο βίντεο κλιπ αυτό, κάτσε ρε να τον κάνω, είναι ίδιος ο Καρυπίδης στο νέο. Δηλαδή ο Καρυπίδης 40-41, ο Μενιδιάτης, και αυτός 30-35, κάπου εκεί τον κόβω. Ή μοιάζουνε. Άμα το δεις τώρα, δηλαδή είναι ίδιος ο Καρυπίδης. Στο πιο νέο. Ναι, ναι. Ο γιος Καρυπίδη. Έχει Καρυπίδη, έχει γιο Καρυπίδης. Ναι. Πραγματικά τώρα το ειδικά εδώ είναι ίδιος πραγματικά. Τι να, μπράβο. Ωραία. Αθλητικό λίμπερο βάλατε. Δεν βάλατε κανένα μουσικό ραδιόφωνο. Εντάξει, μην παρεξηγηθούμε κιόλας. Η εκπομπή που ακούτε έχει τίτλο Ράδιο Μαρμίτα. Δευτέρα, Τρίτη, Τετάρτη, Πέμπτη και Παρασκευή από τις 9 μέχρι τις 11. Τα Οστρέγια δεν υπάρχει. Σύντομα θα είναι και αυτός μαζί μας. Έχω βέβαια μαζί μου τον Στέλιο Παπαντονίου από το Pauk Day. Καλησπέρα, Στέλιο. Καλησπέρα, καλησπέρα. Αύριο, επαναλαμβάνω, αύριο θα είναι ο φίλος μας ο Θόδωρος, ο Παοξής που τον είχαμε την Δευτέρα. Και αύριο, μια που κλείνουν και 12 η ώρα οι καφετέρειες, τα μπαράκια, το οτιδήποτε, ας πούμε, μπορούμε να πιούμε μία μπύρα και να πούμε και δύο βλακίες. Και 11 να φύγουμε που λέει ο λόγος, πού να πάμε, να μπούμε στο αμάξι, να μέχρι να κάτσουμε να πει σηκωθείτε, πληρώστε και φύγετε. Οπότε αύριο όσο πάει, 12, 1, 2, 3, θα κάτσουμε. Θα το, επειδή το ίδιο μου είπε και ο Θόδωρος, όσο πάει, ό,τι θέλετε θα λέμε. Για ομάδες, για ανέκδοτα, για διακοπές, οτιδήποτε, για γυναίκες, για τα πάντα. Όσα λέγονται. Όσα λέγονται στον αέρα και είναι κόσμια βέβαια, να μην ξεφτυλιστούμε κιόλας. Άρα αύριο όσο πάει η εκπομπή και όσο υπάρχει συμμετοχή θα είμαστε εδώ πέρα με τον Θόδωρο. Σήμερα επαναλαμβάνω, ο Στέλιος Παπαντονίου. Έχουμε και μάτς βέβαια Champions League, το δεύτερο πρώιμη τελικό από τους τέσσερις. Νομίζω πρέπει να είναι αυτό με το λιγότερο ενδιαφέρον. Εντάξει, μπορείς να το πεις και αυτό. Ναι, είναι Λειψία με Ατλέτικο Μαδρίτης. Θα μου πει καλά Καρεζάχο, την... Το Σάββατο έχει City με Λιόν. Εκεί είναι ξεκάθαρο το φαβορί. Ναι, αλλά είναι πιο εμπορικές ομάδες. Ναι, και αυτό, και δεύτερον, όταν μιλάμε για αγγλική ομάδα, για οποιαδήποτε αγγλική ομάδα, οποιαδήποτε χρονική στιγμή, κανένα αποτέλεσμα δεν αποκλείεται. Ακόμη και να χάσει η City, έτσι. Την έχουν και πρώτο φαβορί, εγώ δεν μπορώ να καταλάβω πώς την έχουν πρώτο φαβορί τη City. Δεν μπορώ να το καταλάβω. Όπως αύριο έχουν πρώτο φαβορί στοιχηματικές εταιρείες στην Bayern, δεν μπορώ να το καταλάβω αυτό. Και μεγάλο φαβορί την έχουν. Εντάξει, εγώ δεν λέω είναι φαβορί Μπαρσελόνα, είναι ένα μάτς 50-50. Άντε να είναι 45-55. Έχουν τεράστιο φαβορί την Μπάγερ. Αμφίροπο είναι. Δεν το καταλαβαίνω εγώ. Εντάξει, κάτι ξέρουν και που δεν το ξέρουμε. Τέλος πάντων, δεν ξέρουν τίποτα. Πιθανολογούν τη φόρμα, το οτιδήποτε. Εντάξει, κάνουν κάποια πραγματάκια και αυτοί για να βγάζουν τα. Τις αποδόσεις. Λοιπόν, θέλω να τελειώνουμε με τα διαδικαστικά και να μπούμε έτσι κατευθείαν. Καταρχήν. Θα πας πουθενά εσύ τώρα τρίμερο, τίποτα. Όχι, όχι. Όχι, το τρίμερο, αυτό το τρίμερο, όχι. Πιο μετά, δεν ξέρω. Δεν ξέρω, θα δούμε. Εσύ με φίλους τώρα έτσι, δεν κάνουμε, θα τους διαβάσουμε τους. Με φίλους έτσι που μίλησες αυτό για τις 12 η ώρα, δεν πιστεύω 12 η ώρα εσείς να πηγαίνετε σπίτι, κάτι άλλο θα κάνετε, έτσι. Κοίτα, θα σου πω. Για πες μου. Αυτή τη βδομάδα έτυχε όλοι να είμαστε, να μην είναι κανένα στη Θεσσαλονίκη. Εντάξει, είναι λογικό αυτό. Την άλλη εβδομάδα όμως. Την άλλη εβδομάδα είναι ένα θεματάκι το πώς θα το διαχειριστούμε. Το συζητήσατε, αυτό λέω, με την παρέα, τι θα γίνει. Μάλλον σε πάρκο με προμήθειες από περίπτερο. Οχ. Αυτό που θα γίνει, αυτό που έλεγα και πριν. Εντάξει, δηλαδή... Αυτό που γινόταν και στην καραντίνα ουσιαστικά. Ναι. Δηλαδή πατούσε 6. Άθληση και πήγαινες και καθόσουνα ναι. Ή έκανες βόλτες. Στην καραντίνα δεν γινόταν. Μετά όταν άνοιξαν, πριν ανοίξουν οι καφετέρειες, ας το πούμε, και τα μπαράκια. Γινόταν αυτό. Προς το τέλος. Αυτό γινόταν όντως. Και νομίζω και πάλι κάτι τέτοιο θα γίνει. Συν αυτά τα πάρτι στο σπίτι. Θα αναβιώσουν η δεκαετία του 80 που γινόταν πάρτι στο σπίτι. Του Know Us Better, που λέει και το ελληνικό. Η ελληνική ταινία με την Νόρα Βαλσάμι. Πολύ ωραία γυναίκα η Νόρα Βαλσάμι στα νιάτα της, έτσι. Εντάξει, 80 πρέπει να είναι, 75-80. Την ξέρεις η Νόρα Βαλσάμι? Στο όνομα, φασικά σίγουρα θα την ξέρω. Ποια είναι πιο ωραία Ελληνίδα για σένα? Τώρα. Τώρα. Όχι τώρα, γενικά, σε ρωτάω ρε, τώρα.
Από όλα, από το τέτοιο. Μπορεί, μία που να έχει πεθάνει, ξέρω εγώ. Πες μου, σε ρωτάω, ποια είναι η πιο ωραία Ελληνίδα. Πιο ωραία Ελληνίδα, εμένα, γενικά ας πούμε και από αυτές που ναι, έχουν πεθάνει αυτές... και τα λοιπά, από ελληνικό κινηματογράφο. Από όλα, από όλα, τραγουδίστρα, τέτοιο, οτιδήποτε, οτιδήποτε. Τι να σου πω τώρα, Αλίκη Βουγιουκλάκη μου άρεσε πάρα πολύ, σαν γυναίκα. Σ' άρεσε σαν ναι. γυναίκα η Βουγιουκλάκη, ναι. Τι να σου πω. Αλίκη Βουγιουκλάκη θα ψήφιζες. Ναι. Αυτή η νεολαία ρε παιδιά, δηλαδή πραγματικά. Για πες με να την κουκλάρω. Σε έπιας. Όχι, ωραία γυναίκα ήταν η Βουγιουκλάκη, αλλά είχε αυτό το. Εμένα αυτό το γλυκό μου αρέσει. Το ψεύτικο. Ναι, εντάξει, το ψεύτικο δεν είναι σωστή η τέτοια. Δεν. Για μένα. Αυτή είναι ωραία, θα το κάνω quiz. Ποιο πιστεύει, πια, ας πούμε, να δω τι απήχηση έχει. Εγώ σου έχω βάλει τις τρεις. Το έχω πει πολλές φορές. Σμαράγδα Καρύδη. Όχι, πρόσεξε, όχι με αυτή τη σειρά. Δεν λέω είναι πρώτο. Σμαράγδα Καρύδη. Σαμπρίνα και Ντενίς Ρίτσαρντ. Να ξέρετε, είναι οι τρεις. Τρεις top. Εντάξει. Ναι. Η Σμαράγδα Καρύδη δεν είναι άσχημη, είναι πολύ ωραία γυναίκα, αλλά. Είναι μόνο που είναι ξανθιένες είναι. Είναι γυναίκα, ρε παιδί. Δεν έχει αυτό το. Πώς το είπε και ο Ραπτόπλος, το μανεκενίστικο. Αλλά είναι γυναίκα. Είναι. Τη βλέπεις και λες, τη θέλω, ρε παιδί μου. Κατάλαβε, είναι ναι, γυναίκα. Ναι. Εντάξει. Εσύ μου είπες Αλίκη Βουγιουκλάκη. Ναι. Και από τις πιο σύγχρονες, ρε παιδί μου. Για πες, για αυτό, άσε. Ίσως δεν είναι καλή ερώτηση. Πια έτσι από. Από αυτές που ξέρεις, η Σολομού μου αρέσει πολύ. Ποια είναι η Σολομού? Με τα σγουρά μαλλιά, τα. Που τα έχει με τον. Αυτή που είναι σαν τον Μπίσεσβαρ, που είναι αυτή. Τα μαλλιά που είναι έτσι. Σαν τον τραγουδιστή του Bonnie M, αυτή η αδύνατη. Αυτή, ναι, μου αρέσει πάρα πολύ το σώμα της. Ναι, το σώμα της. Ναι. Δηλαδή, αν έχει το τέλειο σώμα και η φάτσα είναι σαν τη Βασιλιάδου, τι θα πεις? Εντάξει, ωραία είμαστε. Εντάξει, τι γυρνάμε. Ναι, τι... Είναι τη γανίτα να τη γυρίσω να βρω. Σολό μου άλλη. Εντάξει, τώρα ποια άλλη, τι να σου πω. Στην Κούδη νομίζω είναι top. Δεν είπα, έχω δεν πει καμιά πάωξη. Στην Κούδη μα είπε. Όχι, και να μην ήταν. Εντάξει, πλάκα. Στην Κούδη και. Αυτέ κάβουρα, πώ λένε, καβουρότρυπε, αυτέ τι κάβουρα, ποια είναι αυτή. Όχι αυτή την κάβουρα. Δεν σου αρέσει η κάβουρα. Δεν σου αρέσει η κάβουρα, σου αρέσει η Βουγιουκλάκη, έτσι. Ναι. Περιορίξα σκολοκυθόπιτα. Είναι υποκειμενικά αυτά. Καλά, σίγουρα. Είναι υποκειμενικά. Είπα, άλλα τα μάτια λέει του λαγού και άλλα τη κουκουβάγια. Φυσικά είναι υποκειμενικά. Φυσικά. Το ωραίο βέβαια. Στο ωραίο δεν υπάρχει υποκειμενικότητα στο ωραίο. Καλά, το ωραίο είναι ωραίο. Αντικειμενικά ωραίο, ναι, προφανώς. Ναι, από εκεί και πέρα όμως τα γούστα διαφέρουν. Ναι, σωστά. Λοιπόν, σου είπα Σαμπρίνα, Ντενίς Ρίτσαρντ, Σμαράγδα Καρύδη. Τη Σμαράγδα Καρύδη. Τι άλλε δύο δεν τι ξέρει, έτσι. Δεν τις ξέρεις. Σαμπρίνα δεν την ξέρεις. Όχι, Σαμπρίνα δεν την ξέρω. Την τελευταία δεν ξέρω. Την τελευταία δεν ξέρω. Ντενίς Ρίτσαρντ δεν την ξέρεις. Έτσι. Πού να την ξέρεις. 27 είπαμε, 28. 27. Ωραία, φίλε. Λοιπόν, ξεκινάμε. Να ευχαριστήσουμε την παραδοσιακή ψαροταβέρνα Καρεκλάς. Εδώ που τα ψάρια και τα θαλασσινά έχουν την τιμητική τους. Σε έναν εκπληκτικό χώρο με θέα όλη την παραλία της πόλης, χειρολεκτικά δίπλα στο κύμα, απολαμβάνετε όλες τις σπεσιαλιτές της θάλασσας μαγειρεμένες με ελληνικές και μεσογειακές συνταγές. Δοκιμάστε με την παρέα σας τα εκλεκτά πάντα φρέσκα θαλασσινά εδέσματά μας. Καλαμαράκια, χταποδάκια, σαρδέλα, γάβρο, ολόφρεσκα ψάρια και τα σπέσια λαχνιστά μύδια μας. Απογειωθείτε γευστικά με τα εκπληκτικά ορεκτικά μας και τις φρέσκες σαλάτες, πάντα με τη συνοδεία παγωμένης ρετσίνας, ούζου, τσίπουρου και δροσερής μπύρας. Ψαροταβένα Καρεκλάς. Με ιστορία από το 1938 στην παράδοση της πόλης μας. Άργων αυτών ένα μέθημα στο Κλεισοφούλιο 76. Η διεύθυνση δίπλα στο ΣΑΡΚ, έτσι. Στην Καλαμαριά πάντα βρισκόμαστε, στην περιοχή της Καλαμαριάς. Και τηλέφωνο για τις κρατήσεις σας, για τα ρεζερβές σας, 2310-413-230. Επαναλαμβάνω το τηλέφωνο 2310-413-230. Να ευχαριστούμε και το στέκι του Κωστή. Το ψητοπολείο με σούβλες και σχάρες, όλα στα κάρβουνα, όλα τα κρεατικά που έχουμε είναι στα κάρβουνα, παιδιά. Η διεύθυνση είναι Ανδρέα Παπανδρέου 113 στη Νεάπολη. Για Νεάπολη μιλάμε πάντοτε. Αν θέλετε να πάρετε την παρέα σας, να πάτε να κάτσετε σε ένα πολύ όμορφο χώρο και να φάτε στο μαγαζί μας. Αν βέβαια διαλέξετε τη νούμερο 2 επιλογή που είναι η πιο συνηθισμένη για το να φάτε σπίτι σας, για το delivery, το τηλέφωνο είναι το 2310-620-727. Επαναλαμβάνω, 2310-620-727. Όλα τα κρεατικά μας είναι στα κάρβουνα. Μεγάλη υπόθεση αυτό το πράγμα, να μην διαβάσετε. Έχουμε διαβάσει 1500 φορές. Έχουμε ειδικά το κότσι που το. Δύο φορές το κότσι, εγώ το φάγα, να ξέρεις. Και πρώτη φορά έφαγα κότσι. Εδώ έχει το γέλιο, γιατί λέγαμε και προχθές. Όχι προχθές, θες, θέλω, δεν θυμάμαι. Που λέγαμε για το Μπάγερν Άρης. Πρώτη φορά έφαγα κότσι
στη Γερμανία. Απίστευτο. Να είσαι από την Ελλάδα για να φας κότσι πρώτη φορά στη Γερμανία. Ναι, είχαμε και ήταν το βράδυ, το πρώτο ραντεβού ήταν το, ας πούμε, υπήρχε ένα κάλεσμα από την ταβέρνα που ξεκίνησε το, δεν θυμάμαι πώς λεγόταν, ταβέρνα που ξεκίνησε τον προεκλογικό του αγώνα ο Χίτλερ. Ναι, δεν θυμάμαι τώρα και το σωστό να πεις, δεν το θυμάμαι πώς λέγεται. Και εκεί ήταν γέμισε όλο ο Αριανός, ρε παιδί μου, και παραγγείλαμε. Τι να παραγγείλουμε, έρχεται τούτε, τι να παραγγείλω. Είδα αυτό, κότσι. Λέω, φέρε κότσι. Δεν ήξερα τι ήταν το κότσι. Φέρε κότσι, λέω, να δούμε τι θα φάει. Φίλε, έφαγα ένα πράγμα. Φοβερό, πολύ ωραίο. Πολύ ωραίο. Λοιπόν, αυτά. Να πω ότι και σήμερα, βέβαια, δεν ξέρω ο Στέλιος αν θέλει στις 11 μπορεί να φύγει. Εγώ, αν υπάρχει συμμετοχή, θα κάτσω και άλλο. Ο Στέλιος, εντάξει, και δεν εγώ, μπορώ, και εγώ, όσο, δεν μπορώ να τον δεσμεύσω το παιδί. Εντάξει, τώρα, αν υπάρχει συμμετοχή. Χθες, πραγματικά, με το που γύρω στις 11 και 4 και 16 λεπτά που έκλεισα την εκπομπή, μέχρι να βάλω εδώ τις επαναλήψεις να φτιάξω, να σηκωθώ να φύγω, παπ, μου ήρθε μήνυμα. Ανακοινώνεται ο Μάνος σε λίγο. Παιδιά, στείλτε και ένα τέτοιο. Και στην Μπαϊάρης, δηλαδή. Προς Θεού, εντάξει. Λοιπόν, Στέλιο, ξεκινάμε λίγο με ρεπορτάζ ΠΑΟΚ. Οτιδήποτε έχεις εσύ να μας μεταφέρεις, εντάξει. Ναι. Σ' ακούμε. Κοίτα, γενικότερα σήμερα, όπως είπαμε και χθες, ήταν ο Νινούα να έρθει στην Θεσσαλονίκη. Σήμερα ήρθε ο Νινούα στην Θεσσαλονίκη, προσγειώθηκε στο αεροδρόμιο Μακεδονία λίγο μετά τις 2.30 ώρα το μεσημέρι. Λογικά ήταν προγραμματισμένες οι ιατρικές εξετάσεις να περάσει το απόγευμα και αν όλα, που λογικά όλα κύλησαν normal, αναμένεται να υπογράψει το νέο του συμβόλαιο με τον Δικέφαλο του Βορρά. Ένας αμυντικός μέσος που προφανώς χρειάζεται ο ΠΑΟΚ, είναι μια ενίσχυση που το έχουμε πει πάρα πολλές φορές, πως ο ΠΑΟΚ χρειαζόταν στη μεσαία γραμμή και πόσο μάλλον τώρα που πλησιάζει ο αγώνας, ο μεγάλος αγώνας κόντρα στην Μπεσίκτας στις 25 Αυγούστου στο γήπεδο της Τούμπας. Τώρα για τα διαδικαστικά θα δούμε τώρα το τι θα γίνει, δεν ξέρω, μάλλον η φάση με την ανακοίνωση μάλλον πάει για αύριο, καθώς δεν υπάρχει κάποια σχετική ενημέρωση για τα γραφειοκρατικά ζητήματα της συγκεκριμένης μεταγραφής. Είναι ένας ποδοσφαιριστής ο οποίος έχει γεμάτη χρονιά από την Δυναμό Τυφλίδας. Τι θέση είναι αυτός, Στέλιο? Είναι αμυντικός μέσος. Αμυντικό μέσο. Ουσιαστικά ο ΠΟΚ ήθελε ακόμη έναν μετά τον Στέφαν Σβάπ. Μάλλον η ανακοίνωσή του, όπως είπαμε, πάει για αύριο και φυσικά σιγά σιγά θα ενσωματωθεί και αυτός στο γκρουπ της ομάδας. Θα είναι και στην διάθεση του Αμπέλ Φερέιρα για την προετοιμασία για τον αγώνα με την Μπεσίκτας. Κατά πάσα πιθανότητα το μάτς του ΠΑΟΚ με την Μπεσίκτας θα το μεταδώσει το ΠΑΟΚ TV και εδώ αξίζει να σημειωθεί πως όλα τα έσοδα θα είναι από χορηγούς και από συνδρομές. Αυτό το οποίο όμως αξίζει να αναφέρουμε είναι πως ο γηπεδούχος έχει τα δικαιώματα μόνο για την χώρα του. Δηλαδή, ο ΠΑΟΚ δεν μπορεί να πουλήσει τα δικαιώματα σε τουρκικό κανάλι. Α. Ο φιλοξενούμενος έχει τα δικαιώματα για όλον τον υπόλοιπο κόσμο. Ένα λεπτό. Αυτό γίνεται τώρα ή γίνεται κάθε χρονιά? Όχι, έγινε λόγω κορονοϊού, δηλαδή αυτό. Γενικότερα η ενημέρωση που υπάρχει τώρα, ναι, γιατί μόλις τώρα ήρθε αυτή η ενημέρωση. Επειδή είναι μονά τα παιχνίδια προφανώς, γι' αυτό. Μάλλον, ναι. Και ο φιλοξενούμενος έχει τα δικαιώματα για όλον τον υπόλοιπο κόσμο, λέει η συγκεκριμένη ενημέρωση που έρχεται τώρα. Είναι μερικά δευτερόλεπτα που έχει έρθει η σχετική ενημέρωση. Οπότε ουσιαστικά ο ΠΑΟΚ δεν θα έχει να διαχειριστεί τα δικαιώματα του συγκεκριμένου αγώνα τόσο από την πλευρά της Τουρκίας και από κάποιο κανάλι της Τουρκίας και δεν συμμαζεύεται. Όπως και να έχει, μέσω ΠΑΟΚ TV θα συνεχίσει να μεταδίδει τα παιχνίδια και στα ευρωπαϊκά ο ΠΑΟΚ μέχρι να μπει στην φάση της κοινή διαχείρισης, γιατί νομίζω από την play-off φάση ουσιαστικά είναι κοινή τηλεοπτική διαχείριση και ουσιαστικά αυτός που έχει πάρει το Champions League, αν περάσει ο ΠΑΟΚ, θα το δείξει το κανάλι που έχει αγοράσει τα τηλεοπτικά δικαιώματα, δεν θα έχει κάποιο δικαίωμα ο ΠΑΟΚ να διαλέξει κανάλι, είναι το πιο κανάλι έχει αγοράσει την συγκεκριμένη διοργάνωση. Τώρα από εκεί και πέρα σίγουρα
Όλα Φρέμπε και η τεχνική ηγεσία του ΠΑΟΚ ψάχνουν, αναζητούν ποδοσφαιριστές για ενίσχυση. Θεωρώ πως θα πρέπει να πάρθει και κάποιος ποδοσφαιριστής προκειμένου να βάζει την μπάλα στο πλεκτό, γιατί έχουμε δει ότι από τα play-off και στα πρώτα φιλικά ο ΠΑΟΚ αντιμετωπίζει δυσκολία στο να βάλει εύκολο γκολ. Δηλαδή όσο εύκολο ήταν τα προηγούμενα χρόνια, τόσο δύσκολο αποδεικνύεται τους τελευταίους μήνες, ειδικότερα μετά τον κορονοϊό. Θα φάνει. Ωραία. Είπαμε το μάτς είναι 25 τελικά σε 9 η ώρα, έτσι. Ναι, 25 είναι Τρίτη ή Τετάρτη είναι. Τώρα... Τρίτη είναι. Δεν θυμάμαι. Πόσο έχουμε τώρα, κάτσε. Έχουμε χάσει τις μέρες, λοιπόν, να σου πω την αλήθεια. Ναι, είναι 13 σήμερα. 13, χθες 12, 11 Τρίτη είναι. Τρίτη είναι. Champions League Τρίτη Τετάρτη είναι. Δεν μπορεί να είναι διαφορετικό. Ναι. Τρίτη είναι. Τρίτη σε 9 ναι. η ώρα. Τρίτη σε 9 η ώρα, δηλαδή. Σε 2 τρίτες δηλαδή από τώρα. Εντάξει. Για μπάσκετ έχουμε τίποτα. Τι γίνεται εκεί πέρα. Για μπάσκετ ουσιαστικά. Εντάξει, έχει κλείσει το μεγαλύτερο μέρος του ρόστερ στον ΠΑΟΚ. Μένουν κάποιοι ουσιαστικά να συμπληρωθούν κάποια κενά τα οποία έχουν μείνει. Το αξιοσημείωτο της όλης κατάστασης είναι το γεγονός ότι ο κύριος Χατζόπουλος, που είναι ο άνθρωπος ο οποίος τρέχει και είναι ο άνθρωπος που ηγείται της όλης της καινούργιας προσπάθειας στην ΚΑΕ ΠΑΟΚ, είναι αυτός που μέχρι στιγμής πληρώνει αμαρτίες του παρελθόντος και δίνει προκαταβολές προκειμένου να κλείσουν μεταγραφές. Δεν ξέρω πόσο θα συνεχίσει να το κάνει αυτό και πότε θα ζητήσει τα λεφτά του πίσω, αλλά τη δεδομένη χρονική στιγμή ότι ο ΠΑΟΚ μπορεί και μπαίνει σε μια ομαλότητα, είναι ένα θετικό. Εντάξει, τώρα υπάρχουν και διάφορα άλλα πραγματάκια τα οποία, ρε παιδί μου, μπορεί να μην λειτουργούν καλά, αλλά δεδομένου τη κατάσταση, okay, μπορεί να πει ότι είναι και λίγο ψιλοδικαιολογημένο. Καλά είναι, και φέτος το πρωτάθλημα μπάσκετ θα είναι πολύ ιδιαίτερο, πιστεύω. Και είναι μια ειδική κατάσταση θα είναι για το 80% των ομάδων, ακόμη και αυτών που θα πάρουν μέρος. Οπότε, δηλαδή, τι να πω, πιο κάτω, πάντα λέμε πιο κάτω δεν έχει, αλλά πάντα βρισκόμαστε προεκπλήξεως και βλέπουμε ότι υπάρχει και πιο κάτω. Λοιπόν, ένα λεπτό να διαβάσω τα μηνύματα και θα πάμε στο πρώτο διάλειμμα. Να πω ότι ρεπορτάζ Άρη θα βγάλουμε τον Νίκο Παπαδόπουλο, που είναι στο Βερμείο, έτσι, μετά τις 10 όμως μου ζήτησε ο Νίκος, άρα θα ανοίξουμε τις γραμμές μετά τις 9, μετά τις 10 θα βγάλουμε Νίκο Παπαδόπουλο, που είναι στο Βέρμιο, μπορεί να έχει τώρα, δεν ξέρω πόσους βαθμούς, αυτή θα είναι η πρώτη ερώτηση. Ναι. Πώς, γιατί εκεί λογικά τώρα δεν ξέρω, εδώ πέρα το air conditioning το έχω για τέτοιο, ή ανοιχτό, λίγο έτσι με έρθει μια ψυχρίτσα. Δεν ξέρω. Το air conditioning νομίζω παίζει ρόλο. Τους 25 βαθμούς το έχω, τέλος πάντων. Θα βγάλουμε Νίκο Παπαδόπουλο να μας δώσει ρεπορτάζ και για τα μεταγραφικά του Άρη, γιατί η λογική λέει ότι μέσα στις επόμενες 2-3 μέρες, μην πω δύο, θα σχεδόν το περισσότερες αν όχι όλες μεταγραφές πρέπει να κλείσουν, έτσι, γιατί είναι το στάδιο της προετοιμασίας, πρώτη μέρα σήμερα, για να προλάβουν τουλάχιστον το 80% των μεταγραφών νέοι παίκτες. Το μεγαλύτερο μέρος της προετοιμασίας πρέπει να είναι και εκεί πέρα. Θα μας τα πει όλα αυτά. Κάτσε τι λέει εδώ. Το 7 του Τιγκινίου Μαντζίνη. Κάτσε λίγο να γελάσω με αυτό λίγο. Ο Αργεντίνος θα φοράει φέτος φανέλα το νούμερο 7, το οποίο το έχει πέρσι ο Νικολάς Τιγκινί. Ωραία. Μπράβο του. Μακάρι το παιδί να δείξει και να μας κάνει και ρεζίλι. Πάμε λίγο στα μηνύματα, γιατί βλέπω. Κάτσε λίγο. Εδώ πέρα είμαστε. Α, το φιλαράκι μου Άκης ο Θεοδώρου, έτσι. Σαββατοκύριακο εδώ πέρα στον Λίμπερο, τον ακούτε μετά τις 12 η ώρα. Τι λέει, σιγά μην πάθεις δισκοπάθεια τόσες ώρες, πουρώ. Άντε, έλα, έκλεισα ξαπλώστρα κοντά στη θάλασσα γύρω στα 2.500 μέτρα απόσταση. Εγώ για να έρθω, φίλε, στη Σικιά που είσαι, να πούμε ότι ο Άκης είναι από τη Σικιά. Ναι, ξέρεις, μου λένε ότι η Σικιά έχει φοβερά νερά, πολύ ωραία θάλασσα, από τις πιο ωραίες Χαλκιδική, ας πούμε. Κατά τύχη κάνει ο αδελφός μου στη Σικιά παραθέρηση τα τελευταία 20 χρόνια. Ναι, και ένα τροχόσπιτο έτσι, αγόρα μεταχειρισμένο, το πήρε ο καημένος και πάει εκεί πέρα σε ένα. Και πήγα. Και εγώ πριν 10 χρόνια πήγα εκεί ένα Σαββατοκύριακο. Ούτε 24 ώρες δεν άντεξα. Το Μπούλογλου. Είχε και φιλικό Άρη την άλλη μέρα. Μπούλο, λέω, δρόμο. Τι να κάνω. Ποια Σικιά, ρε φίλε. Να πάθω κατάθλιψη Σικιά. Τώρα είσαι και από τη Σικιά, δεν θέλω να την κάνω. Γενικά στην Χαλκιδική. Τι να κάνω στην Χαλκιδική. Κοίτα, το λες αυτό γιατί δεν σε αρέσει η θάλασσα από ό,τι ναι, ξέρω. Ναι,
Γι' αυτό το λες. Ναι. Γενικά είναι κομπλέ. Τι είναι κομπλέ? Σαν τη Χαλκιδική που λένε δεν έχει. Μια χαρά έχει. Σαν τη Χαλκιδική η καλύτερη. Πού? Θεσσαλονίκη. Μια χαρά είναι. Ποια Χαλκιδική, ρε. Ποια Χαλκιδική, ρε φίλε. Άντε τα λέμε για τους άλλους. Ποια Χαλκιδική. Τρελαθούμε. Μ' αρέσει που πιστεύουμε τώρα. Μα δεν σας ασύ, δεν πειράζει. Μ' αρέσει που πιστεύουμε. Όντως έχουμε. Πώς, από θάλασσα έχουμε. Ωραίες θάλασσες, ωραίες. Αλλά πιστεύουμε ότι έχουμε τις καλύτερες στον πλανήτη. Θεωρώ έτσι μερικοί. Παιδιά, διασκέδαση και φαγητό πουλάμε. Δεν πουλάμε ακρογιαλιές. Εντάξει, έχει και αλλού καλύτερες ακρογιαλιές. Πιστεύω, χωρίς να έχω γυρίσει. Πιστεύω. Καλά, σίγουρα, ναι. Διασκέδαση και φαγητό. Άσε τώρα κορονοϊό. Τα άλλα χρόνια. Ήλιο, διασκέδαση. Καλή, ήλιο έχουν και άλλο, θα μου πει, δεν είμαστε. Εμείς προσφέρουμε την διασκέδαση, κύριε. Διασκέδαση και φαγητό. Αυτά τα δύο δίνουμε. Σικιά τώρα και Σάρτη και Μάρτη. Άσε μας να πάω στη Σάρτη. Πάμε, λέει, στη Σάρτη. 200 χιλιόμετρα να κάνω και 200-400, 150 πόσο είναι, για να κάνω μπάνιο. Τι λες, ρε φίλε, τρελοί είναι οι άνθρωποι. Τι να πω, εντάξει, τώρα θα τρώω και κανένα πινελίκι, δεν υπάρχει περίπτωση. Ο Νίκος μου δίνει την τέτοια, είναι 46 ο Μενιδιάτης. 46 ο Μενιδιάτης. Άντε, ρε. Μενιδιάτης. Άρα είναι μεγαλύτερος και από τον Καρυπίδη. Για να 46. Καλησπέρα, μας καλησπερίζει ο φίλος μας ο Ανδρέας, ο Νίκος, άλλος Νίκος, ο Γιάννης. Εντάξει, λοιπόν, θα πάμε στο πρώτο διάλειμμα. Αμέσως μετά ανοίγουμε τις γραμμές. Επαναλαμβάνω, μετά τις 10 ρεπορτάζ Άρη από το Βέρμιο θα έχουμε τον Νίκο Παπαδόπουλο. Να μην καθυστερούμε όμως, πάμε στο πρώτο διαφημιστικό διάλειμμα, σε λίγο και πάλι μαζί. Επιστρέψαμε μετά το πρώτο διαφημιστικό διάλειμμα. Το 23-10-287-38 είναι δικό σας. Επαναλαμβάνω, μετά τις 10 Νίκος Παπαδόπουλος από το Βέρμιο για ρεπορτάζ Άρη, η πρώτη μέρα της προετοιμασίας ομάδος. 23-10-287-38, ξέχασα φυσικά, απαράδεκτος, να πω τον τρόπο επικοινωνίας με τα SMS εδώ στο σταθμό. Έχουμε ήδη και ένα μήνυμα, θα το διαβάσει τέλειο. FM και ενώ το μήνυμά σας, το σχόλιο σας, το στέλνετε στο 54222 με χρέωση 62 λεπτά του ευρώ ανά μήνυμα. 50 λεπτά είναι η χρέωση και 12 λεπτά είναι το ΦΠΑ. Λοιπόν, θα διαβάσουμε το μήνυμα του φίλου του 290. Πάμε όμως πρώτα στον φίλο. Καλησπέρα. 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 Καλησπέρα σας. Γεια σου, ρε ξάδερφε. Νάτος, Πασχάλιος. Πασχάλιος. Γεια σου, ρε Στελάρα. Παόκι μου, αγόρι μου, λεβέντι μου. Τι κάνετε, πώς είστε? Όλα καλά. Ρε Ζάχο. Ναι. Θες, ακούω την εκπομπή. Ναι. Εντάξει, δεν προλαβαίνω. Έχεις πέσει σύγχυμα του Μεϊμπάρ να βάλει κόλ. Ναι, ρε, σε αυτόν έβριζα στον αέρα. Έχω τη μικρή, τη βάζω κάτι να φάει. Ναι. Είμαι σε ανοιχτή ακούραση. Και φωνάζει και τον έλεγε, όχι, χάσαμε το στοίχημα. Και λέω, όχι, ρε, το έχασα και εγώ, ρε. Και εσύ τον είχες πρώτο σκόρε. Πρώτο σκόρε του Μάρς τον είχες. Ναι, ρε, και εσύ. Αυτό δεν χάνεται. Δεν χάνεται αυτό τώρα. Καλά, το πράγμα που έχασε. Και έχασε ρε το. Αυτό το γίδι. Μετά έπαιξε την μπάλα του. Τι έπαιξε μπάλα. Κι άλλο έχασε λίγο πλάγια. Ήταν πάλι έχασε ένα σχεδόν ίδιο. Όχι, ίδιο λίγο πλάγια ήταν στα αριστερά. Τι να παίξει ο άνθρωπος ζογκλέρ, δεν είναι ποδοσφαιριστής αυτός. Ζογκλέρ. Ρε Ζαχό, ναι. Αυτός πήρε 450 εκατομμύρια ευρώ, ρε. Πλάκα να κάνει. Τι να κάνω, ξέρω εγώ, 225-230 πόσα είχαν. Όχι, τότε ήταν πολλά τα λεφτά. Τότε, εκείνη την εποχή ήταν η μεγαλύτερη μεταγραφή που έγινε. Νομίζω αυτό ήταν, 220 τόσο ήταν. Από την Βαρσελόνα. Τι πολλά, δεν υπάρχουν αυτά τα λεφτά. Τώρα εντάξει, δεν αποτυπώνεται η αξία δηλαδή ενός παικτόρας. Αυτά δεν υπάρχουν. Υπήρχαν εκεί άλλα, δεν μου τα δίνουν. Να ρωτήσω για το Στέλιο κάτι. Εδώ, δικό σου. Πείτε μου. Στέλιο. Ναι, πείτε μου. Αυτό τώρα το παίκτη που πήραμε είναι καλός. Το Νινούο που ήρθε σήμερα. Ναι, ναι. Κοιτάξτε να δείτε. Δεν το γνωρίζω τον ποδοσφαιριστή. Δεν τον έχω δει να παίζει. Είναι η αλήθεια. Αυτός που έπαιζε μπάλα. Αυτός έπαιζε στην Δυναμό Τυφλίδας, είναι γενικά κρέμα από εκεί, είναι από τις ακαδημίες της ομάδας, είναι φέρετης ποδοσφαιριστής και αυτά τα οποία λένε ρε παιδί μου από τον ΕΠΟΚ είναι τα χαρακτηριστικά τα οποία έψαχνε ο Φερέιρα για τη μεσαία γραμμή και ουσιαστικά είναι μια επένδυση για το μέλλον. Δεν τον έχω δει τον ποδοσφαιριστή, δεν ξέρω. Για ποιο πάγκο κάνει. Ναι, εντάξει. Εντάξει. Η επένδυση... Λίγο τον Ζάχο θέλω. Εδώ είναι ο Ζάχος. Έλα, πότε θα έρθει στο Άργος. Άντε πάλι. Άιτε, ρε. Πώς να έρθω, μα τα ξέρουμε τα πράγματα. Πώς να έρθω, μα. Άντε να πιούμε κάτι τσίπουρο. Τι να πιούμε τσίπουρο, έτσι πως είμαστε για τσίπουρο. Λοιπόν. Θα τα πούμε, λοιπόν, εντάξει.
Λοιπόν, ο άλλος που είναι ρε, η Αρκούδα. Είπαμε. Διακοπές. Διακοπάρει. Διακοπάρει. Γι' αυτό να είναι ζωή. Γι' αυτό να είναι ζωή. Τι να κάνω. Σας αγαπώ πολύ ρε τρελοκομεία. Να σε καλά, να σε καλά. Άντε σας ακούω. Τσάω, τσάω. Να σε καλά. Ευχαριστούμε. Από το Άργος Οριστικό να το ξέρετε. Άργο, από το πολύ κοντινό μας Άργος Οριστικό. Να σε καλά Πασχάλη. Καλό σου βράδυ. Φιλάκια, άντε. Καλή εκπομπή να έχετε. Γεια, γεια, γεια. Να σε καλά, να σε καλά. 23, 10, 2, 87 και 3 οκτάρια. Λίγο διάβασε το μήνυμα στέλιο του Μέσχε. Του φίλου μας, του... Ωραίο είναι αυτό που αρέσει, οπότε θεωρώ είναι ο ορισμός της υποκειμενικότητας. Το όμορφο απ' την άλλη είναι αντικειμενικό. Ναι, είναι εκεί προφανώς όσο λέω τα λέγαμε για τις, για τις γυναίκες. Καλά, ναι, το, πολύ, πολύ ωραία το θέτει πραγματικά. Ωραίο είναι αυτό που, που αρέσει, ενώ ο ορισμός της υποκειμενικότητας. Το όμορφο απ' την άλλη είναι το αντικειμενικό, ναι. Ναι. Το όμορφο δεν μπορείς να πεις μια όμορφη κοπέλα να την πεις ότι δεν είναι όμορφη, έχεις δίκιο. Εντάξει. Είπαμε, περιορέξεως κολοκυθόπιτα. Οι λεπτομέρειες είναι αυτές που διαφέρουν αντικειμενικά. Μια όμορφη γυναίκα, το παραδέχονται όλοι ότι είναι μια όμορφη γυναίκα. Επίσης. Ναι, πες. Ναι, ναι, όχι, όχι, τίποτα. Δεν ήθελα να πω αυτό. Πάμε λίγο κατευθείαν στις γραμμές. Είπαμε. Ήθελα να σε ρωτήσω κάτι για τη μουσική που παίζει. Δεν θα ήθελες τώρα να είσαι ένα πιτσόμπαρο να παίζει αυτή η μουσική και να πίνεις μοχίτο. Όχι. Μοχίτο να πίνω. Ενέρεφη. Μοχίτο. Και να... Τι είναι αυτό με το κολοκυθάκι, δεν είναι το μοχίτο, τι έχει μέσα εκεί, με το σέλινο και μαϊντανό. Με την πρασινάδα. Τι είμαι, πρόβατο είμαι για πρασινάδα, ακού μοχίτο. Μοχίτο, δροσίζεσαι κιόλας. Ναι, είναι... και στο χωριό τους μοχίτο πίναν, έτσι. Καλησπέρα. Καλησπέρα. Καλησπέρα σας. Νάτος, εμφανίστη. Στέλιο, είναι και ο Ζάχος εκεί. το έκανες λογότυπο, κλεισέ το έκανες, έτσι, οκ. Okay. Ωραίος. Εδώ είμαι. Στέλιο, ναι. Όταν θες να κάνεις επένδυση, παίρνεις χρυσό. Παίρνεις Γεωργιανόπουλος. Απάντησε τον Βάρατον, Βάρατον. Αυτά στην ΠΑΕΠΟΚ πέστε, δεν έκανα εγώ την επένδυση. Εγώ σχόλιο έκανα, δεν έκανα τίποτα άλλο. Έτσι όταν θες να κάνεις επένδυση, παίρνεις χρυσό. Δεν παίρνεις ποδοσφαιριστή από τη Γεωργία. Οπ. Απάντησε. Ποτέ δεν ξέρεις τι μπορεί να σου βγει. Ναι, ακούει. Ναι, ναι. Εκείνο το τραγούδι που βάζει για εισαγωγή, ρε παιδί μου, μου αρέσει τόσο πολύ και ωραία λόγια. Σκέφτομαι να κάνω κατάδαση κάποια γυναίκα. Έκσταση, έξτανο. Σ' αρέσει. Έχει, έχει βαθιστόχαστο στίχο έχει. Στην αρχή που λέει τσικιτάν, τσικιτάν, τσικιτάν. Τσικουλάτα, τσικιτάν που λέει. Δεν μου λες, ο άλλος πότε θα έρθει, γιατί εγώ είμαι χαρμάτα και δεν μπορώ να σου δώσω το κινητό, το αμαλώστε το κινητό, ρε παιδί μου. Είναι διακοπές. Ναι, ναι. Ούτε την άλλη εβδομάδα, την πιο άλλη. Στη Χαλκιδική. Mm-hmm. Mm-hmm. Ναι. Αυτό στη Χαλκιδική ή στη Σικιά πήγε ή στην Τρυπητή. Αυτό δεν μπορεί να πάει. Το αποσύρισε να πω αυτό γιατί μπορεί... Δεν υιοθετεί η εκπομπή. Δεν υιοθετούμε τα σχόλια του φιλοκράτη. Του εμπαθή φίλου μας του Άκη. Εμπαθέστατος. Ας πω λίγο. Ναι. Δύο ωραιότατοι προορισμοί είναι στη Χαλκιδική. Και είναι. Η Τρυπητή και η Σικιά. Υπάρχει σοβαρά. Η Σικιά την ξέρω γιατί σου λέω πηγαίνει 20 χρόνια και ο αδελφός. Η Τρυπητή υπάρχει σοβαρά. Μιλάς. Μόνο. Βεβαίως υπάρχει. Μόνο τη Σάρτη ξέρω που είχα πάει πιτσιρικάς. Σάρτη και εγώ ξέρω, έχω πάει κιόλας, αλλά την Τρυπητή δεν φορά την ακούω κι εγώ. Η Σάρτη όταν είχα πάει εγώ μπορεί να είχε και πέντε σπίτια. Σκέψου. Σε όλη τη Σάρτη. Μπορείς να τον κουκλάρεις να τη δεις την Τρυπητή. Να, όχι, σε πιστεύω, δεν είναι θέμα. Κάμερα στο στούντιο έβαλες. Τι γίνεται, ρε φίλε. Ο άλλος μόλις το έλεγε, άρχισε να κουκλάρει. Ο Στέλιος. Για να την βρει ο Στέλιος. Υπάρχει, για να το λες, πιστεύουμε σε αυτά, εντάξει. Μόνο τίποτα από την αυτεμπορική μη διαβάζει γιατί θα έχουμε πρόβλημα. Δεν ήταν μόνο αυτεμπορική. Ναι, το ξέρω, το ξέρω. Και το πρώτο θέμα το γράφει. Εντάξει, εφημερίδες έτσι κάνουν. Μόλις το γράφει ένας κάπως σαν αποδελτίωση κάνουν, σαν copy-paste θα κάνουν. Μην νομίζει κι αυτή. Τι νομίζει είναι. Ωραία. Άκη, να σε ευχαριστήσουμε, ρε φίλε. Να πάτε κάπου. Όχι, μωρέ, πού να πάμε. Εδώ θα είμαστε. Καταρχήν αύριο αν άκουσες. Από τις 9 μέχρι όσο πάει. Όσο υπάρχει συμμετοχή θα είμαστε εδώ και με το Θόδωρο. Όσο πάει. 12, 1, 2, μέχρι εκεί θα πάμε. Όσο πάει. Τραγούδια, καλό σχόλια. Έγινε ρε φίλε. Υπόλοιπο, καλό βράδυ. Να σε καλά, να σε καλά. Έγινε, να σε καλά. Για. Τι είναι αυτό, μας πιάσαν. Δεν ξέρω τι φάση είναι αυτό.
Δεν γίνεται αυτό το πράγμα. Μπορεί να μας έπιασαν λογικά. Όχι, άκου τι έγινε, φίλε. Άκου, έβαλα να δω ένα stories. Και τα stories, όταν βλέπεις ένα stories, ναι, πάει στο επόμενο. Και στο επόμενο ήταν ο Χίος αυτό που άκουγες. Δηλαδή γίνονται αυτά τα πράγματα. Πάμε στον επόμενο φίλο, καλησπέρα. Καλησπέρα σας, παιδιά. Καλησπέρα. Ζάχο. Ναι. Ήθελα να πω για αυτόν τον Λόπες που, είναι, που θέλει να πάρω Άρης. Τι παίκτης είναι αυτός, ρε φίλε. Το Center Four. Ναι, που θέλει να πάρει. Δεν το ξέρω, φίλε. Αυτός. Δεν ξέρω, φίλε. Ισπανία σε μικρές κατηγορίες, λογικά. Ξέρω να σου πω. Δεν νομίζω όμως να πάρει το Λόπες. Γιατί λέει, και ναι, γυαλού είναι, τι, χάλασε, τι. Κοίτα, θα βγάλω, άκουσε με, μετά τις 10 θα βγάλω Νίκο Παπαδόπουλο από το Βέρμιο, οπότε θα του ρωτήσω και μια ερώτηση, γιατί τώρα στο διαδίκτυο παίζει ένα όνομα πάρα πολύ, δεν ξέρω αν είναι Ράδιο Αρβίλα, Σκέτη Αρβίλα ή Αρβίλα που μυρίζει, θα το δούμε αργότερα, παίζει ένα όνομα του Κώστα του Μήτρογλου. Εγώ επιμένω, βέβαια, δεν πειράζει ο γραφικός ο Βλάξ. Εγώ επιμένω, αν δεν έχει πρόβλημα τραυματισμού, για μένα, κατά τη δική μου λογική, ένας ταιριάζει πολύ στον Άρη και λέγεται Καρίμ Ασαριφάτ. Ναι. Έτσι λέω εγώ. Έτσι λέω εγώ. Και εγώ συμφωνώ. Αλλά ο Άρης, σου παραδρεφέ, πρέπει να βρει ένα φόρ καλό. Μια ζωή φόρ δεν έχω. Μια ζωή. Δηλαδή, ας ρίξει τα λεφτά να ψήνουν παίχτη μπροστά καλό. Ρίξαμε 550 χιλιάρικα πέρσι, ρε φίλε, πήρε το Ιντέγε. Και όπως βλέπεις. Εμένα. Όπως είδες, λίγα πράγματα. Ναι, άσε. Με το Ρουμάνο δεν μ' άρεσε αυτό, δεν ξέρω. Τώρα δεν έπαιζε πουθενά. Για το Ρουμάνο. Όχι, έπαιζε πέρσι, ρε. Στην τέτοια έπαιζε. Στην Ουμάθια έπαιζε. Ο Ρουμάνος, δεν ξέρω, έχω πολύ. Επαναλαμβάνω, εγώ ότι βλέπουν τα ματάκια μου. Και ό,τι ακούν τα αυτάκια μου, φίλε μου. Πολύ καλά λόγια λένε για τον Ρουμάνο, αλλά θα μου πεις για ποιο να είπαν κακά λόγια, ας πούμε, εντάξει, όταν υπάρχει μεταγραφή. Το πειράμα την Bilbao αυτό, ναι. Ναι, είναι παίκτης, τον πήρα από μια ρουμάνικη ομάδα, δεν το θυμάμαι, η Bilbao, πριν 2 χρόνια, 1 εκατομμύριο και... Άκουγα το λόγιο Παπαδόπουλος, έπαιξε, λέει, 45 λεπτά μόνο και μετά το δώσαν δανεικό. Δύο παιχνίδια έπαιξε. Ναι, ξέρω εγώ, πολύ δανεισμός έπεσε. Καλά, άκουσε με. Αυτά, γιατί τουλάχιστον δεν ξέρω από τη φωνή σου ακούγεσαι νεαρός, αυτά δεν παίζουν πολύ ρόλο. Παίζουν ρόλο τόσο πολύ. Έχουν έρθει παίκτες στην Ελλάδα οι οποίοι δεν ακουμπήσαν, παίξαν εξωτερικό και δεν ακουμπήσαν και κάναν παπάδες εδώ. Και το αντίθετο, έτσι. Δεν λέει κάτι αυτό. Δεν λέει, λέει κάτι, αλλά όχι τόσο πολύ. Ισχύει αυτό που λες. Εντάξει, τι να σου πω, παραδείγματα που ήρθαν με περγαμινές και ψιλογνωστοί και δεν κάναν τίποτα. Μπερμπάτοφ. Ο άλλος, εμείς δεν φέραμε τον. Αμορόζο. Άστο να μου, ο Αμορόζο ήταν και μεγάλος. Δεν φέραμε τον Γκρατσιάνη. Η αλλαγή του Ρικέλμε ήταν. Η αλλαγή του Ρικέλμε στην Μπόκα Τζούνιορς. Εάν με αυτό. Τι ρε φίλε, η αλλαγή του Ρικέλμε δεν ήταν ο τρίτος αναπληρωματικός, η αλλαγή. Έβγαινε ο Ρικέλμε και έμπαινε αυτός. Αυτός, άμα ήταν ποδοσφαιριστής, τι να πω, ρε φίλε. Τώρα ο καλύτερος παίκτης που ήρθε στον Άρη για μένα τώρα στα 15-20 χρόνια, αυτά είναι ο Κάμπορα, φίλε. Εφτάρα, για μένα. Ναι. Εντάξει, ναι, ήταν κόμπρα, ήταν μέσα στην περιοχή. Ο Κάμπορ και εμένα μου άρεσε. Ναι. Ήταν δηλαδή ό,τι σκουπίδι έφευγε από τον τερματοφύλακα, το έκανε γκολ. Δεν υπήρχε περίπτωση να σε αφήσει. Ναι. Εντάξει. Ναι. Να δούμε, φίλε, ότι. Πρόσεξε, επαναλαμβάνω, μην διαβάζεις τίποτα, μην βλέπεις βιντεάκια, δεν λένε τίποτα αυτά. Θα τον δεις στο γήπεδο με τα ματάκια σου. Μετά από 2-3 μάτσα, νομίζω φαίνονται όλοι. Συμφωνήσω, βλέπω με τη συμμαχία με τον Ολυμπιακό, Συμφωνούσε την άλλη φορά με μένα. Για ποιο πράγμα, για πες. Που μιλούσα με τον Ζαγόρα για τη συμμαχία. Α, είσαι ούτω, για πες μου λίγο το όνομα, γιατί δεν το ρώτησα. Στέλιος είμαι. Έλα, Στέλιος. Όχι, λέω. Εφόσον λέω, εδώ ο Τάσος μου λέει ότι είναι, ρε παιδί μου, ο ΠΑΟΚ με τον Παναθηναϊκό και την ΑΕΚ για την εξυγεία του ελληνικού ποδοσφαίρου και εμείς κάνουμε εξυγείαση με τον Ολυμπιακό. Είναι πολύ απλό. Αυτό είχα πει. Ναι, ναι. Καρυπίδης που να μα... Έχει λογική. Και... Έχει λογική. Καρυπίδης δεν μ' άρεσε σε κανένα δυο που μιλούσε εκεί πέρα. Ναι, λάθη, επικοινωνιακά ναι. Λάθη, όντως. Επικοινωνιακά λάθη. Δεν έπρεπε να μπερδέψει πάλι τον ΠΑΟΚ μέσα να μιλήσει για τον ΠΑΟΚ καθόλου αυτό το πράγμα. Εντάξει, εντάξει. Αυτό ήταν στο στυλ του Ιού Σαββίδη, ας πούμε. Πώς κάνει κάτι, τιτιβίσματα, κάτι, πώς τα λένε, Ινσταγραμμιακά χτυπήματα. Δεν το ξέρω. Παλαιότερα, τώρα να πω την έχω κόψει το. Ναι. Έχει πάρει επικοινωνιακά. Το ξέρω. Τον. Το ξέρω, ίδια ηλικία. Και τον ξέρω, ήμασταν μαζί κάπου 2 χρόνια. Για τον Καρυπίδη. Α, για τον Καρυπίδη, ναι, εντάξει.
Ναι, δεν είναι και μεγάλο καρπίο, 41-42 είναι, εντάξει. Είναι στέλνει ακόμα στον Άρη, τον ξέρω πώ θα σου το πω, καταλαβες. Μακάρι, φίλε. Και τον είπα, εγώ τον είπα που τον είχα δει πριν ένα μισή. Του λέω να πάρει ένα φόρ, να δώσει λεφτά, μια ζωή φόρ δεν έχουμε. Καλύτερα δώσε μπροστά και πάρε πίσω. Σου πήρε, έδωσε 550 ρε φίλε και πήρε το καδρόνι το όρθιο. Τι να κάνουμε τώρα, λέει. Τα καλά θα τα δει σε 2-3 χρονάκια, φίλε. Για να δούμε. Επαγγελματικά πάει πολύ καλά. Έκανε κάποιες καινούργιες δουλειές τώρα. Πάει πολύ καλά, αδερφέ. Μακάρι, μακάρι. Αγαπάμε η Ειρηνούλα και να, την Ειρήνη την αγαπάμε να τη βλέπουμε και στο γήπεδο. Έτσι. Ναι, έρχεται και σε καλά. Μα... για το γήπεδο. Ναι, με διακοπές ακούγεσαι. Δεν ξέρω γιατί. Ακούγεσαι διακοπτόμενος. Ναι. Α, έπεσε. Άκουσε λίγο, Στέλιο. Η άποψή μου είναι, γιατί κατάλαβα τι είπε για το γήπεδο και αυτά που λέει. Μακάρι, ποιος δεν θέλει, μακάρι, αλλά θεωρώ ότι είναι πάρα πολύ καλό για να είναι αληθινό. Δηλαδή, όχι ότι δεν γίνεται, αν έχει τόσο πείσμα και τόσο πλάνο μελλοντικό για τον Άρη, όντως πρέπει να γίνει και αυτό. Πρέπει να γίνει και αυτό, έτσι, αλλά κερκίδα-κερκίδα, έτσι, εντάξει, θα μου πεις είναι πιο χρονοβόρο, αλλά... Αν κάνεις κερκίδα-κερκίδα, λογικά δεν κλείνει για το γήπεδο, έτσι. Ναι. Γιατί ο ΠΑΟΚ τώρα, ας πούμε, αν με τα σχέδια αυτά δεν γίνεται, θα πάει στο Καφτατζόγλιο. Αν κάνεις κερκίδα-κερκίδα και μειώνονται τα. Όχι μειώνονται, δηλαδή μπορείς λίγα-λίγα, ας πούμε. Λίγα-λίγα. Εντάξει, μιλάμε όταν αφού μιλάει για 30 εκατομμύρια ευρώ. Είναι πολλά τα λεφτά. Αλλά τμηματικά γίνεται. Και δεν κλείνει για το γήπεδο. Αυτό έχει λογική, αλλά φίλε μου. Πολύ καλό για να είναι αληθινό. Μακάρι. Μακάρι. Αν και εμένα η άποψή μου είναι να λίγο το φύλλω 10 δευτερόλεπτα. Αν υπάρχουν ας πούμε 30 εκατομμύρια, βέβαια δεν είπε θα βάλει 30 εκατομμύρια, είπε και για νομαρχία, όπως παίρνουν και άλλοι τέλος πάντων, το κάτι ανάλογα να γίνει για τον Άρη, για κάποιους πόρους. Αν πάντως υπάρχουν 30 εκατομμύρια ευρώ, πόσο κάνει ένα καινούριο γήπεδο, ρε φίλε, πέρα πάνω από 30, να κάνει άλλα 20, άλλα 25. Αυτό, τέλος πάντων. Έλα φίλε, καλησπέρα. 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 Νάτος. Γιάννης. Γεια σου Στέλιο, γεια σου Ζάχο. Γεια σου Γιάννη. Καλά είμαστε. Ρε παιδιά, να ρωτήσω κάτι. Πήγα στην παρέα γιατί θα τρελαθούμε. Πήρατε το Μάνο, δεν μου πες, δεν άκουσα. Καλά. Ναι, το Μάνο. Δύο γκολ έβαλε πρώην προπόνηση. Του Όφη και του Ολυμπιακού. Ναι. Αυτόν λέμε. Δύο χρόνια συμβόλαιο. Γιατί ψάχνατε για σένα. Για δεύτερο τον πήρε το Μάνο, λογικά. Μιλά σοβαρά τώρα. Σοβαρότατα μιλά. Το παιδί είναι γκολτζής, ρε. Το παιδί είναι γκολτζής. Και εμένα μου αρέσει, φίλε, αλλά εντάξει. Έκανε το λάθος και πήγε στον Ολυμπιακό. Mm-hmm. Και πρόσεξε, έτσι. Έφυγε, αν θυμάσαι, από τον Ολυμπιακό σε μια περίοδο που ο Ολυμπιακός δεν είχε σεντερφόρ. Όντως. Καλά και ήταν η περίοδος που πήρε ο Λεμονής στην ομάδα, αν θυμάσαι, από Τρίτη, την πήγε πρώτη. Και μετά τον έδιωξε ο πρόεδρος γιατί δεν ήθελε να πάρει το πρωτάθλημα. Γιάννη, ξέρεις καλά ότι ο Ολυμπιακός είναι ένα ιδιαίτερο σωματείο. Τώρα μου ήρθε τέτοιο η περίπτωση του Σιώπη. Ο Σιώπης όταν έφυγε από τον Ολυμπιακό δεν νομίζω να είχε καλύτερο αμυντικό χάφο ο Ολυμπιακός. Έτσι λέω εγώ. Την περίοδο εκείνη δεν νομίζω να είχε καλύτερο αμυντικό χάφο. Ναι. Είναι άλλο. Δηλαδή στον Ολυμπιακό για να παίξεις υπάρχουν κάποια άλλα πραγματάκια, έτσι. Δηλαδή αν ο Σιώπης λεγόταν Σιώποβιτς, ξέρω εγώ, ή Σιωπίνιο. Θα έπαιζε στον Ολυμπιακό. Εδώ παίζει ο άλλος, ρε φίλε, στη Μάντσεστερ αυτό το καδρόνι, ο Φρέντ. Που ο Σιώπης θέλει τρεις Φρέντ. Τρεις θέλει. Φρέντ ο Καπουτσίνο, που το πρωινή εκπομπή εδώ πέρα. Κι όμως είναι, λέγεται Σιώπης και είναι το παιδί από τη Θράκη. Ο άλλος είναι ο Φρέντ, είναι από τη. Τι να πω, ρε φίλε, τι να πω, ξέρω εγώ. Εγώ εύχομαι πάντως να δει ο Γερμανός τα προσόντα του επιτρικά. Γιατί δεν είναι μεγάλο, νομίζω είναι 23-24. Ο Μάνος νομίζω 24 είναι, ναι. Ναι, 24, ναι, νομίζω είναι μικρό. 24, ναι. Μακάρι, φίλε, θα πάρει τις ευκαιρίες, δεν υπάρχει. Πολύ καλή ηλικία. Το παιδί, ναι, δηλαδή εγώ πάντως να σου πω, θα κάνω πρόβλεψη. Είχα κάνει πρόβλεψη πριν από 2 χρόνια, θα βγει πρωτοσκόρερο Κουλούρης. Ναι. Τώρα κάνω δεύτερη πρόβλεψη. Mm-hmm. Ότι αν παίξει βασικός ο Μάνος, θα βγει πρωτοσκόρερο Μάνος. Γιατί ο Άρης παράγει ποδόσφαιρο. Οι δύο τελευταίες χρονιές δείχνουν ότι παράγει, όντως. Και ήταν, αν θυμάμαι καλά, στο τέλος εσύ. Ναι. Εσύ, επειδή τα προσέχεις αυτά, νομίζω στο τέλος της χρονιάς πρέπει να ήταν στις πρώτες 2 ομάδες ο Άρης που είχε τις περισσότερες φάσεις μέσα στην περιοχή.
Και όμως δεν είχε τον άνθρωπο να τις μετατρέψει γκολ αυτές, έτσι, δεν τον είχε. Μα σε όλα τα παιχνίδια που έχω δει τον Άρη, δεν τον έχω δει σε όλα βέβαια. Ναι, όσα είδες. Ορισμένα παιχνίδια έχω δει, ειδικά τα βλέπω ότι είναι μια ομάδα που παράγει ποδόσφαιρο, παίζει καλό ποδόσφαιρο. Και για αυτό είναι δουλειά, νομίζω, και από τον Παντελίδη που ξεκίνησε την ομάδα και τώρα του Γερμανού που παιδιά εμπιστευτείτε τους προπονητές, λέω. Αφήστε τους ανθρώπους να δουλέψουν. Δηλαδή και στον ΠΑΟΚ καλά κάνανε και κρατήσαν τον προπονητή. Πέστε, ρε, δεν είναι μάγοι οι προπονητές τώρα έτσι να μπαίνουν σε μια ομάδα για ξαφνικά να λειτουργούν όλα τέλεια και, και οι προπονητές, να ξέρετε. Φυσικά και μαθαίνουν. Έτσι είναι η ζωή, ρε παιδιά. Κάθε μέρα μαθαίνουμε και καινούργια πράγματα. Κοιτάζουμε και λάθη. Είναι λογικό για μένα. Διαβίου μάθηση λένε. Φυσικά, γιατί και οι αρχαίοι προγονείς μας λέγανε ότι δεν σταματάει αυτό. Δηλαδή, μαθαίνει συνέχεια. Προφανώς. Κάνεις πληροφορίες, κάνεις τα λάθη σου, διορθώνεις τα λάθη σου. Και πολλές φορές, ας πούμε, εντάξει, γίνεται κριτική. Η κριτική, ξέρεις ποιο είναι το μεγάλο πρόβλημα. Κριτική γίνεται μετά το παιχνίδι. Αυτό είναι ένα πολύ μεγάλο πρόβλημα. Γιατί ο καθένας αφού έχει. Εκ του αποτελέσματος κάνεις κριτική. Αυτό για μένα δεν είναι fair play. Είναι το, είναι το εύκολο αυτό. Το πιο εύκολο πραγματικό κόσμου είναι αυτό να ξέρεις. Ναι. Να τελειώνει ένα παιχνίδι και μετά να προσπαθείς εσύ και να ρίχνεις τις ευθύνες στον προπονητή και να λες γιατί δεν έβαλε αυτόν, γιατί έβαλε αυτόν, έβαλε το χαφ, δεν έβγαλε τον έναν, δεν έβαλε τρίτο στόπερ που ακούω. Αυτό δηλαδή με το τρίτο στόπερ, παιδιά, είναι τραγικό. Όλοι οι περισσότεροι τουλάχιστον που δεν έχουν σχέση με το ποδόσφαιρο, αλλά νομίζουν ότι έχουν, έτσι. Ασχολούνται και τους ακούει και κόσμο και καλά κάνουν. Λένε το τελευταίο δεκάλεπτο γιατί δεν βάζει ένα στόπερ ακόμα. Να τους κάνει τρεις αφού παίζει. Λογικά παίζει με δύο από την αρχή, έτσι, και λέει να βάλει και ένα τρίτο για να. Ρε παιδιά, ειλικρινά δηλαδή αυτό επειδή το έχω διδαχτεί, το έχω δει και όλοι οι προπονητές που έχω δουλέψει μου λένε το ίδιο. Εάν το κάνεις αυτό, δίνεις χώρο στον αντίπαλο. Γιατί για να βάλεις ένα στόπερ που λες, πρέπει να αφαιρέσεις ένα παίχτη από το κέντρο. Το τελευταίο δεκάλεπτο ήρθα. Δεν θες να φας φάσεις. Ο σκοπός δηλαδή είναι να μην κλειστείς στην περιοχή σου, γιατί είτε έτσι είτε αλλιώς, με μια κουτουλιά, να το πούμε έτσι, από ένα κόρνερ ή οτιδήποτε άλλο, μπορεί να φας ένα γκολ. Και στην ουσία την ευθύνη την έχεις πάρει πάνω σε εσύ. Κερδίζεις ένα παιχνίδι 1-0, σωστά. Δηλαδή πάνε όλα καλά στο παιχνίδι σου. Και στο τελευταίο δεκάλεπτο αλλάζει το σχήμα και βάζει έναν αμυντικό ακόμα. Και γίνεται 1-1 το παιχνίδι. Καταρχήν οι περισσότεροι ποδοσφαιριστές είναι δυσαρεστημένοι με τον προπονητή γιατί λένε καλά, πας καλά, άλλαξε το σχήμα και κερδίζαμε 1-0. Ή τι άλλαξε το σχήμα. Ποιος ο λόγος να μας κλείσεις πίσω. Έτσι λίγο την ψιλοπάτησε λίγο και ο Άρης βέβαια έτσι στον ημιτελικό με την ΑΕΚ όταν έβγαλε και Φετφατζίδη και. Και τον Μπρουνογκάμα. Εγώ το είδα αυτό. Και με το 2-1 δεν υπήρχε άνθρωπος να κρατήσει την μπάλα, έτσι. Έτσι ακριβώς. Στα τελευταία λεπτά, λοιπόν, θέλεις καθαρό μυαλό. Το καλύτερο που κάνουν οι περισσότεροι προπονητές είναι να φρεσκάρουν το κέντρο τους ή να φρεσκάρουν ακόμα και την επίθεσή τους. Έχετε δει πολλοί προπονητές που κερδίζουν 1-0, βγάζει έναν επιθετικό και βάζει ένα επιθετικό. Οι περισσότεροι, γιατί βλέπω. Αυτό βλέπω και με κάποιους φίλους μπάλα, συγγνώμη, θέλει. Αυτό εξαρτάται από την ομάδα που κουουουτσάρεις και ποια ομάδα έχεις απέναντι. Δηλαδή, άμα είσαι εσύ το outsider και κερδίζεις 1-0, προφανώς θα μπει σε μια τέτοια λογική. Ναι, ναι, όχι. Θέλω να σου πω, ρε παιδί μου, ότι παίζεις ένα παιχνίδι, ας πούμε, ισορροπημένο και βγάζεις ένα επιθετικό και βάζεις επιθετικό. Και είμαι με κάποιους φίλους πολλές φορές που βλέπουν ποδόσφαιρο. Εντάξει, δεν ασχολούνται οι άνθρωποι, ρε παιδί μου. Απλώς βλέπουν ποδόσφαιρο όπως περισσότερος κόσμος και λέει, μα είναι τώρα αυτός προπονητής να παίρνει ένα εκατομμύριο, να βγάζει ένα επιθετικό, να βάζει ένα επιθετικό. Ο άλλος δεν πάει καταλάβει ότι δεν πρέπει να χαλάσει το σχήμα του. Αφού του πηγαίνει καλά το σχήμα, κερδίζει 1-0, παιδιά. Ποιος ο λόγος να χαλάσει το σχήμα του και να βάλει π.χ. δεύτερο επιθετικό ή ξέρω εγώ να κάνει αυτό που λένε όλοι, να τραβήξει την ομάδα πίσω και να βάλει και ένα αμυντικό. Αυτά είναι τρελά πράγματα να ξέρετε που ακούγονται και νομίζουν κάποιοι ότι είναι και επιστήμονες, ότι λένε δηλαδή και σωστά πράγματα. Ωραία. Δηλαδή αυτό να ξέρετε. Ναι. Ειλικρινά δηλαδή θα το λέω, στους κύκλους τους δικούς μας να το πω έτσι, γιατί εγώ μιλάω με προπονητές και με πολλά παιδιά που δουλεύουν και σκάουτ και τέτοια έτσι. Γελάνε με τον κόσμο να ξέρετε που λέει αυτά τα πράγματα. Γιατί βγάζει ένα επιθετικό και βάζει ένα επιθετικό. Γιατί θέλει να πιέσει ψηλά και βάζει φρέσκα πνευμόνια, φρέσκα πόδια. Είναι πολύ απλό. Δεν χρειάζεται δηλαδή τεράστια ανάλυση. Και όλοι λένε πω ότι κάνει ο άσχετος, βγάζει ένα επιθετικό, βάζει ένα επιθετικό. Ο προπονητής, όσα ξέρει ο νοικοκύρης, δεν τα ξέρει ο κόσμος όλος. Αυτό είναι δεδομένο να ξέρετε.
Ωραία. Και για το ποιοι παίζουν και για το τι αλλαγές θα κάνει. Συγγνώμη για το χρόνο. Όχι, όχι, όχι. Καλά έκανε. Καλά έκανε. Καλά είναι έκανε. Αύριο θα έχουμε έτσι λίγο πιο. Άκουσε με λίγο. Αύριο θα έχουμε λίγο έτσι πιο σε αυτά τα ζητήματα εκπομπή, η οποία θα τραβήξει και όσο πάει, από τις 9 όσο πάει. Θα έχω εδώ. Είναι ο φίλος ο Θόδωρος. Ο Θόδωρος θα είναι αύριο, οπότε αύριο θα έχουμε και περισσότερο χρόνο, θα τα πούμε και αύριο. Okay. Τέλεια, γιατί ο Θόδωρος το έχω ξαναπεί και το ξέρεις, έτσι, ναι. Ξέρει. Ποδόσφαιρο, παιδί. Να έχω ξανακούσει και ξέρει ποδόσφαιρο. Καλό βράδυ, παιδί. Να σε καλά, Γιάννη, σε ευχαριστούμε για την επικοινωνία. Να πω τον φίλο, τον έριξα κατά λάθος, πραγματικά κατά λάθος. Πήγα να πατήσω. Γίνονται αυτά τα λάθη. Να πάρει. Θα έχουμε μετά, θα πάμε στο διάλειμμα. Θα έχουμε μετά Νίκο Παπαδόπουλο με ρεπορτάζ Άρη. Ξεκινάει και το παιχνίδι της Λειψίας με την Ατλέτικο Μαδρίτη. Όλα αυτά μαζί με τις δικές σας γραμμές στο 2310-287 και 3 οκτάρια. Αμέσως φυσικά μετά τον Νίκο Παπαδόπουλο, έτσι. Μένετε συντονισμένοι στον Αθλητικό Λίμπερο 107,4. Επιστρέψαμε μετά το δεύτερο διαφημιστικό διάλειμμα. Πάντοτε στον Αθλητικό Λίμπερο 107,4 βρισκόμαστε. Στέλιος Παπαντονίου, Ζάχος Ντρούλινγκ πίσω από τα δύο μικρόφωνα του Αθλητικού Λίμπερο 107,4. Αλλά πίσω από το τρίτο τηλέφωνο έχουμε τον Νίκο Παπαδόπουλο. Στο Βέρμιο είναι ο Νίκος. Τα λέω σωστά, Νίκο? Τι γίνεται, καλησπέρα. Πώς είμαι θα καταρχήν? Καλά, καλά. Δόξα τω Θεώ, ήσυχα. Έχει δροσιά εκεί τουλάχιστον? Αυτό θα ήταν και μου ερωτή. Παραπάνω από δροσιά έχει. Είναι δηλαδή θες σίγουρα ζακέτα από πάνω. Αυτό θα έλεγα. Και εντάξει, με βερμούδα τώρα από κάτω δεν μπορώ να σου πω ότι κρυώνω, αλλά νιώθεις λίγο μια ψύχα, σηκώνει και παντελόνι. Σηκώνει και παντελόνι, ελπίζω να πήγες προετοιμασμένος εκεί πάνω, έτσι. Ναι, εντάξει, έχουμε ξανάρθει έτσι αλλιώς εδώ πέρα. Ναι. Η θερμοκρασία μέχρι το βράδυ, ας πούμε, να σου πω 3-4 ας πούμε, το βράδυ, μπορεί να φτάσει μέχρι και 12 βαθμούς. Οχ, 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 τι 12 βαθμούς κρύο κάνει, έρφυλε, πλάκα μας κάνεις. Ωραίος είσαι, ωραίος. Μια χαρά, ούτε ερκοντήσιο. Είναι νομίζω ιδανικές οι καιρικές συνθήκες, ειδικά πλευράς θερμοκρασιών για την προετοιμασία της ομάδας. Τέλεια, τέλεια. Είναι πάρα πολύ καλά. Εκεί μετά τις 12 κλείνουν τα, πώς θα λένε, τα μπαράκια, τα τέτοια, κλείνουν εκεί πέρα, τα κηλικεία, ξέρω εγώ, μπορείς να βγεις έξω. Εδώ που είμαστε εμείς είναι μέσα στο δάσος, είναι πάνω 20 λεπτά, είναι πάνω στο βουνό 20 λεπτά από την Άωσα, δηλαδή ανεβαίνεις τώρα, ναι, για να καταλάβει ο κόσμος, ένα δρόμο, όσοι δεν έχουν έρθει, που είναι κάθε ένα λεπτό έχει στροφή. Είναι απομονωμένο το μέρος εντελώς, δηλαδή το ότι πιο κοντινό υπάρχει σε πολιτισμό είναι η Νάουσα, που είναι μεγάλο 20 λεπτά από εδώ με το αυτοκίνητο. Ναι, εδώ πέρα είμαστε μέσα στο δάσος, είναι μόνο ξενοδοχεία και αθλητικά κέντρα, δεν έχει τίποτα άλλο. Μια χαρά σε ακούω, Νίκο. Και να μπούμε κατευθείαν, γιατί είχαμε έτσι και μία-δύο ερωτήσεις και από φίλους που βγήκαν στον αέρα. Βεβαίως, ναι. Για τα μεταγραφικά του Άρη, αυτό που είπα, να ξεκινήσουμε λίγο από τα μεταγραφικά και μετά θα μας πεις το τι έγινε σήμερα εκεί. Δεν ξέρω αν έπεσε στην αντίληψή σου, τουλάχιστον στα γκρουπάκια του Άρη. Να πω, η αλήθεια είναι ότι από τα περισσότερα βγήκα και έχω βρει λίγο την ησυχία μου. Εγώ είμαι σε 2-3 έτσι μόνο. Ναι. Παίζει ένα όνομα όσον αφορά το είπα και στον αέρα κιόλας. Δεν ισχύει. Ποιο είναι το όνομα? Για το Δόνη θα μου πεις. Όχι, ρε, όχι, για Center Four. Για Center Four παίζει ένα όνομα. Ούτε εκείνο υπάρχει. Ποιο είναι το όνομα? Του Μίτροβλου. Ναι, ούτε εκείνο υπάρχει. Όχι, με τη δικιά μου. Μήπως υπάρχει το δικό μου το που λένε που θα βάλει 20 γκολ αν έρθει ο Καρύμ? Όχι. Τι είναι, πες και να ναι, ρε Νίκο. Δηλαδή, ούτε ο Μεταξάς δεν είπε τόσα όχι, ρε Νίκο. Τι να σου πω, ότι άρεσε να πάρει τον Μπαλοτέλη, όπως έλεγαν άλλοι. Ναι. Τι θες να σου πω, τώρα, όχι. Να ξέρεις, να πεις αυτό που. Πρόσεξε. Για μένα ούτε εσύ μπορεί να ξέρεις, αλλά σου λένε κάποια πράγματα που μπορεί να σου λένε και ψέματα. Για να μην μπουν τον κανονικό στόχο, παραδείγματος χάρη. Λέω εγώ. Καλά, εντάξει. Κοίτα, οι άνθρωποι του Άρη δεν είναι τέτοια νοοτροπία γενικότερα. Όχι. Δηλαδή το αποφεύγουν αυτό το κομμάτι. Αυτό υπάρχει δεδομένο για την επίθεση, επειδή ξεκίνησε με αυτήν. Ναι. Είναι ο Λόπες που παραμένει πρώτη επιλογή και εγώ πιστεύω ότι θα κλείσει θετικά στο τέλος. Ο Λόπες. Του Ισπανού, ναι, αν δεν προκύψει κάποια έκπληξη. Mm-hmm. Και υπάρχει μια εναλλακτική ενός επιθετικού από την αγορά της Ευρώπης. Αυτό. Mm-hmm. Τους είπες εκεί, μια που είσαι εκεί για τον Ασαριφάτ, τους είπες τίποτα? Πες έχω έναν βλάκα εκεί πέρα, επιμένει για τον Ασαριφάτ. Τους είπες τίποτα, μπα. Μαντσίνη έβαλε γκολ στην προπόνηση σήμερα. Τι έκανε ο Μαντσίνη? Έβαλε γκολ στην προπόνηση. Τι, ο τερματοφύλακας Κόνος ήταν, ποιος ήταν? Όχι, δεν ήταν, ο Κουέστ ήταν. Ο Κουέστ.
Εκόνος, καλά είπα. Τι είπα. Έλα. και δύο γκολ έβαλε ο Μάνος. Το διάβασα αυτό. Πρώτα εντάξει για τα μεταγραφικά, γιατί ο κόσμος καταλαβαίνει ότι ξεκίνησε η προετοιμασία και σου λέει ρε παιδί μου, αυτά που έλεγες και εσύ ότι θα ολοκληρωθεί το μεγαλύτερο ποσοστό των μεταγραφών, αν όχι όλο, αλλά το μεγαλύτερο, αυτές τις πρώτες μέρες προετοιμασίας για να έχουν βγάλει τουλάχιστον τα 2/3 της προετοιμασίας, έτσι. Έχει μια λογική. Το επιθετικό νομίζω το καλύψαμε, δεν έχει κάτι καινούριο. Για όσον αφορά το στόπερ, λέγαμε και χθες για μια περίπτωση που προέκυψε τη τελευταία 24 ώρα, αλλά δεν φαίνεται ότι είναι δύσκολο να προχωρήσει. Παρόλο που άρεσε πάρα πολλές ανθρώπους της ομάδας και έτσι επανέρχεται ξανά στο προσκήνιο η περίπτωση του Ντάτκοβιτς. Του Κροάτη. Είναι πιθανό να κλείσει αυτός, δεν είναι ακόμα 100% σίγουρο. Αλλά θα πρέπει να περιμένουμε λίγο. Γενικότερα είναι περιπτώσεις και οι δύο και γενικότερα είναι μέρες που τα δεδομένα μπορεί να τραπούν όχι απλά μέσα σε μια μέρα, μέσα σε λίγες ώρες. Γι' αυτό και ό,τι μεταφέρουμε και εμείς είναι με επιφύλαξη, διότι 8 η ώρα έχουμε μια ενημέρωση για τις διαπραγματεύσεις με ένα παίχτη και μπορεί 8.30 ώρα να έχει αλλάξει κάτι. Έτσι, είναι σε μια τέτοια κατάσταση. Εντάξει, τώρα από εκεί και πέρα αυτές είναι οι δύο προτεραιότητες και το εξτρέμ αρχίζει να γίνεται προτεραιότητα όσο κολλάει του Ματέο. Και αυτό. Σιγά σιγά, αλλά ο Άρης νομίζω θέλει να κλείσει πρώτα με το στόπερ, το βασικό, τον αριστερό στόπερ και μετά να πάει να κλείσει με τον φόρ για να ακολουθήσει το κεφάλαιο που αφορά τον έτερο εξτρέμ, γιατί ο ένας θα είναι ο Γιάννης ο Βετφατζίδης και από εκεί πέρα θα πάει σε συμπληρωματικές επιλογές. Είναι μέρες που μπορεί να έχουν ειδήσεις. Στις σίγουρες κινήσεις που έχουν γίνει, ο Γκανέα τελικά αύριο θα χτίσει στην Θεσσαλονίκη. Δεν ήρθε σήμερα τον περιμένουμε άνθρωπο της ομάδας, αύριο θα είναι κάτω προκειμένου να περάσει από εξετάσεις και να ανέβει. Πιστεύω ότι αν όλα πάνε καλά, αν όχι αύριο το βράδυ, Σάββατο και ο Σάσα και ο Γκανέα θα είναι εδώ πέρα στο Δέρμπι για να σωματωθούν με την αποστολή. Νικό, αν με τον Ματέο Γκαρσία δεν ευοδοθούν οι προσπάθειες, βλέπεις τον Άρη να επανέρχεται με. Όχι να επανέρχεται, πώς να το πω. Να πει ότι παρατάω τον Γκαρσία και θα προσπαθήσω τον Γκάμα. Το βλέπεις σαν σενάριο αυτό. Αν δεν προχωρήσει ο Ματέο και δεν προχωρήσει και η εναλλακτική που υπάρχει για τον Ματέο, τότε μπορεί να προχωρήσει τον Γκάμα. Γκάμα. Λέω εγώ. Ωραία, το σίγουρο είναι τις επόμενες μέρες θα έχουμε σίγουρα έτσι κάποιες, όπως είπες και εσύ μέχρι, κάποιες υπογραφές. Έρχονται και μαζεύονται και παίκτες ένας-ένας. Για τον τώρα που είπες για μια άλλη ερώτηση, για τον. Εντάξει, τον Λόπες εμείς δεν τον ξέρουμε. Εσύ λογικά και έψαξες και βρήκες και άλλα πράγματα, αλλά με Λόπες, δηλαδή δεν μπορώ να πω αυτό που μου είπε και ένας φίλος προηγουμένως, ένας ακροατής, ότι μπορώ να σκεφτώ και ότι. Μπορεί να είναι και πρώτος ο σέντερφορ ο Μάνος ή είναι υπερβολικό αυτό. Πρώτος φορ ο Μάνος. Ναι. Όχι, ενέρθει ο Λόπες, παιδιά, πρώτος φορ ο Λόπες. Ναι, ο Λόπες, άκουσε. Άλλο εννοούσα, εντάξει, ίσως δεν το διατύπωσε σωστά, έχεις δίκιο. Να στο πω αλλιώς, αν ήταν πέρσι ο Μάνος, ήταν πέρσι ο Μάνος. Και είχαμε τον Ιντέγε. Τον Ιντέγε δεν είχαμε πέρσι, 550.000 πώς έπαιρνε. Θεωρώ ότι μετά το Δεκέμβριο δεν θα ξαναβλέπει πέντε κάδα ο Ιντέγε. Έτσι θεωρώ εγώ, έτσι. Αν βέβαια η αποτελεσματικότητα του Μάνου είναι αυτή που μας είχε δείξει μέχρι τώρα. Έτσι θεωρώ. Ναι. Διότι και τώρα μπορείς να πάρεις κάποιον για δεύτερο τον παίρνεις στο Μάνο και βάζεις το Λόπες ή όποιον θέλεις και δεν κάνει τίποτα. Τι θα γίνει, δηλαδή θα παίξει βασικός ο Μάνος. Μια χαρά βασικός θα παίξει. Στα χαρτιά ο Λόπες αν έρθει θα είναι βασικός. Ναι. Αν τώρα ο Λόπες δεν βάζει την μπάλα με τίποτα μέσα και ο Μάνος είναι σε καλή κατάσταση και μπει και το κάνει αυτός, εντάξει, θα πάρει αυτό στην θέση του βασικού, εννοείται. Αλλά ο Μάνος έχει έρθει στον Άρη. Για δεύτερη. Ότι έχει έρθει, ναι, όχι, ναι. Δεύτερη λύση. Ναι. Για δεύτερη εναλλακτική λύση. Ωραία, ναι. Εντάξει, ωραία. Να μην σε έχουμε έτσι, να μην σε επαιδεύουμε κιόλας. Δεν ξέρω και τι κάνει και τώρα μετά τις 10. Τίποτα. Όχι, εντάξει. Όσον αφορά για να αναφέρουμε λίγο την έννοια της προπόνησης. Ναι, δεν το είπαμε αυτό, έχεις δίκιο. Ναι, είδαμε έτσι λίγο την ομάδα στην πρώτη προπόνηση εδώ πέρα στο Δέρμιο. Ήταν προγραμματισμένη σε 6.30, ξεκίνησε με ένα τέτοιο καθυστέρηση βέβαια γιατί είχε μια 15 λεπτή περίπου ομιλία του Ένινγκ προς τους ποδοσφαιριστές έτσι, και κάποιες κατευθύνσεις που τους έδωσε. Δεν μπορώ να πω ότι είχε πολύ ποικιλία πλευράς ασκήσεων. Κυρίως επικεντρώθηκε σε πρώτες επαφές με την μπάλα και γρήγορες πάσες που θέλει ο Ένικ από την ομάδα. Έγινε προς το τέλος και μια άσκηση τακτικής
αρχικά 8 εναντίον 8 χωρίς τερματοφύλακες και μετά μπήκαν και τερματοφύλακες, ήταν 9 εναντίον 9 σχεδόν στο μισό γήπεδο. Με τους μπλε να κερδίζουν 2-1 με τα δύο γκολ του Μάνου. Για την άλλη ομάδα σκόραρε ο Ντάνιελ Μαντσίνι. Εντάξει, ένα πρώτο δείγμα τακτικό θα λέγαμε, αλλά νομίζω ότι εντάξει, είναι πολύ νωρίς ακόμα για να πούμε κάτι ή να βγάλουμε συμπεράσματα για κάποιον ποδοσφαιριστή από μία προπόνηση μόνο. Εντάξει, εμένα μ' άρεσε, ας πούμε, όλοι έχουν ενθουσιασμό, όλοι έχουν θέληση. Μ' άρεσε λίγο παραπάνω ο ενθουσιασμός που έβγαλε ο Σάκης, ας πούμε. Ναι. Ναι. Δηλαδή, εγώ αν κρατούσα, που σου λέω και αυτό, ίσως είναι και δεν θα το έλεγα επιπόλαιο, ρε παιδί μου, ίσως είναι λίγο βιαστικό. Από την πρώτη προπόνηση, τουλάχιστον εγώ, σήμερα, κρατάω τον το Σάκης, τον το Μάνο και τον Μπαγκαλιάνη, τον μικρό του στόπερ. Τώρα που είπες, είδες μία μας δημιουργήσει έτσι τόσο εμένα, έτσι τώρα που είπες Σάκητς, συγγνώμη, ο Σούντγκρεν είναι στο Βέρμιο? Όχι, ο Σούντγκρεν έμεινε πίσω, κόπηκε από την αποστολή, δεν υπολογίζεται. Και μένει πλέον να δούμε με ποια φόρμουλα θα ολοκληρώσει την συνεργασία του με τον Άριο Σκανδιναβό Σκουμπάκ. Καλά, δεν νομίζω να βιάζεται ο Σούντγκρεν. Να σου πω ότι η ομάδα του αυτή τη στιγμή είναι κάτω από τη ζώνη του επιβιβασμού, το καφενείο. Μας πήρε και στο λαιμό της η ΑΕΚ. Είναι κάτω από τη ζώνη και προφανώς μπορεί να θέλει παίκτες. Εδώ είναι ένα καλό νέο για, αυτό για τον Άρη. Έχασε την έδρα της και είναι κάτω από τη ζώνη του υποβασμού αυτή τη στιγμή που μιλάμε. Οπότε, ναι. Αλλά να σου πω κάτι. Δεν έχει πρόβλημα. Το είπε νομίζω και στις δηλώσεις του, έτσι. Εγώ λέει: έχω άλλα 2 χρόνια συμβόλαιο. Οπότε ο νέος Ντουάρτε, ας πούμε, μας βρήκε. Αν και εγώ, εντάξει, τέλος πάντων, τα έχουμε συζητήσει. Θα του δίνα μια ευκαιρία, να σου πω την αλήθεια. Αλλά εντάξει, τώρα είναι άλλα πραγματάκια αυτά που παίζουν ρόλο. Και όντως δεν φέρθηκε και αυτός εντάξει στην ομάδα. Λοιπόν, δεν ξέρω κάτι άλλο αν θέλεις, Νίκο. Οτιδήποτε, κάποιο παραλυπόμενο, οτιδήποτε να μας πεις. Όχι, όχι. Όχι, δεν τα φιλιά, τα φιλιά μου σε ένα εξαιρετικό φωτογράφο που ακούει αυτή τη στιγμή την εκπομπή σου. Φωτογράφο. Με εξαιρετικά κλικ τα οποία έχει. Ποιος φωτογραφικά. Ποιος είναι? Πάντα. Δεν μπορώ να τον πω τώρα, εντάξει. Ο Βολιβιάνο, όχι, έτσι. Αλλά είναι πολύ. Όχι, όχι, όχι. Όχι, όχι, όχι. Λαράκι. Είναι και αυτό ένα γκρουπάκι που είσαι και εσύ. Α, εντάξει, να μας πει ένα και άλλο, παιδί μου, δεν είναι κακό, δεν είναι κακό. Λοιπόν, να σε ευχαριστώ, Νίκο, και θα θέλουμε. Έτσι... αύριο. Ναι, άμπραβο. 10 η ώρα η πρωινή προπόνηση, 6.30 απογευματινή. Θα σε έχουμε έτσι να μας δίνει ρεπορτάζ, οκ, καθημερινά. Να σε καλά, σε ευχαριστούμε. Να σε καλό σου βράδυ και εσένα. Καλό βράδυ. 23-10-287-3-8, επαναλαμβάνω, 23-10-287-3-8. Είχαμε το ρεπορτάζ από το Βέρμη από τον Νίκο Παπαδόπουλο. Ρωτήσαμε ό,τι μπορούσαμε να ρωτήσουμε. Μας έδωσε και ρεπορτάζ και από την προπόνηση. Επαναλαμβάνω, 23-10-287-3-8. Στο 14ο λεπτό, κουλούρια η Λειψία με την Ατλέτικο. Αλλά βλέπω έτσι λίγο που το ρίχνω τέτοιο. Η Λειψία έχει τα ενία του παιχνιδιού, ναι, έτσι. Μέχρι στιγμής. Ναι, περίεργο μου φαίνεται, εντάξει. Να στείλουμε τα χαιρετήματά μας και στον Αποστόλη, ο οποίος. Και αυτός από την πλευρά του στέλνει τα χαιρετίσματα του στο στούντιο. Ο Αποστόλης είναι καλός μου φίλος, γειτονάκι στο χωριό και άρρωστος Ηρακλειδέας. Ηρακλειδέας? Ναι, άρρωστος. Άρρωστος. Συνομίλη και έτσι παρέα σου είπες. Ναι, παρέα, κάνουμε και παρέα και είμαστε και γειτονάκι στο χωριό. Ωραία. Ναι, και είναι θανατικός, φανατικός φίλος της εκπομπής. Γιατί χθες που μου χωριό και. Δεν μιλάμε για Ηρακλή, αυτό μου κάνει περίεργο. Που με έβγαλε τηλεφωνικά και τα λοιπά. Mm-hmm. Δεν είχαμε μιλήσει καθόλου. Mm-hmm. Μιλήσαμε λίγο βασικά και για άσχετο θέμα. Και με στέλνει μήνυμα, καλά λέει, είσαι στο Λίμπερο. Του λέω, όχι, λέτε, τηλεφωνικά. Καλά, και πρώτη φορά σ' άκουγε εδώ, σε έχουμε. Όχι, δεν ήξερε γιατί. Αν ήσουν χθες, ότι... αν ήσουν χθες. Ναι, τηλεφωνικά πες. Ναι, εντάξει, ναι, τηλεφωνικά σε έβγαλε. Λοιπόν, έχουμε και εδώ κάποια μηνυματάκια και από τον φίλο τον Αργύρη και από τον Νίκο που μας λέει, στο Αίγιο είναι η Παναγία η Τρυπητή. Προφανώς υπάρχει και στο Αίγιο, ρε Νίκο. Που μας λέει ότι είναι και στη Χαλκιδική. Μάρτιν Αουραμπαρένα. Τον πήραμε με Μπεργαμινές και ήταν χειρότερος, από όλους, μου λέει. Εντάξει, πολλά ονόματα που έρχονται με Μπεργαμινές και δεν κάνουν τίποτα και το αντίθετο. Έτσι, άγνωστοι, χωρίς Μπεργαμινές, χωρίς τίποτα. Και αποδίδουν και μάλιστα μετά παίρνουν και μεταγραφές και ο σύλλογος πάντα κερδίζει από αυτούς. Πάμε στους φίλους. Καλησπέρα. Πολύ, πολύ καλησπέρα, αγαπητέ Μεζάχο. Καλησπέρα σας. Γεια σας, κύριε Βασίλη. Φυσικά έχουμε και το Στέλιο στην παρέα μας. Γεια σας, Στέλιο, τι κάνεις? Καλά, μια χαρά, εσείς? Χαίρομαι ιδιαίτερα. Όπως τον είχες και άλλες φορές. Πάντα τώρα είναι. Που τόσκασε ο αδιούχος. Ο αδιούχος. Έτσι, τι να κάνω. Εντάξει.
Δεν το σκάσει η οικογένεια. Εντάξει, θα πάει μετά. Έρχονται οι κόρες του. Ναι, έρχονται οι κόρες του από Σουηδία. Δεν γίνεται. Εντάξει, α πάει ο άνθρωπος. Δεν είναι κακό. Καλά κάνει. Καλά, καλά κάνει. Βέβαια, καλά κάνει. Εγώ για σας πήρα που διότι εξαιτίας σας παίρνω στη γραμμή της δικής σας και το ξέρεις αυτό για τη συμπάθεια που σε έχω. Να είστε καλά κύριε Βάση. Μα το είχα πει στον αέρα. Mm-hmm. Ήσουν ο μόνος άνθρωπος που αντιπαρατεθήκαμε στον αέρα τρεις φορές και κατέδειξες το ήθος σου. Να είστε καλά. Προσπαθώ. Δεν... αυτό το έχεις να ξέρεις. Να είστε καλά, σε ευχαριστώ. Ούτε προσπάθειας, ούτε διδαχής. Αυτό είναι γονιδιακό. Ναι, αυτό έχετε δίκιο. Δηλαδή είναι κάτι που παίρνεις από τους γονείς. Πιστεύω ότι οι γονείς σου το... Αυστηρά γονιδιακό. Έτσι. Θα ήθελα λοιπόν να, στον αγαπητό Στέλιο και σε σένα η Αγία Σκέπη, την οποία θα εορτάσουμε μεθαύριο Παναγία Θεοτόκο, να σκεπάζει εσάς, τις οικογένειές σας και αυτούς που αγαπάτε. Έτσι. Και το ίδιο λοκάρδε εύχομαι για όλους τους ακροατές και τις ακροάτρες όπου γης. Είτε ευλαβούνται, είτε δεν ευλαβούνται. Να θυμούνται ότι την κοίμησή σου, την Παρθενία εφύλαξες, την γέννησή σου, την Παρθενία εφύλαξες, την κοίμησή σου που κατέλειπε στον κόσμο σου Θεοτόκε. Ας σταθούμε σε ένα εικόνισμα και ας ζητήσουμε κάτι για κάποιον άνθρωπο. Έτσι κύριε Βασίλη. Αυτό ήθελα να σας πω. Να είστε καλά. Καλή συνέχεια να έχετε και να είστε όλοι ευλογημένοι. Να είστε καλά και εσείς. Εγώ σας ευχαριστώ. Και εσείς και όλος ο κόσμος και αύριο να σας ακούσουμε, θέλουμε. Θα έχουμε έτσι και μια εκπομπή έτσι με καλύτερο, θέλω να πιστεύω, χρονικό περιθώριο. Θα πάμε όσο πάει, επαναλαμβάνω, αύριο. Και σήμερα φυσικά δεν θα κλείσουμε στις 11, αν υπάρχει συμμετοχή. Εδώ πέρα είμαστε. Καλησπέρα. Έλα. Να το. Επόμενος εσύ. Χρήστος Κιβέλια. Χρήστος Κιβέλια. Τι κάνεις. Βάμος η ρόλ και Στέλιος, όχι μόνο. Ναι, αλλά δεν είμαι μόνος. Να είσαι. Ψά. Ναι, αλλά πρόσεξε. Εσύ το ξέρω το παιδί είναι καινούργιο που είχες πει, που είναι Ηρακλής. Όχι, δεν είναι Ηρακλής, τον μπέρδεψε. Στέλιος Παπαντονίου, δημοσιογράφος. Δεν είναι Ηρακλής, αυτό εννοώ. Όχι. Ο ακροατής που έστειλε το μήνυμα ήταν ακροατής. Εγώ είμαι ΠΑΟΚ. Δημοσιογράφος ΠΑΟΚ απέναντί μου. Ξέρεις, στα διαλύματα πλακωνόμαστε, μου ρίχνει μπουνιά του ρίχνω, μετά βγαίνουμε αγαπημένοι, να ξέρεις. Πώς τα κατάφερε? Ποιος? Ο Στέλιος. Με έριξε δύο μπουνιές, τώρα δύο μαύρα μάτια. Γιατί είχε μιλήσει δύο-τρεις φορές που μιλήσει, είχε μιλήσει για τον Ηρακλή. Όχι, έρεσε. Πού τον άφησε για Ηρακλή? Α, είχε. Σωστός! Σωστός! Μπράβο! Σωστός, είχε ρίξει σχόλιο σφίνα δηλητηριώδη για τον Ηρακλή. Δύο. Έχεις δίκιο. Μπράβο, μπράβο. Πού το θυμήθηκες, μπράβο ρε Θήριο. Δηλητηριώδη σχόλιο, δύο φορές, ναι, μπράβο. Ναι. Πάμε από τέτοιο. Πάμε. Λοιπόν, με τον Άρη μας, ναι. Διάβασε σήμερα τα σχόλιά μου, εκεί που γράφω κάτι ακόμα για τον Άρη. Δεν ανοίγω Facebook, τέτοια δεν τα ανοίγω, τώρα είναι διακοπές περίοδο, δεν τα ανοίγω. Χρήστο, τι να... μάγκα μου, λοιπόν. Τι λέει, τι λέει. Που, που γράφω για τον... και για τον προπιό που έχει κάτι ακόμα γραμμένο. Εκεί δεν έγραψα τίποτα. Ναι. Στο από πάνω που έχουν... Ναι. Τι έγραψες. Για τα εισιτήρια και τα... και τα χαρτιά του αφασίγμα. Για τις συμφωνίες του αφασίγμα. Ότι αν μετέχουμε 200.000 άτομα... λίγα είπες. Θέλω να το ξανατονίσω. Ναι. Ναι, είναι η αρχή όμως. 200.000 είναι η αρχή. Ναι, από 20 ευρώ, 4 εκατομμύρια ευρώ. Ακριβώς. Είναι μια καταπληκτική δύναμη η οποία. Κάντο 250 να πάει 5 εκατομμύρια στρογγυλό, ρε Χριστό. Γίνεται αυτό το πράγμα που λες. Να δώσουν 200.000 20 ευρώ. Δεν τα δίνουν για την ΠΑΕ. Θα τα δώσουν για τον ΑΣ. Έστω γι' αυτό που γιορτάζουμε σαν σήμερα. Είχαμε ξεκινήσει. Είχα. Ο νεότερος προπονητής που έχουμε, που ναι. Είχαμε στην ιστορία, τα γράφω όλα μέσα στο γραμματικό. Ποιος είναι, διαφώτισε μας και εμάς. Ο νεότερος προπονητής και παίκτης που έχουμε το ρεκόρ, ναι, δεν πρόκειται να το σπάσει ποτέ καμία ομάδα. Ποιος ήταν, πες μας, μας έχει στο σκοτάδι. Ο Κώστας Βικελίδης, ναι. Ήταν ο νεότερος. Ο άνθρωπος αυτός το 1905 που ξεκίνησε, ναι. Μπράβο, ναι. Που γεννήθηκε, ναι. Άρχισε το 1921 να προπονεί την ομάδα και να παίζει ποδόσφαιρο με την ομάδα. Το 16 χρονών ήταν προπονητής της ομάδας του Άρη, 16 χρονών. Ακριβώς.
Ο νότιος προπονητής και παίκτης. Πού το διάβασε αυτό, σοβαρά, έχει γίνει αυτό το πράγμα, 16 χρόνια ήταν. Τι ήταν προπονητής, πρώτης ομάδος? Βέβαια. Ο νότιος προπονητής και παίκτης, όπως ξεκίνησε την ομάδα τότε, να παίζει το 1922. Ναι. Άρχισε να παίζει στο πρωτάθλημα. Κώστας Βικελίδης. Και την έφτασε ως το 1927, την έφτασε και την είχε πρώτη στη Μακεδονία. Ωραία, δεν το γνωρίζω. Εντάξει, μας πιάνεις αδιάβαστος, να πω την αλήθεια. Την επόμενη χρονιά, ναι. Την επόμενη χρονιά βγήκε εκείνος ο Γερμανός, ο Τόμας Κέσλερ, την έπαιξε έναν χρόνο και την έβγαλε από την Αθλητική Ελλάδος. Τόμας Κέσλερ. Ακριβώς. Την έβγαλε από την Αθλητική Ελλάδος. Το 28. Τον νεαρότερο. Ναι. Το 28. Ναι. Ναι, και τον πρώτο ξένο προπονητή. Που την ανέλαβε και την έβγαλε από την Αθλητική Ελλάδος. Τι που δεν τα ξέραμε. Και στην Ελλάδα. Έχουμε τα βιβλία, δεν τα διαβάσαμε ποτέ. Έχουμε αυτά τα δύο ρεκόρ, τα ακατάληπτα. Ναι. Για προπονητή και παίκτη. Για δες ωραία, για τις έκαρε. Έχουμε τους δύο πρώτους από Μακεδονία. Ναι. Τους δύο πρώτους παίκτες στην εθνική ομάδα. Κλείσε με αυτό όμως, ναι, σε ακούμε. Οι οποίοι μέχρι το, από το 1929, ναι, μέχρι το 1947. Ναι. Παίξανε με εθνική ομάδα, παίξανε τα πρώτα τους διεθνή παιχνίδια και με τον Άρη, ναι, που είχαμε κάνει τα ταξίδια στην Κωνσταντινούπολη και το Ισραήλ, ναι, και τα κατάφεραν και ήταν, τέλειωσαν το, την καριέρα τους νικητές. Ωραία. Το μάθημα ιστορίας ήταν πολύ. Έτσι. Καλό. Κλείσε με αυτό όμως τώρα. Κλείσε με αυτό. Να το εμπεδώσουμε. Ναι. Πρέπει να το εμπεδώσουμε όλοι ναι, και να στηρίξουμε αυτό το σύνολο. Έτσι. Πέρα από κάθε ιδιοτέλεια. Να τιμήσουμε όλα αυτά τα άτομα που αγωνίστηκαν όλα αυτά τα χρόνια στην ομάδα, πάνω από 850 παίκτες, πάνω από 65-80 προπονητές περίπου, από τους οποίους περίπου 25 με 29 προπονητές ήταν ξένοι. Έτσι. Ωραία. Ωραία, Χρήστο. Και όλο αυτόν που οργανώθηκε σε σώμα τελικά, σε οπαδικό σώμα από το 1958 ως σήμερα. Ωραία. Και ακολούθησε την ομάδα στα δύσκολα εκτός έδρας παιχνιδιών. Ωραία, Χριστό, σας ευχαριστώ. Αυτό το έχουμε πει μας, μπορούμε να κάνουμε τον Άρη μας δυνατό και ισχυρό. Και σε δύο χρόνια από τα αρχή Ελλάδος. Σε δύο χρόνια από σήμερα. Οκ, ρε Χριστάρα, μακάρι να έχεις δίκιο, ρε φίλε μου. Μακάρι. Να σε καλά, να σε καλά. Καλό σου βράδυ. Μακάρι. 200 στον ΑΣ επί 20 ευρώ, 4 εκατομμύρια. Πιο πιθανό είναι να πιάσω τον Τζόκερ αύριο. Υπήρξε προπονητής, αλλά δεν μπορώ να βρω τη. Κέσλερ. Και ποιον είναι, το Κώστας Βικελίδης, ναι, 16 χρονών. Εντάξει. Δεν γράφει την ημερομηνία. Έχει να διτελέσει, ναι, να το βγάλε και από το κεφάλι του, δεν νομίζω, κάπου θα το διάβασε τώρα, άμα ήταν αληθινό ή όχι. Τέλος πάντων. Σαν, έχει διατέλεσει σίγουρα προπονητής. Τώρα δεν γράφει όμως την ημερομηνία που διατέλεσε. Ναι, οκ. Okay. Έλα φίλε μου, καλησπέρα. Γεια και χαρά σας και στους δύο. Γεια σου φιλάρετε. Γεια σας. Αξίζει να σέβεται και να τιμά κανείς αυτό που αγαπάει. Και μακάρι να μπορεί να το υποστηρίζει κιόλας ακόμα και οικονομικά. Είμαστε σε μια εποχή όμως λίγο περίεργη. Ναι, τώρα 200.000, τώρα εντάξει ο Χρήστος είναι υπερβολικός γενικότερα, που τον ξέρω και από παλιά. 200.000 δεν είναι στην Ελλάδα, δεν έχει δώσει κανείς, ούτε κάνει Ολυμπιακή που είναι πολύ, λέμε ότι είναι περισσότερο στην Ελλάδα. Μπορεί να δώσει 200.000 άτομα 20 ευρώ και μάλιστα στον ΑΣ επαναλαμβάνω, ο Έλληνας δεν είναι μαθημένος να δίνει χωρίς ανταποδοτικότητα, έτσι. Γενικότερα, όχι μόνο στον αθλητισμό, γενικότερα στη ζωή του. Δεν δίνει ο Έλληνας, δύσκολα βγάζει χρήματα από την τσέπη για να πάρει κάτι χωρίς να έχει έστω κάτι σε επιστροφή. Έτσι νομίζω. Έχει αλλάξει. Ξέρεις, 50 χρόνια διαφορά, άμα γυρίσει κανείς πίσω 50 χρόνια. Είναι πολύ μακρινό, είναι σύγχρονο, έτσι. Δεν είναι το 1970, ναι, εντάξει, δεν είναι και τόσο μακρινό. Είναι, αλλά και τόσο. Αυτό όμως που θα σου πω είναι ότι πριν 50 χρόνια ήταν, τι να σου πω τώρα, σαν να έχουν περάσει 5 αιώνες. Οι άνθρωποι αγαπούσαν αυτό που κάνανε σαν άθλημα και κυριολεκτικά είχαν μια άλλη διάθεση, έναν άλλο τρόπο να συμμετέχουν. Υπήρχαν καταρχάς
υπήρχε τεράστια αγάπη στο Στίβο. Όταν γινόντουσαν οι Βαλκανικοί αγώνες Στίβου, καθόταν όλοι και παρακολουθούσαν τους Βαλκανικούς αγώνες Στίβου. Υπήρχαν τα χρώματα των ομάδων και κυρίως του Ηρακλή. Ο Ηρακλής είχε φοβερή ομάδα Στίβου και έβλεπες να νιώθουν όλοι και να υποστηρίζουν και να αγαπάνε εντελώς διαφορετικά από αυτό που συμβαίνει σήμερα. Φιλάτε, θυμάσαι τώρα που είπες Βαλκανικούς, δεν θυμάμαι ήταν Βαλκανικούς ή Ευρωπαϊκούς, τον πρώην τον δήμαρχό μας, δηλαδή το έχω εικόνα σαν, το θυμάμαι σαν εικόνα από την τηλεόραση. Εσύ μπορεί, δεν ξέρω αν και είσαι και νεότερος, δεν ξέρω επειδή είπες τώρα έτσι Βαλκανικούς και Στίβο, μπας και το έχεις ακουστά ή όχι. Το θυμάμαι τον πρώην τον δήμαρχο, τον κύριο Παπαγεωργόπουλο, ναι, που ήταν, ο Παπαγεωργόπουλος ήταν, που ήταν τέλος πάντων, έπρεπε να κάνει, είχε τραυματιστεί σε κάποιον αγώνα και έπρεπε απλά να κάνει μια προσπάθεια και ας έβγαινε άκυρε ρε παιδί μου, για να πάρουμε μετάλλιο και δεν μπόρεσε να κάνει την προσπάθεια. Αν κάποιος... Ναι. Αν κάποιος μπορεί έτσι να το βρει, να το ψάξει, αυτό που λέω έχει γίνει, δηλαδή το θυμάμαι με τα μάτια μου, και δεν μπορούσε, ήταν τόσο τραυματισμένος που δεν μπορούσε καν να περπατήσει, να κάνει να βγει άκυρος ρε παιδί μου, και θα έπαιρνε μετάλλιο πρώτο, δεύτερο, τρίτο, δεν θυμάμαι αυτό, δεν. Και όμως δεν μπορούσε να κάνει την προσπάθεια. Και δεν. Ο Παπαγεωργόπουλος, ο δήμαρχος μιλάμε, έτσι. Νομίζω τι ήταν αυτός, άλμα εις μήκος τριπλού, είναι επικοντό, δεν θυμάμαι. Κάποιος άλλος θα ήταν, γιατί αυτός ήταν εκατοστάρης. Άλλος ήταν τότε, άλλος είναι. Άλλος είναι. Ναι. Αλλά γνωστός, κάτι ήταν τώρα αυτό που σου λέω. Είναι σαν εικόνα, αλλά δεν μπορώ να εστιάσω έτσι το όνομα. Νόμιζα ότι ήταν ο Παπαγεωργόπουλος, να σου πω την αλήθεια. Αυτόν το λέγανε φτερωτό γιατρό. Ο φτερωτός γιατρός, ναι. Τι, για πες μου το άθλημά του. Κατοστάρης. Κατοστάρης, όχι, εγώ που λέω αυτός ήταν μήκος νομίζω. Ή άλμα επικοντό. Είχαμε κάνα μεγάλο αθλητή παλαιό με άλμα επικοντό. Νομίζω. Ποιος ήταν. Ο Παπα-Νικολάου, είδες, Παπαγεωργόπουλος Παπα-Νικολάου, για τον Παπα-Νικολάου είναι. Και δεν την έκανε, δεν την έκανε την προσπάθεια, δεν μπορούσε να την κάνει και δεν πήρε ούτε καν μετάλλιο. Ήταν παγκόσμιος πρωταθλητής και μάλιστα το ρεκόρ του έσπασε μετά από πάρα πολλά χρόνια στην Ελλάδα. Δηλαδή στην Ελλάδα ειδικά ήταν ένα ρεκόρ μοναδικό. Ναι, Παπα-Νικολάου, Παπα-Νικολάου. Και έλεγε, θυμάμαι, ο Φουντουκίδης πρέπει να ήταν ή ο Διακόλια, δεν θυμάμαι, ένας από τους δύο. Ότι πρέπει να κάνει, να σφίξει τα δόντια, να κάνει, να βγει άκυρος ρε παιδί μου. Δεν μπορούσε, όμως ήταν τραυματίας και δεν μπορούσε. Και είπε ότι δεν θα κάνει την προσπάθεια και δεν πήρε μετάλλιο. Ο κόσμος το ζούσε αλλιώς ρε ναι, παιδί. Ναι, καλά, άλλες εποχές ήταν, εντάξει, άλλες εποχές εκείνες. Είναι αστείο το πόσο εντυπωσιακά διαφορετική είναι η διάθεση ολωνών μας μέσα σε λιγότερο από 50 χρόνια και σε 40 χρόνια. Είναι εντυπωσιακός ο τρόπος που αντιμετωπίζουμε πια σήμερα τα πράγματα. Και δεν ξέρω, αλλά πραγματικά τίνουμε κάθε μέρα και περισσότερο να βάζουμε πάνω απ' όλα το κέρδος. Ναι. Απ' όλα το χρήμα. Είναι εντυπωσιακό το πόσο χάνουνε, δηλαδή ξεθοριάζουν τα πάντα. Δεν μένει κάτι που να λέει ότι αυτό μπορεί να με κάνει να κάνω υπέρβαση, να κάνω κάτι πέρα από αυτό που μπορώ να... Όταν λέμε άλλες εποχές, αυτό εννοούμε, φιλάρετε. Ότι εκείνες ήταν πιο αθώες, πιο ρομαντικές, πιο παραίσκες. Δεν υπήρχαν αυτά που υπάρχουν τώρα εδώ πέρα. Ο ένας βλέπει τον άλλον να του φάει το μάτι, ξέρω εγώ, για 10 ευρώ. Έτσι, αυτό εννοούμε, πιστεύω. Όταν λέμε ότι είναι. Λέω ότι πραγματικά αυτό το που είπε νωρίτερα ο Χρήστος, πώς λέγεται, πριν από μένα. Ναι. Είναι κάτι που θα μπορούσε να γίνει πριν από 40 χρόνια. Έτσι, τώρα, έχεις δίκιο σε αυτό. Έχεις δίκιο. Τώρα δεν υπάρχει περίπτωση να γίνει. Ούτε μία στο εκατομμύριο. Και ήθελα να σου πω το εξής. Επειδή είπες πόσα χρήματα για ένα γήπεδο καινούριο. Ναι. Δυστυχώς είναι αρκετά. Είναι γύρω στο 80. Δηλαδή η ΑΕΚ πρέπει να έχει πλησιάσει το 80 ίσως και παραπάνω. Δεν ξέρω πόσο βγήκε. Για τον ΠΑΟΚ λένε πάνω από 100, 120 ίσως και 150. Θέλει κάτι μεγαλύτερο όμως. Το θέμα είναι ότι κάτω από 80 δεν σε βλέπω. Ναι, έτσι. Εγώ θυμάμαι, ξέρεις, του Πιλαδάκη που είναι, θα μου πει, δεν ξέρω αν παίζει ρόλο και χωρητικότητα, έτσι. Θυμάμαι του Πιλαδάκη που ήταν γύρω στα 40 εκατομμύρια, 42 τότε. Και λέω, αν προ-κρίσης είναι 42, στην κρίση πόσο να είναι, 50, 55. Έτσι, ξέρεις, μπακαλίστηκα. Τελείως. Ξέρεις, είναι και ο χώρος. Δηλαδή τώρα εκεί πέρα, για να μπορέσει να γίνει, θέλει ειδική κατασκευή, φαντάζομαι. Ναι.
Καλά, όλα αυτά γίνονται. Αν θυμάσαι καλά, μας λέγανε ότι εκεί που γίνεται τώρα τσάκ δεν μπορεί να γίνει γήπεδο. Έτσι μας λέγανε. Δεν γίνεται να γίνει γήπεδο. Και όμως έγινε γήπεδο, όπως είδες. Έγινε, ξέρεις τι ωραία που έγινε. Άλλαξε η νομοθεσία. Ναι. Εγώ όταν. Ναι, όταν μου λένε δεν μπορεί να γίνει γήπεδο, τουλάχιστον στα δικά μου αυτιά φιλάρτη, σημαίνει ότι δεν μπορεί να χτιστεί πλέον. Έχουν γίνει πολυκατοικίες δίπλα και δεν γίνεται να χτιστεί. Γιατί όταν χτίστηκε το γήπεδο τσάκ ή το Χαριλάου ή Τούμπα. Εντάξει, υποτίθεται ότι εκεί δεν υπήρχε ανοικοδόμηση. Άντε, η Τούμπα είναι ανοιχτωσιά. Το Χαριλάου έκλεισε. Η Φιλαδέλφια έκλεισε, ναι. Δεν το λένε. Ο δήμαρχος εκεί της Νέας Φιλαδέλφειας ναι. δεν έδινε την Δεν άδεια. Έδινε, ναι, ναι. Και υπήρχαν, ναι. Εντάξει, γνωστά είναι αυτά. Εντάξει, τα λέει. Γράφτηκαν. Και υπήρχαν εκφοβισμοί και δεν θα ξαναβγείς και άλλα διάφορα. Ξέρεις πώς το ξεπεράσανε. Μια χαρά το ξέρω πώς το ξεπεράσανε, αλλά δεν λέγεται στον αέρα. Όχι, δεν είναι. Έγινε νομοσχέδιο, έγινε νόμο. Ναι, εντάξει, ναι, με νόμο τώρα. Από πέρασαν την απόφαση του δημάρχου και ότι θα μπορούσε να το πάρει η περιφερειάρχης, ξέρω εγώ. Mm. Δεν ξέρω ποιος από το κράτος. Και έτσι, αντί να αποφασίσει ο δήμαρχος, αποφασίσαν οι άλλοι που είπανε ναι. Γιατί δεν επιτρεπόταν να κτίσουν. Το μέγεθος αυτό δεν επιτρεπόταν στο χώρο. Και όμως παρόλα αυτά, κάνανε νόμο, ξεπεράσανε την εξουσία του δημάρχου για να μπορέσουν να κάνουν το από αυτό που θέλανε. Αυτά έτσι και γινότανε εκτός Αθηνών, δεν θα γινόταν ούτε σε 100 χρόνια. Πάντα, αν υπάρχει πολιτική βούληση στην Ελλάδα, όλα γίνονται. Αυτό είναι δεδομένο. Είναι δεδομένο. Να σε καλά, να σε καλά, φιλάρετε. Καλό σου βράδυ. Καλησπέρα στον επόμενο. Γεια σου, Χριστελιό. Γεια σου, ρε Θόδωρε. Γεια σου, Θόδωρε. Καλά είστε. Προσπαθούμε. Περίμενε λίγο, Θόδωρε, Αργύρι, θα καταλάβει ο Αργύρι. Αργύρι, δεν κατάλαβα, ποια είναι αυτή. Α, μου έστειλε μια φωτογραφία, ναι, είναι η. Πώς λένε, My number one, πώς λέγονταν. Η Έλενα Παπαρίζου. Η Παπαρίζου είναι αυτή που με έστειλε, ρε Αργύρι. Καλησπέρα, έλα, Θόδωρε, πάμε. Έλα. Καταρχάς, για μένα τη σήμερα εποχή, μόνο από τον κόσμο δεν γίνεται. Αν δεν υπάρχει χρηματοδότης. Ναι. Εντάξει. Καλά. Έτσι αποδεικνύεται, γενικότερα. Μόνο με τον κόσμο να μαζεύει λεφτά ο κόσμος, τα ζήσαμε στον Άρη κιόλα. Εντάξει. Φαντάζεσαι τώρα ακόμα περισσότερο. Στον Άρη, αν δεν τα ζήσαμε, έτσι. Ναι, γι' αυτό το λέω. Εδώ ο καημένος ο Ηρακλής ψάχνει να βρει ένα αφημί, δεν μπορώ να συγκεντρώσω τα λεφτά να πάρω ένα αφημί. Έτσι. Πάω στον Άρη, α πούμε, δεν το ψάχνουμε για αφημί, αλλά σου λέω, α πούμε, το χρήμα δεν υπάρχει, δεν μπορεί να πετύχει γενικότερα. Τώρα για το αγωνιστικό λίγο το πάω σε εμά, στον Άρη. Για τον Μάνο, εντάξει, εγώ τον πιστεύω, αλλά γενικότερα στους επιθετικούς παίζουν πολλά ρόλα. Ας πούμε για τον αυτό το Λόπες, αυτός είχε κάνει στη Γαλλία δύο πολύ καλές χρονιές, Ζάχο. Με τη Λανς, Β' Εθνική, 15 γκολ. Δηλαδή, είναι, next. Πώς θα κάτσει κιόλας, ναι, κατάλαβες, γιατί όντως τον Μάνο τον πήραμε για δεύτερο, τον πήραμε για βασικό. Αλλά έχει πολύ καλά στοιχεία, είναι και παίκτης ψυχολογίας. Μακάρι τώρα στα φιλικά να τα βάζει απέναντι στον Έμαν, να πάρει ψυχολογία. Στον Έμαν τα έβαλε από τη διάρκεια. Στο Έμαν, εντάξει. Πάντως μου είπε έβαλε και ένα γκολ ο Μαντζίνι. Ο Μαντζίνι πάλι έβαλε γκολ, πάλι στους χαμένους ήταν ο καημένος. Πάλι στους χαμένους. Μια φορά να βάλει γκολ και να κερδίσουμε, ρε παιδί μου. Δεν έχει βάλει και πολλά, ένα γκολ έβαλε. Δεν το έχει, ναι, δεν το έχει τον γκολ, είναι λίγο ωραίο. Εντάξει, δεν είναι η θέση του να βάζει γκολ, εντάξει. Είπαμε να μην του φορτώνουμε και πράγματα που δεν είναι αρμοδιότητάς του. Για τον Κανέα τώρα, από αυτά που έχω διαβάσει εγώ από Ισπανούς τώρα τελευταία, mm-hmm. είναι full επιθετικός back. Είναι full back γενικά αριστερός, με επιθετικογενή στοιχεία πολύ καλά. Ναι, από και εγώ αυτό που διάβασα είναι πιο πολύ επιθετικογενή. Έκανε, ας πούμε, έκανε 27 συμμετοχές με την Ρουμάθη και με τη Βιτορούλ της Ρουμανίας, δηλαδή έκανε αγώνες, απλώς δόθηκε δανεικός σε Ισπανούς και σε Ρουμάνους. Ό,τι δείξει στο γήπεδο, ναι. Θόδωρε, άστο τώρα. Το ποδόσφαιρο είναι, ναι, πώς θα κάτσει, αν θα εγκληματιστεί, εντάξει, παίζουν πολλά ρόλο. Πολλά ρόλο, παίζουν πάρα πολλά. Θα το δούμε και αυτόν και θα τον κρίνουμε. Προχθές, εγώ που είχα βγει κάποια στιγμή στον Νίκο τον Παπαδόπουλο, εγώ έχω για δύο θέσεις την αγωνία μου με το Χατζησαφή. Mm-hmm. Μακάρι να μην χαλάσει, γιατί διάβασα ότι εκτός από το πρωτάθλημα που τελειώνει 20 του μηνός, έχει δύο αγώνες ακόμα, mm-hmm. διάβασα κάτι δηλώσει του προπονητή του εκεί πέρα. Ότι? Έχουν και κύπελο. Πού είναι, πού παίζει? Στο Ιράν. Όχι, συγγνώμη. Στο Ιράν. Mm. Έχουν και κύπελο. Και πότε τελειώνει το κύπελο, λέει.
Δεν ξέρω, είναι στα ημιτελικά. Στα ημιτελικά είναι. Απλώς δηλαδή. Και τι να κάνουμε δηλαδή, άμα δηλαδή έχουν μέχρι το Δεκέμβριο αυτοί να παίζουν να περιμένουν το Χατζησαφή. Αυτό είναι. Υποτίθεται ότι το έχουμε κλείσει. Εγώ το θέλω πολύ τον παίχτη. Γιατί άμα έχει κλείσει, το λες έλα εδώ πέρα. Αν έχει κλείσει, άκουσε με. Αν έχει κλείσει, το λες έλα τώρα. Τι θα πει. Δεν ξέρω. Και άμα τραυματιστεί στο επόμενο μάτς, τι θα γίνει. Εμείς μόνο με την υποψία ότι ο Φετφατζίδης θα πάει να υπογράψει δεν τον έβαλε στο μάτς. Με τον ΠΑΟΚ ήταν κιόλας στο μάτς, έτσι. Δεν ήταν με κανένα άλλο, με τον ΠΑΟΚ ήταν. Άρη, γιατί παίζει 2-3 θέσεις. Και μπακ μπορεί να παίξει αριστερό και εξτρέμα αριστερά και αριστερό σκάφ από όσο ξέρω. Ναι, λέω ότι η ομάδα πρέπει να θέσει κανόνες, έτσι, όπως έκανε και... Τι έχουν κάνει με τον Άρη, γιατί είναι και θέμα της άλλης ομάδας. Δεν μένει ελεύθερος. Μπορεί να μείνει ελεύθερος κάποια στιγμή. Έχω διαβάσει ότι αν έχει πρόταση από ευρωπαϊκή ομάδα μπορεί να λύσει το συμβόλαιο. Τώρα δεν ξέρω τι παίζεται. Νομίζω στην Ευρώπη είμαστε, δεν ξέρω αν μετακομίσαμε σε άλλη Ήπειρο. Θεωρείται κλεισμένος και είναι σημαντική η θέση του. Και αν δεις, ας πούμε, φέτος ο Άρης παίρνει πολυθεσίτες γενικότερα. Ναι, και ερημοσπίτες να μην είναι μόνο, εντάξει. Πολυθεσίτες σας είναι. Θα τους δούμε. Για το θέμα του τερματοφύλακα επίσης είχα κάνει μια ανοίξη. Ναι, και εγώ συμφωνώ ότι χρειάζεται ένας ακόμη τερματοφύλακας, έτσι. Ναι, δεν το πολύ βιάζεται. Θα μου πεις τώρα τι θα γίνει και με τον αίμα, γιατί δεν ξέρω, έχει συμβόλαιο, αν θα του δώσουμε δανεικό, αν θα απελευθερωθούμε, δεν ξέρω. Αλλά πρέπει να βρεθεί ένας τερματοφύλακας. Βέβαια. Συμφωνώ απόλυτα. Για ανταγωνισμό με τον Κουέστα. Εντάξει. Ή τουλάχιστον ακόμη και αναπληρωματικός να ξέρουμε ότι αν πάρει κόκκινη ή άμα τραυματιστεί όπως είπες, δεν θα παίζουμε μπακό τέρμα όπως πέρσι, έτσι. Ναι, γιατί βλέπεις, είχαμε θέμα σημαντικό και φέτος ειδικά και πέρσι. Είχαμε θέμα. Για να δούμε. Παραδοσιακά δεν έχει στο τερματοφύλακα. Συμφωνώ. Χρειάζεται ένας ακόμη τερματοφύλακας καλός. Δεν το συζητάμε. Συμφωνώ. Εκεί είναι τα θέματα με το Χατζησαφή, γιατί περνιέται και μακάρι ως κλεισμένος, αλλά θα χάσει την προετοιμασία λογικά. Για να δούμε. Τι να πω. Για να δούμε. Έγινε, Θόδωρε. Καλό σου βράδυ. Καλό σου βράδυ. Πάμε στον επόμενο. Καλησπέρα. Καλησπέρα, παιδιά. Εγώ μιλάω. Καλησπέρα, εσείς. Καλησπέρα. Καλησπέρα, Ζάχο. Καλησπέρα και στο φίλο δίπλα του παιδί. Στέλιος. Στέλιος. Γεια σου, Στέλιος. Αριανός, είμαι λίγο για τα μεταγραφικά, Ζάχο μου, να μιλήσουμε. Πάμε. Για τον Λόπεθ που μιλούσατε πριν και με τον Νίκο από τα 3-5 πηγάδια. Τώρα κοιτούσα λίγο στο ίντερνετ. Αυτός ο παίκτης είναι ανύπαρκτος, ρε παιδιά. Δεν υπάρχει. Δηλαδή, από πέρσι, βιντεάκι, δηλαδή τον έκρινες, από ένα βιντεάκι. Όχι, τα τελευταία χρόνια. Και, δηλαδή, βλέπω εδώ πέρα τι έκανε τα τελευταία χρόνια. Δηλαδή, είναι 31 χρονών. Και μια καλή χρονιά έκανε στη Λανς πριν από 4 χρόνια και αυτό ήταν. Και τα μισά γκολ με πέναλτι. Δηλαδή, είχε βάλει 12 γκολ, κάθομαι και βλέπω τα 6 με πέναλτι. Πέρσι ήταν στη Λανς Πάλμας, δεν έκανε τίποτα, μηδέν, τίποτα δεν έκανε. Σε μια αυστραλέζικη ομάδα, στη τέταρτη κατηγορία Αγγλίας, Σρούσμπερι με ένα γκολ. Δηλαδή μιλάμε, είναι ένας γυρολόγος. Αν τον πάρουμε αυτό, δεν ξέρω. Θα παίζει ο Μάνος. Δεν υπάρχει περίπτωση. Εγώ θα προτιμούσα να πάρω ένα πιτσιρικά και μικρότερο σε ηλικία. Είχε ακουστεί κάπου, είχα διαβάσει για έναν Ιρακινό. Δεν ξέρω αν το έχεις διαβάσει. 21 χρονών. Στην Πορτιμονένσε, στην Πορτογαλία έπαιζε. Πολύ γρήγορο παίκτη. Άρα προτιμάς έναν με φιλοδοξία εννοείς παρά έναν τριάντα. Αυτός ρε παιδιά είναι σαν του τύπου που έφαγε όλα τα κεφτεδάκια. Συγγνώμη για την έκφραση τώρα, αλλά δεν θα παίξει μπάλα αυτό. Είναι ένας γυρολόγος δηλαδή τώρα. Ό,τι και να πεις εσύ, ό,τι και να λέει το βιογραφικό του, δηλαδή αν έλεγε ότι πέρσι έβαλε 15 γκολ. 31 χρονών. Εντάξει. Μπορεί να ερχόταν και να μην σου έκανε τίποτα. Όλα είναι σχετικά, αυτά που λες. Θα προτιμούσα ένα νεότερο παίχτη που να έχει φιλοδοξίες, να μπει με 25-26 χρονών και δεν μπορώ να καταλάβω. Στην Ευρώπη δεν υπάρχει. Ωραία, να σου πω κάτι. Αποτάρω, ρε παιδί μου, αν μου βγήκε, μου βγήκε. Να κάνω λίγο το δικηγόρο του διαβόλου για να κάνουμε λίγο συζήτηση. Αν πες ότι ήσουν Ολυμπιακός και δεν ήσουν Άρης. Και ο Ολυμπιακός έχει βλέψει πρωτάθλημα κύπελλο τέτοιο, ας πούμε, και στην Ευρώπη να κάνει μια καλή πορεία, έτσι. Και σου έφεραν τον Βαλμποενά 36 χρονών, τι θα έλεγες. Ναι. Κοίταξε, ο Βαλμπονουά έκανε μεγάλη καριέρα. Ναι, έκανε μεγάλη καριέρα. Ήταν βασικός. Μέχρι πέρσι, ο Φενέρμπαξε που έπαιζε στην Τουρκία. Δεν ήταν βασικός η Φενέρμπαξε, όχι. Δεν ήταν βασικός η Φενέρμπαξε. Στα τελευταία γύρια δεν ήταν βασικός, ούτε στα ευρωπαϊκά. Αλλά έπαιζε και η εθνική έχει παίξει. Μα όχι. Τώρα μιλάμε για τεράστιο όνομα. Μα πρόσεξε, δεν αφιβάλλει κανείς για την αξία του. Ναι. Είπαμε 36 χρονών όμως, έτσι. 35 στα 36. Και με μία τέτοια, δεν θα έλεγε καλά, ρε, μα έφερε το 35χρονο, 36 χρονών.
Ούτε καν για τα τελευταία έσημα. Κοίταξε, Ζάχο, ήδη η ομάδα έχει πολλούς μεγάλους παίκτες ηλικία. Δηλαδή και για τον Γκάμα που λένε, εγώ δεν θα τον έπαιρνε. Ό,τι προσέφερε. Καταλαβαίνω, καταλαβαίνω. Σου συμφωνώ. Μια καλή περίπτωση, πολύ καλή περίπτωση είναι του Αλβανού, του Σαντίκου. Ένας πάρα πολύ καλός παίκτης. Τον ξέρεις δηλαδή εσύ, τον ξέρεις τον παίκτη και λες ότι είναι πολύ καλός, έτσι. Από ό,τι βλέπω, από ό,τι διαβάζω, από ό,τι βλέπουμε. Πού να τον ξέρω, τον έχω δει. Α, νόμιζα έτσι πως το είπες, είχες μπορεί να παρακολουθήσει ευρωπαϊκό ποδόσφαιρο. Τι να σου πω, δεν είναι κακό. Και παρακολουθώ και βλέπω, δεν παρακολουθώ ότι βλέπω. Αλλά τα στατιστικά του και σαν παίχτης, εμένα μου φαίνεται καλύτερος. Φυσικά τη γνώμη μας λέμε τώρα, έτσι, γι' αυτό παίρνουμε. Καλά, φυσικά τη γνώμη σου λες και επαναλαμβάνω στο γήπεδο ολακρίνονται το πόσο καλός είναι κάποιος ή πόσο κακός στο γήπεδο. Πολύ καλός παίκτης είναι ο Δόνης. Αν ακουστεί, εγώ θα τον ήθελα στην ομάδα του. Ο Δόνης του Παναθηναϊκού, λες αυτό να. Βεβαίως. Ναι, είναι πάρα πολύ καλός παίκτης. Σ' αρέσει ο Δόνης, έτσι. Κρατάει μπάλα και δυνατό παίκτη. Ναι, είναι πάρα πολύ καλός παίκτης. Και έχω απόψη. Πιστεύω ότι η ομάδα θα ήθελε και ένα οχτάρι Ζάχο. Δηλαδή μπροστά από Σάσα και τον Αυστραλό, ένα οχτάρι λίγο ψηλό να μπορεί να έχει και τον γκολ. Δηλαδή να σου βάλει 4-5 γκολ. Δεύτερο ή δεύτερο από πίσω. Δεν έχουμε κάποιο παίκτη στο κέντρο. Γενικά στα... ναι, γενικά στα τα χάφμας... 4-5 γκολ. Τα χαφ μας και τα αμυντικά χαφ μας δεν είναι έτσι. Και ο Σάσα και ο Αυστραλός είναι πολύ καλοί παίκτες, αλλά είναι για άλλη δουλειά. Θέλεις και έναν παίκτη πίσω από το σεντερφόρ με λίγο καλό κεφάλι να σου κάνει 4-5 γκολ το χρόνο. Δηλαδή να παίζει λίγο πίσω από το σεντερφόρ. Ωραία, να δούμε γιατί δεν έχουν τελειώσει οι μεταγραφικές κινήσεις. Οπότε όταν ολοκληρωθεί το ρόστερ μπορεί να έχουμε... Θα προτιμούσα πάντως έναν μικρότερο παίκτη από ένα γυρολόγο εδώ πέρα να έρθει 31-32 χρονών, ο οποίος δεν έχει δείξει τίποτα, παραλαμβάνω. Και να πάρεις ένα λαχείο. Δηλαδή, άμα κάτσεις και δεις Αλγερία, Τινησία, σε αυτά τα κράτη τα Αφρικανικά, υπάρχουν παίκτες, ταλέντα. Ας πούμε, ο Ουάρντα ήρθε εδώ πέρα 19-20 χρονών. Ο παίκτης έδειξε την αξία του. Πάρε έναν τέτοιο παίκτη με λίγα λεφτά. Και ας σου βγει και ρε παιδί. Αυτή είναι η γνώμη μου, έτσι πιστεύω. Ωραία. Έγινε, να σε καλά. Χαιρετώ, καλό βράδυ. Καλά. Να σε καλά. Να σε καλά. Ποξίζει, δεν έβγαινε κανείς δίγιο. Πλάκωσαν όλοι οι Αργιανοί, δεν ξέρω τι γίνεται. Θέλω να μιλήσεις, να πεις σε κάθε σχόλιο. Μιλάω μόνος. Καλησπέρα. Τώρα θα αρχίσω να εγώ είμαι. Ναι. Κύριε Βασίλη, εσείς. Ναι, συγγνώμη για τη δευτερολογία. Όχι, όχι, δεν υπάρχει. Μιλήσατε για το Στίβο. Ναι. Εγώ αυτό που... Εκείνο το ματς. Ναι. Εκείνο το οι αγώνες ήταν το 1972. Ναι. Οι Ολυμπιακοί αγώνες στο Μόναχο. Τότε στο Μόναχο είχαμε ένα τριπλό χτύπημα. Ναι. Βέβαια χειρότερο όλων ήταν η επίθεση της Αλφα Τάχ που εφώνευσε όλους τους Εβραίους αθλητές πριν μελικών. Mm-hmm. Και ήταν ανάκατα οι αγώνες. Σε εκείνο λοιπόν τον αγώνα ψήλο τραυματίστηκε κατά το πρώτον στον ημιτελικό ο Βασίλης ο Παπαγεωργόπουλος, ο οποίος είχε περάσει τον Μπροζόφ που την άλλη μέρα πήρε χρυσό μετάλλιο. Ναι. Ο Χρήστος ο Παπανικολάου στο ζέσταμα έπαθε διάστρεμα, παγκόσμιος πρωταθλητής με 5.49 το 1969, ρεκόρ που το έσπασε αργότερα ο Ίζαξελ ο Σουηδός. Και το alter ego, είχαμε δύο πολύ καλούς άλτες, τον Παπα-Νικολάου και τον Τόγκα, ο οποίος έπαθε κλακάζ. Αυτό που λέμε σφίξιμο στο τετραγέφαλο. Ναι. Με αποτέλεσμα και οι δύο, οι άμποι δάγανε, θα ήταν σίγουρα στο μετάλλια. Τώρα, κύριε Βασίλη, σας διακόπτω, συγγνώμη λίγο, επειδή έτσι λίγο επειδή ήταν πολύ παλιά ανάμνηση αυτή, έτσι, παιδάκι ήμουνα, τώρα 4-5 χρόνια δεν ξέρω πόσο ήμουνα. Εγώ με το φιλάρετο τώρα το κάναμε λίγο, τον μπέρδεψα. Επιμένω ότι ήταν, δεν ήταν ο Παπα-Νικολάου, επιμένω ότι ήταν ο Παπαγεωργόπουλος και θυμάμαι κάτι με βαθμολογία. Ήταν με βαθμολογία. Δηλαδή, αν έπαιρνε μέρος ο Παπαγεωργόπουλος, απλά έτρεχε και να τερμάτιζε, κάτι γινότανε. Κάτι με βαθμολογία. Κάπως έτσι το θυμάμαι. Σε εκείνη την περίφημη την κούρσα. Ετοιμάζονται να τρέξουν στα κουλουάρ τον τελικό. Mm-hmm. Ο Βασίλης δοκιμάζει, δεν μπορεί. Ναι. Του δένουν το πόδι αυτά επάνω, του κάνουν ένεση πάλι το ίδιο. Εκεί στα σπίτια που κάνουν στο ζέσταμα. Ναι. Συγχρόνως οι Αμερικανοί, επειδή είχε γίνει τρομοκρατική επίθεση. Ναι, στο Μόναχο, στους Ολυμπιακούς αγώνες. Οι Αμερικανοί πήραν το λεωφορείο αργότερα να πάνε στο Ολυμπιακό χωριό. Με αποτέλεσμα η επιτροπή να μην τους επιτρέψει να αγωνιστούν. Ένας εξ αυτών ήταν ο μετέπειτα,
ο μεγάλος ο Σμιθ. Και έτσι ο Μπορζόφ πήρε χρυσό μετάλλιο. Αυτός λοιπόν ο Σμιθ έκανε την ομάδα Marvel Panthers, που αν χτυπήσετε θα τη βρείτε, αποκλείται να μην υπάρχει. Είναι όταν βγάλαν στο Μόντριο του Καναδά ύστερα από 4 χρόνια τα μπερέ, μέσα από τις στολές τους, τις φόρμες, όλη η τριάδα ήταν οι Αμερικανοί, στα 100 και τα 200, φοράσαν τα μπερέ και χαιρετούσαν με φορές αγάντι και είχαν υψωμένη την κροφιά Μαύροι Πάνθυρες. Εκείνη τη χρονιά λοιπόν του 1976 για την Ελλάδα μας, κατά το πρώτον, διότι εγώ θεωρώ ότι είναι το τιμή για την Ελλάδα, και κατά δεύτερον για το μεγαλύτερο σύλλογο της Ελλάδας στον Ηρακλή, ευραβεύθηκε από τη Διεθνή Ολυμπιακή Επιτροπή 1976 η μόνη ευρωπαϊκή ομάδα η οποία είχε όλα τα Ολυμπιακά αθλήματα. Μέχρι που έγινε αργυρώνητος ο αθλητισμός, από τη δεκαετία του 80 μέχρι και στις μέρες μας, ο Ηρακλής ήταν πρώτος και πολυνίκης. Παρόλο που το ιδρυτικό του καταστατικό ανέφερε Οθωμανική Αυτοκρατορία το 1908, ήταν η τελευταία ομάδα που δέχθηκε ο Σέγα σαν ελληνική. Έτσι μια σημείωση για τους συνέλληνες. Ωραία. Η δε λέξη βούλγαρη στα αθλητικά οικούστηκε για πρώτη φορά το 1928, όταν απεφάσισε ο Βενιζέλος μετά την εθνική διχόνοια, τις καταδίκες και το γουδί, να κάνει μαθητικούς αγώνες και κατέβηκε η Θεσσαλονίκη κάτω σαν πόλεις, Θεσσαλονίκη, Αθήνα, Λάρισα, και οι αγώνες ήταν 7. Στις 4 είχε κερδίσει η Θεσσαλονίκη και την ακυρώσανε και κάνανε μπαράζ. Ποιος θα βγει πρωταθλητής? Προσέξτε με, μαθητές. Και ξανακάνανε τον αγώνα και κέρδισαν πάλι οι Θεσσαλονικείς και άρχισαν οι χορό στο Πανεθνιακό Στάδιο οι Αθηναίοι να φωνάζουν Βούλγαροι. Ωραία. Και έμεινε. Έτσι αυτό για τα ιστορικά. Από εκεί λέτε ξεκίνησε. Ωραία. Εντάξει κύριε Βασίλη, σας ευχαριστούμε για την... Και συγγνώμη για την ιστορική. Τι συγγνώμη, ιστορική αναδρομή κάναμε. Να είστε καλά. Να είστε καλά. Βέβαια όσο το λέω και με έρχονται έτσι, εγώ... Αν έτσι ας πούμε θα ποντάριζα, είμαι σίγουρος ότι ήταν ο Παπαγεωργόπουλος. Μάλιστα τότε, αν θυμάμαι καλά, και θα μου πεις και τώρα είχε μουστάκι, αλλά είχε ένα αυτό το, πώς το λένε, δασοπηγούνι. Τότε είχε μουστάκι. Και νομίζω ήταν στην Ελλάδα. Τώρα βαλκανικοί αγώνες. Μου ήρθε αυτό όταν είπε ο Φιλάδωτος στο Βαλκανική. Μπορεί να ήταν βαλκανικοί αγώνες. Και δεν μπόρεσε να τρέξει καν. Και τότε ήταν βαλκανικοί αγώνες, ήταν με βαθμολογία και θα, αν έτρεχε απλά να τερμάτιζε, θυμάμαι το πρώτο Φουντουκίδης που έλεγε αν τερματίσει απλά να πάρει μέρος και να τερματίσει θα βγούμε ξέρω εγώ δεύτερη, πρώτη, τρίτη, κάτι θα βγαίναμε, γίνεται με βαθμολογία, αναχώρα έτσι, και δεν μπόρεσε όμως να τρέξει. Το θυμάμαι δηλαδή σαν εικόνα, το έχω μπροστά μας, πρόμαυε φυσικά η εικόνα έτσι. Τώρα μιλάμε όπως είπε ο κύριος Βασίλης, τώρα 72, 73, 74 εκεί, να ήμουν 5-6 εκεί ήμουνα. Γι' αυτό τώρα πώς γίνεται το ένα μετά το άλλο. Λοιπόν, θα πάμε σε διαφημιστικό διάλειμμα. Βλέπω κοντεύει 11. Αν υπάρχει συμμετοχή, όσο υπάρχει συμμετοχή μετά τις 11 θα συνεχίσουμε. Να πούμε τελείως το ημίχρονο στο παιχνίδι του Champions League, το δεύτερο ημιτελικό. Κουλούρια, ο Κουλουρέας. Με τη λειψία να είναι αυτή. Ναι, είναι, ναι, ναι, να έχει την πρωτοβουλία των κινήσεων που λέμε έτσι δημοσιογραφικά. Θα με κολλήσει δημοσιογραφίτη. Στέλιο, δεν τα μπορώ αυτά. Λοιπόν, ναι, καλύτερη έτσι, αλλά δεν νομίζω καμιά μεγάλη ευκαιρία έτσι όσο έβλεπε εσύ, δεν τίποτε. Μεγάλη ευκαιρία που να πει. Ναι, ναι, δεν καμία από τις δύο ομάδες. Πιο ζωηρή τέλος πάντων οι Γερμαναράδες. Αλλά οι άλλοι έχουν σημειώνε απ' την άλλη. Αυτό είναι το στυλ του. Νομίζω ότι αυτό το παιχνίδι μπορεί να πάει και παράταση. Έχει, ναι. έχει τα potential να πάει παράταση. Όλα δουλεύουν νομίζω άσχετα πως πέρασε χθες για την Παρή. Όλα για την Παρή δουλεύουν, εγώ έτσι βλέπω. Δηλαδή θεωρώ ότι θα πάει τελικό η Παρή. Τι να πω. Θα δούμε. Λοιπόν, πάμε στο διαφημιστικό διάλειμμα. Δεν κάνουμε ούτε τον 10.30. Πάμε στο διαφημιστικό διάλειμμα. Αμέσως μετά συνεχίζουμε όσο πάει, όσο υπάρχει ανταπόκριση και όσο εδώ πέρα έχουμε και εμείς διάθεση. Θα κάτσουμε όσο μπορούμε. Να είναι καλά και ο Στέλιος εδώ πέρα, τον ευχαριστούμε. Εντάξει, δεν θα δω σήμερα τίποτα.
διότι θα κάτσει και παραπάνω. Πάμε στο διαφημιστικό διάλειμμα αμέσως μετά με τις δικές σας γραμμές στο 2310-287 και 38, πάντοτε στον αθλητικό Λίμπερο 107,4. Πώς φαίνονται οι άνω των 45, έτσι. Πάμε κάτω. Ναι, είναι ωραία. Μια δισκόμπαλα μας λείπει από εδώ πέρα πάνω για να μπαίνουμε σε ρυθμούς. Βασικά, επειδή και ο Γιώργος Ζαγόρας του αρέσουν αυτά τα ακούσματα, τα μουσικά, δεν το θεωρώ απίθανο να βάλουμε και καμιά δισκόμπαλα από πάνω. Ειδικά έτσι. Στη ζούγκλα, έτσι όπως την κάνει, που σβήνει και τα φώτα και τα λοιπά. Άμα έχει και δισκόμπαλα, μπαίνει κατευθείαν στο mood. Θα φέρουμε και δύο κοπέλες εδώ πέρα να χορεύουν, μια δεξιά, μια αριστερά. Μια χαρά θα πάμε, έτσι. Και μια εδώ πέρα πάνω. Και μια πάνω στο τραπέζι, κατέχει άνετα. Αντέχει. Μια χαρά και μια είσοδο θα βάλουμε εκεί πέρα και ένα πορτιέρι και τελείωσε. Τι 12 η ώρα κλειστά τα τέτοια εδώ πέρα. Όσοι σέξι. Κλαμπ Λίμπερο. Είσοδος Ελευθέρα. Εντάξει, το ποτό θα είναι λίγο ακριβό βέβαια. Εντάξει. Όταν έχει και Γιώργος Αγόρα δεν γίνεται. Ή μπορούμε να το κάνουμε διαφορετικά. Mm-hmm. Για να μπεις θα πρέπει να φέρεις εσύ ποτό. Ναι. Όχι, να βγάλουμε και ένα φράγκο ρε φίλε. Τι ποτό. Τι ποτό. Σταθμούς, ρεύματα, τέτοιο, κονσόλες. Εδώ υπάρχει. Σε παρακαλώ πολύ. 2310-287 και 38. Επαναλαμβάνω. 2310-287 και 38. Αυτή τη στιγμή βλέπω ακριβώς 11 και ένα πρώτο λεπτό. Λοιπόν, υπάρχει συμμετοχή, θα κάτσουμε. Δεν υπάρχει, το κλείνουμε το μαγαζί και φεύγουμε. Λοιπόν, έχουμε και το δεύτερο ημίχρονο σύντομα στην Πορτογαλία. Είπαμε, στην Πορτογαλία γίνονται τα μάτς. Όλα στον Ταλούς γίνονται ή... δεν ξέρω αν γίνονται όλα στον Ταλούς. Κάτσε να δω. Όχι, στον Ταλούς δεν νομίζω. Αυτό που το γήπεδο στον Ταλούς έγινε το χθεσινό, νομίζω. Ναι, αυτό που παίζουν σήμερα δεν νομίζω να είναι τον Ταλούς. Δεν είναι έτσι, για... Τον Ταλούς έχει κόκκινο. Ναι, σαν ροζέ και ναι. Αυτό δεν έχει κόκκινο δεν, που βλέπουμε ναι, τώρα. Δεν είναι τον Ταλούς. Αυτό είναι κάποιο άλλο γήπεδο. Λογικά στην Πορτογαλία είναι, αν το βρεις. Πορτογαλία είναι. Για πες. Λέει. Κάτσε, εγώ γιατί δεν το κοιτώ από το στοίχημα. Το Αλαβάντε είναι. Αλαβάντας. Αλαβάντε. Τι Αλαβάντε, ποιανού είναι αυτό, ούτε ξέρουμε. Τώρα σώθηκες. Σώθηκες. Τώρα λοιπόν, θα το βρούμε όμως. Να διαβάσουμε τα μηνύματα. Ο Αργέτης που μας έστειλε την εκπληκτική εκεί που λέγαμε για τις γυναίκες, μας έστειλε όντως. Η Παπαρίζου ακόμη και τώρα είναι ωραία, Αργύρη. Αλλά... Τη Sporting Λισαβόνα είναι. Τη Sporting Λισαβόνα, ναι, ωραία. Το ξέρει το γήπεδο αυτό καλά ο Μπέλ. Ο Αμπέλ, μια χαρά είναι στον Πάοκ. Μια χαρά είναι ο Αμπέλ. Αμπέλ, λέμε και κλαίμε. Λοιπόν, για την Παπαρίζου έλεγα όντως είναι ωραία και χυμώδης πλέον. Εντάξει, είναι πολύ ωραία. Από τις αγαπημένες μου η Έλενα, η Λενάρα. Στηρίζουμε. Στηρίζω και εδώ όπως βλέπεις και ο Στέλιος. Πολλοί μου στέλνετε, αρκετοί μάλλον για να μην αυτά τα κλασικά. Πολλοί μου στέλνετε. Μου στείλαν 2-3 πάλι αυτό, διάφορα link που λένε αυτό που ρώτησα και εγώ τον Νίκο τον Παπαδόπουλο για τον Μίτρογλου. Βέβαια, του το είπα τον Νίκο λίγο κομψά, που αυτά δεν λέω μας λέει ψέματα ο Νίκος. Προφανώς αυτή την πληροφόρηση έχουν. Εγώ δεν αποκλείω να είναι ο Μίτρογλου, έτσι. Και τον θεωρώ και καλή λύση. Τώρα, βέβαια, όπως γιατί το συζητούσαμε και στο διάλειμμα. Δεν ξέρουμε την από πλευράς τραυματισμών πώς είναι ο Μίτρογλου. Ναι, είχε κάποια θεματάκια. Ένα λεπτό και ο Κοσμάς τι μου λέει, ναι. Μου λέει αυτό το κλασικό. Ναι, για τον Μάνο. Ο Μάνος υπέγραψε κανονικά, ήταν ελεύθερος και υπέγραψε διαιτές συμβόλαιο. τι είναι στραβοκατάπια, τι είναι αυτό. Εντάξει, καταλαβαίνω ο Κοσμά αυτό που με λες. Εντάξει, και μη μου γράφεις... Καταλαβαίνω ποιος μιλάει καλοπροαίρετα, Κοσμά, και φαίνεται και από τον τρόπο που γράφει ή από τον τρόπο που μιλάει. Φαίνεται αυτό το πράγμα και ό,τι και να πεις δεν θα σε... η άποψή σου θα είναι. Επαναλαμβάνω, φαίνεται και από τον γραπτό λόγο και από τον προφορικό λόγο φαίνεται. Ο καλοπροαίρετος και ο μη πάλι φαίνεται. Πάμε στους φίλους. Καλησπέρα. Καλησπέρα σας. Καλησπέρα σας. Για τη σκοπάλα, ναι, θα βάλουμε το Ραπτόπουλο κρεμασμένο ανάποδα. Όχι, ρε φίλε. Ανάποδα το Ραπτόπουλο. Όχι, όχι. Ναι. Δεν έχουμε τέτοιο. Το κεφάλι σου, σαν τη σκοπάλα είναι, ρε Σάχο. Και εγώ φαλακρώσουμε. Και εγώ φαλακρώσουμε. Εσύ το κάνεις για τη μόδα. Και εγώ ξυρισμένο. Και εγώ τα ξύρισμα. Όλα ξύρισμα. Άσε, μια χαρά. Όλα. Πάνω κάτω, όλα τα κεφάλια. όχι, πάνω κάτω λίγο δύσκολα. Έλα, πάμε. Κοροϊδό είσαι. Ναι. Άκου και ένα παλιό. Ναι. Ένα παλιό. Για πες, να το δοκιμάσουμε. Για πες. Λοιπόν. Να, Παοξή, θέλαμε να του ο Παοξή. Να, πάρ τον Στέλιο. Ανέλαβε τον. Στελάρα. Πείτε μου. Για την Παοκάρα, τι λες, θα φάμε τους Τουρκαλάδες.
Εντάξει, η Μπεσίκτας αυτό το διάστημα δεν είναι και στα καλύτερά της, αλλά και από την άλλη ούτε ο ΠΑΟΚ είναι και στα καλύτερά του. Οπότε είναι λίγο αμφίροπο το τι θα γίνει, και γιατί εγώ είμαι και λίγο έτσι προληπτικός να το πω, ότι όποτε ο ΠΑΟΚ παίζει πρόκριση στην Ευρώπη μέσα στην Τούμπα... Ξέρω, χάνουμε. Ναι, αυτό. Ξέρω, αυτό. Θα προτιμούσε να ακολουθάω το ΠΑΟΚ εκτός, ξέρω. Θα προτιμούσε να πήγαινε στην Τουρκία, ας πούμε. Όχι με τέτοια φάση ρε τώρα, πως είμαστε έτοιμοι με τα... Ναι, πέρα, από αυτό, πέρα από αυτό, εγώ το λέω καθαρά από το ότι η παράδοση δεν ευνοεί την πρόκριση των ΠΑΟΚ όταν παίζει μέσα στην Τούμπα. Βρε, ας είχαμε λίγο κόσμο, έστω 5.000, με αυτό το κορονιό το παπά που μας πουλάνε τώρα. Δηλαδή έξω κίνονται όργια το ένα τ' άλλο, στη Κερκίδα τι θα κολλήσουμε, μας δουλεύουνε. Καλά, τώρα... Έστω από τις 30.000 να πάμε 10.000 ρε φίλε, όχι στην ίδια Κερκίδα όλοι. 5 εδώ, 5 εκεί, κάθε Κερκίδα από 5.000 δεν μας βάλουν. Και τι έγινε. Πρέπει να διατηρούνται αποστάσεις και τα λοιπά. Είναι δύσκολα αυτά. Και αυτό δεν το αποφασίζει και ο ΠΑΟΚ. Το αποφασίζει η Ευρωπαϊκή Ομοσπονδία. Οπότε... Δεν μου λες, άμα σου πει ένας κάνει σεξ από απόσταση, θα το κάνεις. Δεν είναι ακριβώς το ίδιο. Πώς με απόσταση. Είναι τελείως διαφορετικό. Όσο για το κλαπ που λέει ο Ζάχος, δέχομαι τα δυο κορίτσια να χορεύουν πάνω, μία στην πόρτα. Εγώ θα είμαι ο Πορτιέρης και θα σας φέρω εγώ λαθρέα ουίσια. Και καλή τιμή. 1,5 ευρώ το ποτό. Τι είναι αυτό, εσύ, νητρογλυκερίνη την πίνω καλύτερα. Χαιρετήματα στον αδερφό σου. Να σε καλά, να σε καλά τα χαμάτα. Έγινε, να σε καλά. Yeah. 1,5 ευρώ ουίσκι. Τι είναι, δεν πίνω κυροζίνη καλύτερα. Καλύτερα να πιω συνάδικο να πάει. Ναι ρε φίλε, πάω την κάνουλα, τη μάνικα να πιω. 1,5 ευρώ τι είναι αυτό. 23-10-287-38 δεν περίμενε ο φίλος. Ανοιχτές τηλεφωνικές γραμμές, λέγε Στέλιο. Γιατί βλέπω εδώ τα παιχνίδια του Μήτρογλου. Στην Αϊτχόφεν δεν, ναι. Δεν έχει ξεκινήσει βασικός. Έχει ένα γκολ και 13 συμμετοχές. Έβαλε και γκολ όμως. Εντάξει. Εντάξει. Okay. Αυτό. Νομίζω ότι αν μπορέσει ο Άρης έστω και δανεικό να τον πάρει, νομίζω ότι. Έχει συμβόλαιο, μου είπες, είναι σημαντικό. Έως το καλοκαίρι του 2021 έχει συμβόλαιο με τη Μαρσέη. Άρα ένα χρόνο ακόμη. Άρα δεν τίθεται θέμα δανεικού, γιατί καλά δεν νομίζω να πιστεύουν ότι μπορούν να τον πουλήσουν τώρα και σε αυτή την ηλικία. Λογικά, αν είναι για το Μήτρογλου, λογικά θα τον αφήσουν ελεύθερο, ας πούμε, για να τον πάρει Άρης. Κάτσε λίγο να δω εδώ τα ποσοστά. Τώρα λίγο θα πάρουμε τον φίλο. 10 δευτερόλεπτα να περιμένει. Champions League προκριματικά. Για να δω πόσο δίνει τον ΠΑΟΚ, ρε παιδιά. Φαβορί έχει τον ΠΑΟΚ. Από το στοίχημα 2,25 ο ΠΑΟΚ, 3,45 το Χ και 3,15 το διπλό. Δίνει αυτή τη στιγμή που μιλάμε η στοίχημα για το ΠΑΟΚ Μπεσίκτας. Πάμε στο φίλο, καλησπέρα. Ζάχο, καλησπέρα. 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 Και Στέλιος. Καλησπέρα, Στέλιο και εσένα. Καλησπέρα, καλησπέρα. Έβρεσε, μη τι κάνεις. Τώρα πήρα να κάνω καλαμπούρι λίγο, αλλά είναι λίγο το καλαμπούρι χοντρό είναι και δεν το κάνω. Κάτω, γιατί πόσο χοντρό είναι, πάνω από δύο. Θα έλεγα και το πάγο με σύκταση. Γεια, εντάξει, το είπα στον Τρέγια. Το είπα στον Τρέγια. Το είπα στον Τρέγια. Εντάξει, καλαμπούρι, κάνουμε. Κάτι λίγο για τον μπάσκετ, λίγο, σας ξενερώσω λίγο, αλλά... Όχι, δεν με ξενερώσω. Είχα διαβάσει ότι ο Άρης λέει είχε λίγο αστρέψει τα... Βλέπα εδώ και προς το Ζάρα η επιστροφή. Ναι, ποιο είναι το πρόβλημά σου. Το πρόβλημα ότι ο Ζάρας δεν φίλε. Έκανε, ήταν αυτός ο αμέσως 4-5 που έπεσε κριτική. Κατάλαβες. Καλά. Ναι. Δηλαδή, πάνω πάει σε ένα παίκτη ο οποίος... Για το Σανικίτσα... Άμα θέλει να έρθει. Ένα λεπτό. Ναι. Δίκιο έχεις. Ο Σανικίτσα, για το Σανικίτσα γιατί δεν είπες. Φίλε, ο Σανικίτσα δεν είπε στο Μισομάρι και δεν είπε στο Άρη. Το Ζάρα θέλει να τον πάρεις. Όλο το σχετικό μου, εντάξει. Δηλαδή δεν θα πάρεις ένα παίκτη. Ένα λεπτό, σε πειράζει ότι θα σουτάρει ο Ζάρας ή ο άλλος που καθόταν στον πάγκο. Στον πάγκο, ήταν. Όχι, άλλο. Δεν κατάλαβες τι είπα. Ναι. Θέλει να πάρεις ένα παίκτη ο οποίος πραγματικά θέλει να επιστρέψει. Ναι. Δεν ξέρω αν σου άμα ήθελε, εσύ ήθελες. Ναι. Και λέω, αν δεν θέλει να δεις τον Άρη πίσω, δεν θα έκανε ρυθμό αυτόν τον αγώνα για να πέσει κοιτική. Κατάλαβες όλο τώρα. Δεν λέω να έρθει, δεν πειράζει να έρθει. Ναι. Αλλά ήταν σε του παίκτε ο οποίο θέλησαν
να πέσει η κριτική του Άρη και να έχει όλες τις παραγραφές. Συγγνώμη λίγο, συγγνώμη. Έπεσε η κριτική του Άρη. Δεν ήταν στόχος να ρίξει την εγκύτικη γιατί έχει θέμα με τον Άρη. Ήθελε να πάρει τα δουλευμένα του άνθρωπου. Άλλο λέω. Όταν όμως θέλει ο Άρης πίσω για να ξαναπέξει, εκεί τα βρίσκεις. Συγγνώμη, ένα λεπτό λίγο, φίλε μου, άκουσε με λίγο. Το διάβασα χθες, θα μου κάνεις να το ξαναδιαβάσω γιατί είναι και από τις 11 του μηνός. Προφανώς είμαι στο All About Άρης, είμαι στην ενότητα του μπάσκετ και είναι, ναι. Είναι το τελευταίο που έχει γραφεί όσον αφορά τον Άρη, έτσι. Και λέει, ναι, ναι. Όχι ήθελε, έπεσε η ηγετική του Άρη, είναι, αυτή τη στιγμή που μιλάμε λογικά είναι πεσμένη. Έπεσε, δεν σου έπεσε. Και έπεσε γιατί κάναν 5 παίκτες, έπεσε τη... κατά τους εκκλητικής. Και μέσα 5-6 ήταν και ο Σόρας. Αυτό δεν σου πω, δεν λέω γιατί έκανε, καλά έκανε το παιδί. Αλλά όταν θέλει να πας στην ομάδα που σε χρωστάει, εκεί πας και μιλάω, εγώ να παίρνω 5 φράγκα. Θα με δώσεις... Καταλάβεις το λόγο. Η λύση είναι, ναι, η λύση είναι μπροστά σου. Λέει με ένα μπάλα, δύο τριγωνακές παίχτες και θα το κάνουμε να αποσύρει. Και σιγά το πρωτάθλημα τώρα που θα υπάρχει του χρόνου. Ναι. Τέλος πάντων, εντάξει, δεν πειράζει. Να σου πω κάτι και δεν πιστεύω του χρόνου έτσι όπως τα βλέπω, δεν ξέρω τίποτα, έτσι. Κολοματισιά κάνω και θεωρώ ότι κάπως έτσι θα γίνει, να σου πω την αλήθεια. Ιδιαίτερα αν αλλάξει και φύγει ο δεινόσαυρος και έρθει οποιοδήποτε άλλο. Πιστεύω του χρόνου ή του πιο άλλου. Δηλαδή θα πούνε για 2-3 χρόνια μπορεί να μην πέφτει και κανένα. Θα φύγει ο δεινόσαυρος. Δεν το ξέρω, Τον Κοντζίλα δεν τον είδα ακόμη. Αν τον δω τώρα εδώ έξω θα σου πάω να φύγει. Πού να ξέρω, ρε φίλε. Ο άνθρωπος με λόγκο είναι κολλημένος. Είναι με λόγκο κολλημένος πάνω στο σιγάρι. Το παλεύει σκληρά για να μην φύγει. Μόνο το παλεύει. Αυτό σε φίλε εκεί πέρα έχει βγάλει κάτω. Όσο αφήσει ένα μάξι χρόνια κάπου και έχει βγάλει πόρτα από κάτω οι ρόδες. Γκολάρα ηλιψία. Ένα ηλιψία. Ένα μηδέν. Φαινόταν ότι πήγαινε για εκεί. Και ήταν ό,τι πρέπει για μένα. Καλά πάω. Για να κλείσω λίγο, θα έλεγα Ζάχο, οι μεταγραφές που κάνουμε φέτος είναι όλες προσεγμένες. Είναι μία προς μία δηλαδή. Για το ποδόσφαιρο μιλάς, έτσι, ωραία. Ναι, εγώ είμαι πολύ ευχαριστημένος. Γιατί είναι μεταγραφές οι οποίες έχουν, δεν είναι τυχαίες πάντω απ' τις πήραμε τώρα. Πιστεύω ότι υπάρχει ένα πλάνο πριν, τις έχουν δουλέψει στις μεταγραφές και έχουν και, δηλαδή πες ότι π.χ. χαλούσε του Μάνου. Είχαν πίσω εναλλακτική. Βλέπεις ότι χαλάει μία και οι έχουν παίχτη άλλο να πάρουν, έχουν σε κάθε θέση δηλαδή, έχουν δυο-τρεις παίχτες οι οποίοι είναι καβάτσα που λένε, δεν είναι πάση μόνο π.χ. Όλα, να πάρεις... όλα στο γήπεδο. Μπορεί να γίνει ο τέλειος σχεδιασμός και να μην αποδώσει αυτά που προσδοκείς και μπορεί να γίνει ένας πιο μέτριος και να σου έρθουν όλα βολικά. Όλα παίζουν πολλές παράμετροι. Έτσι. Τύχη, τραυματισμοί. Όλα. Είδες πέρσι τι πάθαμε, έτσι. Και παρότι έγιναν αυτά που έγιναν, δηλαδή για 20 δευτερόλεπτα δεν πήγαμε στον τελικό. Θέλει και τύχη, θέλει πολλοί παράμετροι παίζουν ρόλο και προπάντων ό,τι δουν τα ματάκια μας. Για να κλείσω, πες μου ότι ο Μάτσινι πήρε το 7, το που λένε. Το 7 πήρε, ναι. Το 7 πήρε, εντάξει. Κάνω βλάκα, εντάξει. Εντάξει, το πήρε. Σα έχω πολύ από το πες φέτος να βγάλει μάτια, δεν ξέρω καμιά φορά. Άκουσε. Προσαρμοστικότητα δεν είναι θέμα καμιά φορά, εντάξει, δεν είμαι και εμεί τώρα αυτά που λέμε, αλλά. Χθες άκουσες, με κάνεις τώρα και πραγματικά δεν θέλω να λέω εσύ και δεν είμαι τέτοιος γιατί αυτό όταν λες κάτι συνέχεια. Το κάνω καλαμπούρι, κάνω, δεν το. Όταν λες κάτι συνέχεια, κρύβει και εμπάθεια. Δηλαδή όταν λέω, ας πούμε, ότι ο Στέλιος π.χ. είναι, ξέρω εγώ. Είναι. Παπαόξες, αυτό δεν είναι εμπάθεια, είναι πραγματικότητα. Είναι παπαόξες. Ξέρω εγώ, λέω ότι είναι ψεύτης, ας πούμε. Ναι. Το λέω, το λέω δύο, το φτάνει. Το είπες δύο φορές. Έχει καταγραφεί. Αν το λες συνέχεια, είναι εμπάθεια. Κατάλαβες. Δεν διορθώνεται αυτό το πράγμα. Αλλά περισσότερο κάνω πλάκα. Αλλά θεωρώ ότι, φίλε, δηλαδή αν μου έλεγες και καλό χρηματικό ποσό, θα έβαζα ένα χρηματικό ποσό ότι δεν θα παίξει, όχι στον Άρη, δεν θα παίξει πουθενά αυτός ο παίκτης. Δηλαδή δεν μπορεί να μας γελάνε τα μάτια μας. Και η μπάλα είναι κάτι το οποίο το καλό ο παίκτης φαίνεται. Τι να σου πω, αν πέσουμε σε αυτή την περίπτωση 1%, εντάξει, μακάρι να έτσι και να γίνουμε και. Δεν έχω πρόβλημα να γελιοποιηθούμε. Μακάρι να σε διαψεύσει, μακάρι. Μακάρι, ρε φίλε. Μακάρι. Ναι, εντάξει, όλοι θέλουμε ο άνθρωπο να παίξει μπαλίτσα και να προσφέρει. Πιο πιθανό θεωρώ ότι είναι τώρα που θα βγω έξω στον δρόμο να έρθει ένα μετεωρίτη στο κεφάλι μου. Αυτό πιθανό. Μακάρι. Παρά λίγο το 1-1. Παραλίγο. Άντε, γεια σας, Στέλιο. Τσάω. Να είσαι καλά. 23, 10, 2, 87 και 3 οκτάρια. Προηγήθηκε ήδη 1-0 και τώρα θα ξυπνήσει θέλοντας και μη σημειώνε. Δεν τον πας λαού και προσέχεις να μην φας γκολ και να κάνεις μια επίθεση και λες θα το βάλω κάποια στιγμή. Το τρως. Η Ατλέτικο είναι μια ομάδα που έχει συνηθίσει να παίζει έτσι. Εδώ είναι μια καλό σχόλιο και να πάμε λίγο, αν θα έχουμε και γραμμές, το 23, 10, 2, 87 και 3 οκτάρια ανοιχτό. Αυτό είναι και μια καλή. Αυτή η ομάδα, ειδικά η Λειψία, είναι ένα καλό παράδειγμα το ότι μόνο με λεφτά δεν κάνεις ομάδα. Άλλη βλακεία.
Μόνο με λεφτά, φυσικά μόνο με λεφτά δεν κάνεις ομάδα. Άμα ήταν έτσι, θα παίζαν μόνο τα budget, θα λέγαμε ποιος έχει το μεγαλύτερο budget, η Πάρη. Η Πάρη παίρνει το. Αυτό ναι. Αλλά χωρίς λεφτά μπορείς να κάνεις ομάδα, χωρίς χρήματα. Τεράστιο παράδειγμα είναι αυτή η ομάδα. Πριν 5-6 χρόνια, 7 πόσο, 10 αποκλείεται. Ήταν γάμα δέλτα εθνική, ναι. Γερμανίας ήταν αυτή. Δηλαδή ήταν ο Παονέτης Γερμανίας ήταν αυτή η ομάδα. Και τώρα είναι, και ας μην προκριθεί. Είναι προημιτελικό Champions League και πιθανότητα να είναι στον ημιτελικό. Γιατί την πήρε η Red Bull και έπεσε χρήμα. Έπεσε χρήμα και πήρε άγνωστους κάποιους, αλλά έσταξε λεφτά 20-30 εκατομμύρια και αυτοί αξίζουν τώρα, τους πουλάει 100-150. Έχει πουλήσει ήδη. Ποιος πήγε. Πουλήσει, ναι. Ναι. Δεν γίνεται χωρίς χρήματα. Δεν σημαίνει ότι αν ρίξεις χρήματα σίγουρα θα υπάρχει επιτυχία, αλλά δεν μπορείς να αποτυγάνει συνέχεια ρίχνοντας χρήματα. Κάποια δεν γίνεται. Στιγμή θα πετύχεις. Κάποια κάτι. Στιγμή θα πετύχεις. Δεν υπάρχει περίπτωση. Αλλά δεν χρειάζονται χρήματα για να κάνεις ομάδα. Σε τι λες, ρε. Σοβαρά. Κάντε εσείς τότε με πενταροδεκάρες και πάρτε πρωταθλήμα. Τώρα αυτή η ομάδα διεκδίκησε το πρωτάθλημα. Έχει 2-3 χρόνια διεκδικεί το πρωτάθλημα. Εντάξει, εκεί υπάρχει Μπάγερν. Προσπαθεί. Κάποια στιγμή θα το πάρει κιόλας. Δεν υπάρχει περίπτωση. Αν συνεχιστεί. Να συνεχίσει έτσι και να πέσει το χρήματα. Και τώρα είναι. Προηγείται 1-0 για να πάει ημιτελικό Champions League. Η λειψία. Όχι η Ντόρτμουντ ή η Μπάγερν, η λειψία. Έτσι. Το όχι, τα λεφτά δεν παίζουν μπάλα και κάτι βλάκι, δεν παίζουν μπάλα τα λεφτά. Εντάξει, κάτσε εσύ πέρα με τον Δερμίντζουλα και με τον τέτοιο να πάτε στο πρωτάθλημα και κύπελο και να πάτε στο Champions League. Πώς θα γίνει, ρε φίλε. Δεν γίνεται. Ατράνταχτο παράδειγμα είναι και η Τσέλσι που πριν τον Αμπράμοβιτς ήταν μια μικρομεσαία ομάδα και από τη στιγμή που ήρθε ο Αμπράμοβιτς. Έγινε top στην Αγγλία και μετά άρχισε να παίρνει και ευρωπαϊκούς τίτλους. Πήρε Europa League, πήρε Champions League και βλέπεις ότι το έχει ανέβει επίπεδο. Και άλλο παράδειγμα είναι ομάδας που ήταν καφενείο, ήρθε ο Σαβίδης και πήρε και κάνα πρωτάθλημα και ένα κύπελο. Τι ήσασταν, καφενές. Σαν τον Άρη, ήσασταν στο ίδιο επίπεδο, καφενείο. Τι όχι. Στο ίδιο επίπεδο δεν ήμασταν γιατί πήραμε και δύο κύπελα. Τι δύο κύπελα. Από το 2001 και 2003 πήραμε δύο κύπελα. Σωστά, πήρατε δύο κύπελα. Στην έδρα σας το ένα, ναι. Χωρίς και το άλλο με το offside 3 μέτρα του τέτοιου, ναι, εντάξει. Εντάξει. Και χωρίς ναι. Επένδυτη του μεγέθους του ναι. Σαββίδη. Ναι, όχι, δεν είχατε επένδυτη, διαχειριστές είχατε εντάξει, και εσείς. Είχαμε τον Πατατούδη, οκ. Okay. Ναι, εντάξει, με το Ακρόπολ, θυμάμαι. Πατατούδης είχε, εντάξει. Σωστά, τότε είχε. Και το Πασόκ, εντάξει, είχε. Πάοκ, Πασόκ, Ηλεκτροσόκ, για άκουσουμε το φίλο. Ναι. Καλησπέρα. Έλα, εγώ είμαι. Ναι. Έλα, Στέλιος Κορδελιού. Γεια σου, ρε Στελάρα. Να το σου. Πολύ όντως Στέλιος. Πολύ παίζει. Ο Κορδελιού όμως είναι ξεχωριστό, ρε. Είναι, ισχύει αυτό. Είναι και κυτρινό μαύρο το Κορδελιού, γνωστό αυτό. Όχι, μην τα λες αυτά. Ρε. Σαν να μου λες ότι θα έρθει ο Χαρδαλιάς να μιλήσει. Ναι. Στο Κορδελιού. Και. Γιατί και θα το πάρει ο Τάσος ο Σουγιάς στο το μπουφάν εκεί της πολιτικής προστασίας. Θα μιλήσει αυτός και ο Χαρδαλιάς θα κάθε σούζα. Τι ψάει να βρει να πούμε. Λοιπόν, τώρα σου για τα λεφτά που έλεγες. Πάμε, ναι. Άκου τώρα Ζάχο, χαιρετώ ναι. Και το φίλο. Ο Στέλιος είναι συνονόματος. Ναι. Πάμε. Απέναντι τη δουλειά μου έχει ένα τύπο, τώρα σε αυτό σειρά μου πρέπει να είναι 52-53 χρόνων. Άκου τώρα να δεις. Κάθε μέρα ερχόταν με τα αμαξάκι του, έμπαινε μέσα στο μαγαζί, έφευγε. Λέω ρε εσύ αυτός τι ρόλο παίζει να πούμε. Λέει αυτός έχει τα φράγκα, έχει το ένα, έχει το άλλο. Πετάγεται ο άλλος οξύμιος, έχουμε και ένα μπάρμπακι. Τώρα να βγει στη σύνταξη και γύρω στα 65-67 τώρα θα βγει στη σύνταξη. Mm-hmm. Λέει ο άλλος, έλα μωρέ, λέω ότι θα πάρουμε εμείς, λέει, το λάκκο θα πάρει και αυτός. Και πετάει τον μπάρμπας και λέει, ρε μπιπ, αυτός λέει θα πεθάνει μια φορά, λέει, εσύ πεθαίνεις, λέει, κάθε μέρα. Ναι. Καταλαβαίνεις, ναι, βέβαια, εσύ μείνε με τα λεφτά. Βέβαια. Αυτός μια φορά θα πεθάνει, λέει, εσύ πεθαίνεις, λέει, κάθε μέρα. Τώρα πάμε στο ποδοσφαιρικό. Mm-hmm. Στέλιο, πείτε μου. Παοξής δεν είσαι. Ναι. Δημοσιογράφος του ΠΑΟΚ. Άκουσε με λίγο. Αν δεν φέρει 4 παίκτες ο ΠΑΟΚ καλούς, δεν πάει πουθενά. Χρειάζεται ενίσχυση, αλήθεια είναι αυτό. Δεν πάει. Θα σου πω ένα παράδειγμα. Εγώ θα πικράρω πολλούς ΠΑΟΞΙΔΙΣ γιατί εμείς στο Κορδελιό θέλουμε να σας αρέσει να τα λέμε στα ίσια. Ο ΣΒΑΠ είναι για τον ΠΑΟΚ. Ο ΣΒΑΠ νομίζω ότι είναι μια πάρα πολύ καλή επιλογή. Σε
πριν δύο χρόνια θα ήταν ένας μέτριος παίκτης για τον πάγο του ΠΑΟΚ. Εξαρτάται. Τι εξαρτάται, από τι, από την, που είναι αργός. Εξαρτάται τι? Με τις... Πριν λίγα χρόνια ο ΠΑΟΚ θα πάνωσε και πολλά περισσότερα χρήματα. Τώρα το budget πέφτει, δεδομένου των συνθηκών. Αυτό σου λέει, αν δεν φέρει τέσσερις παίκτες και center for, η ομάδα δεν πάει πουθενά. Όποιος θέλει να το καταλάβει, ας το καταλάβει. Αυτό που ακούω για το χαμηλό budget και το financial fair play, εντάξει, αλλά ρε φίλε Ήμαρτον, η ομάδα θέλει ενίσχυση και center for θέλει και στο κέντρο θέλει να παίχτει. Τώρα μου έφερε ένα πιτσιρικά από την Δυναμό Τυφλίδα, δεν ξέρω τι είναι το παιδί, αλλά δεν πρέπει να είναι έτοιμοι παίχτες αυτοί για να μπουν μέσα ή για Champions League, γιατί στην ουσία μην κρύβομαστε πίσω από το δάχτυλό μας. Σκοπός μας δεν είναι το Champions League, είναι να περάσουμε την Πεσίκτη για να πάμε στο γύρο πάλι και να έχουμε εξασφαλισμένα τα 10 εκατομμύρια. Ρεαλιστικά, να μην κοροδεύομαστε. Ρεαλιστικά ναι. Ρεαλιστικά ναι. Τώρα άμα σου περάσει την Πεσίκτη και σου τύχει καμιά γάντη, συζητάμε. Άλλο αυτό. Είναι τύχη. Όχι είναι τύχη, είναι άλλα 5 εκατομμύρια, έτσι πάει. Ναι, αυτό. Είναι 5 εκατομμύρια για το, με το τρίτο προκριματικό, δεύτερο προκριματικό play-off. Είναι 5 εκατομμύρια. Γιατί είναι μονή αγώνες. Ναι, μόνο τα play-off. Δηλαδή αμέσως έχεις ασφαλισμένο το Europa League, έχεις και τα λεφτά τι, άμα κερδίσεις. Τώρα στον τρίτο, άμα σου τύχει Μπενφίκα, τι να σε ποτέ, δεν ξέρω. Έχουμε, το έχουμε αυτό εμείς στον ΠΑΟΚ. Αλλά εμένα κάτι δεν μ' αρέσει, κάτι δεν μ' αρέσει. Τη ομάδα τη βλέπω πολύ αργή, πολύ... Σαν να έχει πριν 5-6 χρόνια το επίπεδο της ομάδας μου θυμίζει. Κοιτάξτε να δείτε. Δηλαδή δεν ανεβαίνει επίπεδο. Κοιτάξτε να δείτε. Γενικότερα όσον αφορά την απόδοση και την εικόνα που παρουσιάζει η ομάδα, δεν μπορούμε να περιμένουμε και τρομερή αλλαγή στο επίπεδο και στην εικόνα. Καθώς πάνω κάτω είναι οι ίδιοι ποδοσφαιριστές και δεν έχει και πολύ καιρό που τελείωσε το πρωτάθλημα. Ναι, και τι πάει να πει αυτό, ότι δεν μπορεί να αλλάξουν μια πάσα. Ότι δεν μπορεί να κάνει μια τελική στο Βόλο, δεν μπορεί να κάνει μια τελική στον Ατρόμητο. Όταν βλέπαμε όλοι ότι η εικόνα της ομάδας είναι αυτή στα play-off, δεν νομίζω να περιμένετε μετά από 10 μέρες, 15, που θα κάθονται οι ποδοσφαιριστές να έχουν καλύτερη εικόνα μετά. Τι καλύτερη εικόνα. Τι καλύτερη εικόνα. Δεν λέω ότι καλύτερη. Δεν λέω, περιμένω εγώ να παίξει ο Πάκου Μπαλάρα. Ρε άνθρωποι του Θεού, κοιτάς την ομάδα, δηλαδή... Τους πιτσιρικάδες να βάλεις, 100% σου, τους πιτσιρικάδες εδώ το γιο μου να βάλεις, που παίζει σε ακαδημίες μπάλα, θα κάνουν και 5 τελικές. Αυτοί μπορεί να κάνουν τελική. Υστερεί στην τελική προσπάθεια, ναι, ισχύει αυτό. Δηλαδή είναι δυνατό για ΠΑΟΚ με τόσα εκατομμύρια να υστερεί σε τελική προσπάθεια. Βλέπεις τον Άκμπο παραδιάφορο, ο Σβιντζέρσκι, δεν ξέρω, μαλώνει με τα παπούτσια του. Δεν ξέρω, δεν τους εμπνέει αυτός ο προπονητής, δεν τους εμπνέει. Για μένα πρέπει να είχε φύγει χθες αυτός ο προπονητής. Δεν ξέρω τώρα για το Ρέμπε από τη Γερμανία μεριά, επειδή έχω τον ξάδελφό μου στην Γερμανία, δεν ήταν και τίποτα το ιδιαίτερο. Αφού είστε δημοσιογράφος, δεν είναι τίποτα το ιδιαίτερο ο Ρέμπε. Περιμένουμε να δούμε τον Ρέμπε. Τεχνικός διευθυντής ήταν Ζάχο, ακούς. Ακούω. Ένας ήταν ο Άρνεσεν. Μιλάτε οι δύο παοξές, να παρέμβω. Ο Άρνεσεν, ναι. Ήταν μεγάλο στιγμή. Ο Άρνεσεν, και να σου πω γιατί ήτανε. Γιατί πας πουλάς τον Ροντρίγκες 3,5 εκατομμύρια στην, με μεταπολιτική αξία του είχε. Πουλάς 3,5 εκατομμύρια τον Ροντρίγκες. Στη Γαλατά, πήρε πουλήσε τον Τζίμιρο. Στη Γαλατά μετά σου φέρνει άλλο ένα εκατομμύριο. Πουλάει τον Λούκας και του φέρνει άλλα 6 εκατομμύρια με τη μεταγραφή που έκανε την Arsenal. Πουλάει το ξεχασμένο Όλσεν που έπαιξε δύο παιχνίδια και το έφερε και ο Όλσεν άλλο ένα εκατομμύριο. Και το δηλαδή έβγαλε αυτό ο τεχνικός διευθυντής. Αυτό είναι αλήθεια. Αλλά τι. Αυτό είναι δηλαδή, αλήθεια. Δηλαδή δύο χρόνια είχαν φύγει οι παίχτες και φέρνα λεφτά στον ΠΑΟΚ. Ο Λούκας που έφερε τα 6 εκατομμύρια, μη σε με το ξέχασες. Όχι. Αυτός είναι τεχνικός διευθυντής. Τώρα να μου πεις είναι άλλα τα μεγέθη που. Απλώς πάντα κακούς χειρισμούς. Πάντα κακούς χειρισμούς. Ωραία. Έγινε Στέλιο. Λοιπόν, να σε καλά. Άντε τα λέμε. Ζάχο. Ναι. Ζάχο. Ναι. Και κάτι, τι έλεγες, κάτι για Μήτρογλου.
Ναι, έτσι ακούγεται. Όλα στα πασάρι, όλα. Ο πρωτόταυρος όλα στα πασάρι, όλα. Έχει βγει και χρόνια τον Ολυμπιακό. Θα μας τρελάνετε. Δες τον πρωτόταυρο τι κάνει, ρε. Άντε, ρε, άντε, να σε καλά, ρε. Καλό βράδυ, καλό βράδυ, καλό βράδυ. Δεν είπε για το Μάνο, για το Μητρογλουπέβη πριν 10 χρόνια είπε. Τα πασάρι, σα τέλειω. Λοιπόν, 23, 10, 287 και 3 οκτάδια. Επαναλαμβάνω, 23, 10, 287 και 3 οκτάδια. Πιέζει τώρα, μπήκε το Αυγουστό στον Ποπό, πιέζει Ατλέτικο. Ήταν και μια ψιλοανατροπούλα, ήταν μουσαντένια. Ωμαν, δώσε το πέναλτι. Τι έδωσε. Επιθετικό, τι έδωσε. Ήταν μια, πήγε να πάρει άλλα Γιαννακόπουλος ένα πέναλτι, ένας επιθετικός της Ατλέτικο. Επιθετικό, επιθετικό. Τώρα Γερμαναράδες, δεν ξέρω. Τώρα και χθες έτσι όπως την πάτησαν οι άλλοι της οι Ιταλοί. Να πω την αλήθεια, τίποτα δεν είναι. Μπορεί να πει ότι δεν μπορεί να γίνει. Και ένα παιχνίδι, ανά πάσα στιγμή μπορεί να αλλάξει. Να έγινε. Πήγε να γίνει το λάθος εδώ. Λίγο ήθελε. Λίγο ήθελε. Λοιπόν, 23, 10, 2, 87 και 3 οκτάρια. Αν δεν έχουμε γραμμές, θα σας χαιρετήσουμε. Στο 64ο λεπτό είμαστε. Να έτσι. Πούμε ότι η Λειψία κερδίζει 1-0 την Ατλέτικο Μαδρίτης. Τώρα θα δείξει το πώς θα πάει το πράγμα. Λοιπόν, έχουμε τίποτα έτσι κουσκούς, κάντε και οτιδήποτε έτσι την προσοχή σου. Ο Ινσούα ανακοινώθηκε από την ΑΕΚ. Σοβαρά μιλάς. Ναι. Καλά, χθες το διάβασα κιόλας ότι αποσύρεται η ΑΕΚ. Το έβγαλε και σαν ανακοίνωση ότι αποσύρεται. Βγήκε, η είδηση βγήκε στις 10 παρα 10, παίκτης της ΑΕΚ και επισήμως του Ινσούα. Τώρα, ναι. Άντε ρε, το δώσαμε και... Είναι 11.30 μου πεις, ωραία. Ναι, καλός παίκτης είναι ο Ινσούα. Ναι. Είναι καλός παίκτης. Είναι καλός παίκτης. Είναι καλός παίκτης. Είχε ακουστεί και για τον ΠΑΟΚ ο συγκεκριμένος ποδοσφαιριστής, ναι. Αλλά δεν... Φαίνεται ότι είναι ακριβώς είναι λίγο μάλλον, είναι χριστέλιο. Να την δέχτε. Τον Ηρακλή έλκνες μπηκτές έτσι. Φαίνεται ότι είναι λίγο ακριβώς ο Ινσούα για τον ΠΑΟΚ. Εγώ αυτό το οποίο θα πω είναι ότι... Αυτό είναι που λέει ο Στέλιος, καλά τα λέει ο Στέλιος. Εξαιρετική επιλογή από την πλευρά της ΑΕΚ. Ναι. Ο νεαρός μεσοεπιθετικός που πήρε από τον Εργοτέλη σαν ελεύθερο, ο Γιάννης ο Ιατρούδης, έπεσε στον Εργοτέλη. Είναι πολύ καλό παικτάκι, ανερχόμενο ταλέντο. Τι παίζει αυτός? Είναι μεσοεπιθετικός. Και γενικότερα, άμα δεν είχε το τραυματισμό του με τους χιαστούς, θα έκανε ακόμα καλύτερη πορεία στον Εργοτέλη. Εγώ που τον είχα δει στο παιχνίδι με το κυπέλλου με τον ΠΑΟΚ, που είχε βάλει και τον γκολ, μου άρεσε πάρα πολύ. Ωραία. Σαν παίκτη. Να του παρακολουθήσουμε. Εδώ πέρα θα είμαστε. Λοιπόν, πάμε στους φίλους. Ήδη σχεδόν γέμισε το τηλεφωνικό κέντρο. Καλησπέρα. Ναι. Καλησπέρα. Καλησπέρα. Γεια σας. Καλησπέρα. Καλά είμαστε. Δόξα τω Θεώ, προσπαθούμε. Εσύ. Καλά, μωρέ, καλά. Να, πήρα με αφορμή αυτό που είπατε προηγουμένως με το Στελάκι. Τον αποκαλώ Στελάκι το συνοπαδό, γιατί είναι πιο μικρός. Είναι μικρός. Τα χρόνια έχει. Αν όχι τα μισά, οριακά. Πόσο είσαι, 27, 53, 53, τα μισά χρόνια. Ωραία. Το Στελάκι σε επιτρέπεται, ναι. Σου είπα ότι πήρε ΠΑΟΚ δύο γήπεδα και αμέσως θέλεις έτσι να τα καυτηριάσεις, έπαιξε στο γήπεδό του και το άλλο με offside goal και αυτά. Μήπως θυμάσαι εκείνη τη χρονιά που έπαιξε στο γήπεδό του ποιος είχε αποκλείσει ο ΠΑΟΚ? Τα έχουμε πει φίλε, και αν δεν καταλαβαίνεις χιούμορ δεν σε φταίω εγώ. Τα έχω πει 100 φορές. Τον Ολυμπιακό που ήρθε με τα δεύτερα. Να μιλήσω όμως, έτσι. Ναι. Με ρώτησες, δεν με ρώτησες. Και τον Όφη, ναι. Ωραία. Τον Ολυμπιακό, εσύ το έχεις κάνει αυτό ποτέ στα 50 τελευταία χρόνια, να αποκλείσεις ομάδα από τις 4 πρώτες. Για να πας τελικό. Και ας είναι και στο γήπεδό σου. Το έχεις κάνει ποτέ? Το έχεις αναρωτηθεί? Έχεις αποκλείσει Καβάλα, Σκιάτιστα, Γιάννενα, Ξάνθη, ξανά Καβάλα και ανέβαινες επάνω στις οροφές του λεωφορείου. Έχεις αποκλείσει Παναθηναϊκό, Ολυμπιακό, ΠΑΟΚ, ΑΕΚ. Σε διπλά μάτς ή και σε μονό μάτς. Όπως σας απέκλεισε ο ΠΑΟΚ με τον Ορφανό το 78 και άλλες πόσες φορές. 9 φορές σε 9 σας έχει. Το έχεις κάνει εσύ ποτέ? Για να μειώσεις εσύ τους τίτλους του ΠΑΟΚ? Δεν νομίζω. Το έχεις κάνει? Σε διπλά μάτς αποκλείσεις Παναθηναϊκό, Ολυμπιακό, ΑΕΚ, ΠΑΟΚ. Ε? Μιλάω. Ναι, εσύ μιλάς. Ναι. Δεν το έχεις κάνει. Από εκεί και πέρα έβαλε offside goal με τον Ολυμπιακό όταν τον έβαλε 4 goal με στο Καραϊσκάκι. Ή την ΑΕΚ που την πήρε 3 φορές τώρα στο τελικό και τις 2 μέσα στο ΆΚΑ. Κάντωσε αυτό έστω και ίχνος από όλα αυτά τα κατορθώματα. Είναι να παίξει 17 τελικούς μέσα στην Αθήνα όπως... Τι 17, 21 τελικούς μέσα στην Αθήνα έπαιξε ο ΠΑΟΚ.
Κάντο και εσύ αυτό και μετά να μειώσεις τους τίτλους του ΠΑΟΚ ότι έπαιξε στην έδρα του με σένα και σε κέρδισε. Εντάξει, είναι πολύ απλά τα πράγματα. Ο ΠΑΟΚ με τον Άρη ποτέ δεν είναι στο ίδιο επίπεδο. Ο ΠΑΟΚ τα τελευταία 6 χρόνια είναι πρώτος δεύτερος. Τα τελευταία 10 χρόνια είναι 7 φορές δεύτερος και τις άλλες φορές τρίτος έτερτος. Εσύ ανέβα κατέβα γάμα εθνική, β' εθνική, πάνε πέμπτος έκτος. Τώρα που το βλέπεις ότι είναι στο ίδιο επίπεδο και χωρίς ο Σαββίδη, ένας Θεός το ξέρει και μόνο εσύ. Στη δική σου φαντασία, στο δικό σου μυαλό. Επαναλαμβάνω, απέκλεισε καμιά ομάδα του Big Four σε διπλό μάτς και μετά τα λέμε. Ωραία, σε ακούσαμε, σε άφησα. Επαναλαμβάνω, κάνω διάλογο με ανθρώπους που μπορώ να κάνω διάλογο, μαζί σου δεν μπορώ να κάνω διάλογο και όχι με αποστομώνεις, γιατί αυτά που λες τα έχω απαντήσει 1350 φορές, αλλά όταν μιλάω με τείχο δεν γίνεται ο τείχος να μου απαντήσει. Σε ευχαριστώ πολύ για την επικοινωνία. Πάμε στον επόμενο, καλησπέρα. 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 Γεια σου Ζάχο, καλησπέρα Στέλιο. Καλησπέρα φίλε μου. Αργύρης από Γερμανία τηλεφωνώ. Έλα ρε Αργύρη, κάτσε λίγο να δω, έδωσε πέναλτι εδώ, τι έδωσε. Είναι περίεργη η φάση αυτή. Περίμενε λίγο ρε Αργύρη, sorry, γιατί είναι μια φάση, πέναλτι. Έδωσε κάρτα. Έδωσε πέναλτι νομίζω. Αν έδωσε κάρτα, έδωσε πέναλτι. Γιατί διαμαρτύρονται σε Ατλέτικο. Ακόκκινη θέλουν, προφανώς. Περίμενε λίγο, γιατί μάλλον υπάρχει πέναλτι στο 60, στο 70 λεπτό για την Ατλέτικο. Τι το έπαιξες? Ένα κόμπο έπαιξα, μωρέ, κόμπο. Δηλαδή έβαλα, το άμα σου πω ότι έβαλα θα ζαλιστείς. Έβαλα ακριβές σκορ, κάτσε να δω άμα είναι πέναλτι καταρχήν. Βέβαια είναι πέναλτι. Εντάξει, είναι πέναλτι. Τώρα δεν ξέρω αν είναι κόκκινη, γιατί άμα είναι τελευταίος, καλά διαμαρτύρονται. Καλά, τελευταίος είναι. Ναι. Τελευταίος είναι, γιατί είναι τέτα τέτ μετά. Αλλά είναι και ο τερματοφύλακας, παίζει ρόλο που είναι ο τερματοφύλακας όμως. Αυτά είδες, δεν τα ξέρουμε. Είναι πέναλτι. Αργύρι, δώσε λίγο να το δώσουμε, κάνε λίγο υπομονή. Θα κάτσουμε όσο υπάρχει. Ποιος το βαράει? Καλά, είναι ο Μωράτα μέσα και το βαράει ο Μωράτα. Ποιος είναι αυτός ο Ιαπωνέζος? Ούτε τους ξέρουμε. Δεν το βλέπω καλά. Γκράτσια. Δεν το βλέπω καλά. Όχι, όχι, μα αφού δεν είναι αριστεροπόδαρος, όταν είναι εγώ τρέμω. Άστο. Δεν το βλέπω, δεν το. Όχι, όχι. Ένα, το βάλε. Ένα-ένα. Το βάλε. Ένα-ένα. Ένα-ένα με πέναλτι ο. Για ποιος είναι αυτός? Να δείχνει τον προπονητή της Ατλέτικο. Το βάλα λοιπόν για να δεις ότι είμαι φοβερός. Το βάλα 2-2 ακριβές σκορ. Πέναλτι βέβαια. Και μπορεί να είναι και κόκκινη, έχουν δίκιο. 2-2 ακριβές σκορ το βάλα. Και κάποια κόρνερ που σχεδόν τα έχω πιάσει τα κόρνερ. Τώρα μένει και 25 λεπτά παιχνίδι έτσι μέσα με τις καθυστέρειες. Ωραίο πέναλτι. Έλα Αργύρη, λοιπόν, ένα-ένα είπαμε λοιπόν, και συνεχίζεται το μάτς, πάμε. Προχθές πήρα τηλέφωνο με τη Σεβίλη που είχε το μάτς και έβαλε γκόλ η Σεβίλη. Ναι, προφανώς φαίνεις γούρι στους Ισπανούς μάλλον. Τι γίνεται, μόλις πήρα τηλέφωνο βάζει μια ομάδα γκόλ. Οι Ισπανοί βάζουνε, είπε Σεβίλη όντως και τώρα έβαλε γκόλ η Ατλέτικο. Αύριο άμα πάρεις θα βάλει και η Μπαρτσελόνα ένα για να είσαι στο καρέ. Αλλά... Να μας πεις πότε θα πάρεις τηλέφωνο να το παίξουμε. Ναι, σωστά. Πες μας, ωραία. Α, τώρα μπαίνει ο Μωράτα, ρε, και βγαίνει ο... Πάμε, Αργύρη. Πάμε. Σύγχυσε ο προηγούμενος, τώρα ξέχασα τι ήθελα να πω. Όχι, ρε, δεν χρειάζεται, ρε, σε σύγχυσε τώρα. Καταρχήν αυτά, άκουσε με λίγο, δώσε με 10 λεπτά. Αυτά που είπε, έχουμε μαλώσει σε εισαγωγικά με τον Τάσο και έχει πει ο Τάσο και κοπεί εγώ. Δεν χρειάζεται τώρα από τον προηγούμενο. Άσε τώρα τον άνθρωπο, εντάξει. Όπως είδες δεν απάντησα καν. Καλός αντίλογος σε καλά πλαίσια. Είναι καλό να γίνεται. Φυσικά αλλά τώρα αυτά είναι ακραίο τώρα. Μα καταρχήν ο άνθρωπος δεν κατάλαβε ότι εγώ έκανα πλάκα εδώ με τον Στέλιο. Πρώτον. Δεύτερον, αυτά που μας έχει πει, τα έχουμε χιλιοσχολιάσει, απαντήσει με τον Τάσο 1500. Θα τα πω τώρα σε αυτόν. Και ο άνθρωπος είναι κακοπροαίρετος. Είναι αυτό που έλεγα προηγουμένως. Είναι κακοπροαίρετος. Οπότε τον κακοπροαίρετο και τον άνθρωπο που έχει παροπίδες δεν μπορώ να μιλάω. 30.000 κόσμου κάτω στην Αθήνα και μετά πάρει ξανά τηλέφωνο. Εντάξει, ρε φίλε, τώρα εντάξει, και ο κόσμος άσε το. Μακάρι να μην κατέβαινε. Άσε, ναι, εντάξει. Το είπε αυτά που είπε, ηρέμησε. Πάμε. Βασικά με το Στέλιο λίγο. Ναι, ο Στέλιος εδώ, δικό σου. Αργιανός είμαι, έτσι. Το κατάλαβα. Σαν υγιής σκεπτόμενος φιλάθλος, έτσι, να το πω σωστά. Και σαν πατριώτη, σαν Έλληνας, γιατί γεννήθηκε και μεγάλος στη Θεσσαλονίκη, άσχετα που ζω τα 8 τελευταία χρόνια στη Γερμανία, εγώ αυτό το πράγμα που περιμένω από τον ΠΑΟΚ στις 25 Αυγούστου που παίζει με την Μπεσίκτας, είναι από τον κόσμο του ΠΑΟΚ, να το πω πιο σωστά, είναι ένα μεγάλο εμφανής πανό, σε εμφανές σημείο,
που να έχει ένα πολύ ωραίο μήνυμα έτσι, και να το λέει όλη η Ευρώπη την επόμενη μέρα και να το έχουν πρωτοσέλιδο όλες τις εφημερίδες. Εγώ αυτό γουστάρω. Να δω και να. Α, λες, για το μάτς με τους Τούρκους, έτσι. Να τρίβουν τα μάτια τους Τούρκους. Να συζητάνε τι. Άσχετος αποτελέσματος. Δεν με ενδιαφέρει το αποτέλεσμα, δεν παίζει η ομάδα μου. Έτσι, ναι. Μακάρι να παίξει καλά απλά και να κερδίσει. Έτσι. Να το πω, να το πω στον αέρα που με ακούνε πολύ φίλοι αυτοί. Καλός άνθρωπος. Εντάξει, θα δείξει τώρα τι θα κάνει. Πάντως οι οπαδοί του ΠΑΟΚ έχουν στείλει κατά καιρούς μηνύματα για εθνικά θέματα. Κυρίως όσον αφορά και τη Μακεδονία, το είχαν γράψει, είχαν σύνθημα στην Κερκίδα για πολύ καιρό. Και στα ευρωπαϊκά και στο πρωτάθλημα που έγραφε για τη Μακεδονία όταν υπήρχε το θέμα. Πολύ πιθανόν να υπάρχει και πάνω. Δεν ξέρω τώρα ακριβώς τι θα γίνει τότε. Λόγω αυτά που γίνονται αυτές τις ημέρες στο Αιγαίο, εγώ περιμένω ένα μεγάλο πανό με ένα ωραίο μήνυμα να προσφέρει πάνω τα μέλη στην Τουρκία. Σαν υγιής, σκεπτόμενος, φύλαδος και αριανός πάνω από όλα το λεφτά, έτσι. Πολύ πιθανό, ναι. Αυτό... Καταλαβαίνω πώς το λες. Αυτό θέλω να δω εγώ, ναι. Ωραία. Έγινε. Αυτά, άντε και πάμε για το 2-2 τώρα. Άντε, βάλε ένα κάτω 2-1 τώρα. Έχει ένα καλό φάουλ οι Γερμαναράδες. Λοιπόν, να σε ευχαριστήσω. Να είσαι καλά. Καλό βράδυ. Καλό βράδυ. Στον επόμενο, γεμάτες οι τηλεφωνικές γραμμές. Πάμε στον επόμενο. Καλησπέρα. Επειδή έκανες παράπονα, γι' αυτό πήρα. Όχι, ρε παράπονα. Τι παράπονα. Παράπονα δεν κάνω. Το κλείνω και φεύγουμε. Σιγά. Είναι 11.30 ήδη. Παρά 25 είναι. Εδώ κρατάω και το παιδί να με πώς θα γυρίσει πίσω. Δεν πειράζει. Πώς δεν πειράζει. Πώς θα γυρίσει. Δεν μένει. Εδώ στην Καλαμαριά μένει. Θα τελειώσει το παιχνίδι και θα αποχωρήσετε. Ναι, θα τελειώσει, θα αποχωρήσουμε. Λεωφορείο περνάει κάθε 3,5 μέρες μετά, όταν αποχωρήσουμε. Δεν είναι αυτό το θέμα, Ελλάδα. Πάμε στα θέματα. Είναι πολύ καλό τη σημερινή εποχή να περπατάς. Τι είναι στην Καλαμαριά να περπατήσει, ρε. Από εδώ στην Καλαμαριά. Να περπατήσει. 28... Μία ώρα 25 λεπτά. Ναι. Αριστοτέλους πεζόδρομος Καλαμαριάς. Στον πεζόδρομο μένει. Δεκαετία του 70. Παναγία φανερωμένη, χαριλάω με τα πόδια, να δούμε την ομάδα. Εντάξει. Τη δεκαετία του 70 κάτι κάρα υπήρχαν στη Θεσσαλονίκη και κάτι βόδια. Και ήταν τι ήθελες, τώρα έχουμε μετρό. Είχε και λεωφορεία. Έχει λεωφορεία, έχει ταξί, έχει μετρό, τα πάντα όλα έχουν. Υποθαλάσσια, τι θέλεις, πάμε. Λοιπόν, αλλά ήταν. Έχουμε καμιά εξέλιξη τελευταία. Α, επειδή με ρώτησε και. Όχι, ρε. Με ρωτάει εδώ και ένας φίλος, ο Λεωνίδας. Μου λέει, Ζάχο, λέει, έχω πριν λίγο άνοιξα ένα λεπτό να πάρω και τους φίλους πανικός για τις γραμμές. Δεν βλέπω να φεύγουμε, λοιπόν. Λέει, μια ανακεφαλαίωση για μεταγραφές, άρα τι περιμένουμε να έρθει. Προφανώς δεν άκουσες. Είχαμε και αύριο θα έχουμε τον Νίκο τον Παπαδόπουλο. Του ρώτησα, αυτό επειδή... που κάνει διακοπές στα τρία παιδιά. Αυτό που κάπου. Είσαι ωραίος, ρε φίλε. Ελπίζω να ακούει. Είσαι ωραίος. Λοιπόν, δεύτερη φορά και τα απόγευμα του έστειλα τα μηνύματα. Έστειλα, εντάξει. Δικός μπορεί να κατεβεί, να ανεβώ εγώ για ρεπορτάζ. Εγώ δεν θέλω χρήματα. Εγώ θα ανεβώ και θα κάνω ρεπορτάζ. Θα κατεβεί αυτός, θα κάνει τη δικιά μου δουλειά. Εγώ θα ανεβώ επάνω. Και αυτός κάθε πρέπει να κάνει. Χωρίς εγώ να παίρνω χρήματα. Τέλος πάντων, αυτό που μας είπε είναι ότι. Του είπα εγώ, ρε παιδί μου, ότι υπάρχει μια φήμη έτσι, πιο πολύ διαδικτυακή για τον Κώστα Μήτρογλου. Για το θέση του Center Four. Μου είπε ότι δεν ισχύει αυτό το πράγμα. Ότι δεν ισχύει. Που θα έπαιρνε ο Ολυμπιακός τον Γκαρσία και θα τον έδινε σε εμάς. Αλλά τελικά όχι, η Γκαρσία δεν έρχεται, ναι. Καλά, και οι φήμες. Άκουσε με. Οι φήμες ή όχι, οι φήμες μόνο όταν πέφτει υπογραφή καταλαβαίνουμε αν ήταν σωστές ή όχι, έτσι. Λοιπόν, μου είπε για το Λόμπεζ ότι είναι φαβορή. Δεν ξέρω αν υπάρχει μια τελευταία προσπάθεια για αυτόν τον Αλβανό, τον Σαντικόη, πώς λέγεται. Λοιπόν, και για το επανέρχεται αυτή τη στιγμή για τον Κροάτη, για τη θέση του center back. Υπάρχει κίνηση, αλλά θεωρώ ότι τις επόμενες μία-δύο μέρες θα τελειώσουν όλες οι υποθέσεις πάνω κάτω, δηλαδή θα μείνουν, άντε να έχει μείνουν, αυτά που λέμε οι πινελίες, να έχει μείνει μία-δύο... Κι αν δεν έρθουν, ωραία, αυτοί θα έρθουν κάποιοι άλλοι. Καλά, εντάξει, θα έρθουν. Κοίτα, ένα ακόμη extreme πρέπει να υπάρχει, έτσι. Αν δεν είναι ο Ματέο, μπορεί να αυτό που το ρώτησα για τον Γκαρσία, για τον Μπρούνο Γκάμα. Και όντως υπάρχει, άμα δεν κάτσει η περίπτωση του Ματέο Γκαρσία, μπορεί να πει ότι μπορεί να κάνω και έτσι να του δώσω και λίγο παραπάνω του Μπρούνο Γκάμα. Αν δεν είναι εκείνος. Εντάξει, καλά, σίγουρα κάποιο θα έρθει. Λέμε κάποιον που ξέρουμε όμως, εσύ. Όταν έχει Μπρούνο Γκάμα που ξέρει την αξία του, που είναι καλό παίκτη, έτσι.
αλλά ζητάει κάποια πράγματα παραπάνω, δεν ρισκάρεις, έτσι. Ναι. Να πω λίγο την γνώμη για το συγκεκριμένο. Πάμε, παλικάρι. Πάμε, ό,τι θες θα πεις. 5 χρόνια νεότερος, θα ήθελα να του δώσει και κανένα φράγκο παραπάνω. 5 χρόνια νεότερος δεν θα έρχονταν στην Ελλάδα, φίλε ο Μπουνογκάμα, έτσι. Λοιπόν, θα έπεσε σε καμιά Σαραγώσα, σε καμιά τέτοια, εντάξει. Ηλικία, η ομάδα πρέπει να κατεβεί λίγο, Ζάχο, για να... Καλά, δεν το συζητάμε, πολλά ζητάει. Πολλά ζητάει. Ακριβώς. Και για την ηλικία του και για όλα, και για την κατάσταση και όλη την οικονομική και όλα, ζητάει πάρα πολλά. Ναι, αλλά όχι, οικονομικά δεν θέλω να γίνει τίποτα κακό. Και ωραία. Αν ήμουν εγώ στη θέση του, ας πούμε, δεν... Ευχαριστούμε πάρα πολύ, να είσαι γερός και δυνατός. Θα δούμε. Είμαστε εδώ με 220, αν... Μα όχι, ο Άρης είχε κάνει μία πρόταση, μένει σε αυτήν. Τώρα αυτός, κοίτα, λογικά ψάχνει, κάνει ράνι. Αν δεν βρει κάτι κοντά στα δικά του θέλω, θα κατέβει. Όχι για τον Άρη, για οποιονδήποτε Άρη θα κατέβει. Ναι, ναι, έτσι. Δεν είναι θέμα, εκτός αν θέλει να μην παίξει πουθενά. Οπότε και ο Άρης δεν βιάζεται και αυτός δεν βιάζεται λίγο. Λέω, μπορεί να το δεις και μετά την προετοιμασία να κλείνει. Ή στον Άρη, σε οποιαδήποτε ομάδα. Αυτό που είπα χθες και για τον τέτοιο βασικά και για τον. Για τον Βιερίνη. Ναι, ναι. Ναι. Είναι μια ιδιόμορφη ιστορία αυτή η περίοδος, έτσι, με τις λεγόμενες προετοιμασίες. Mm-hmm. Και τα παιχνίδια τα οποία θα έχουν τις ιδιαιτερότητες. Η συγκυρία θα είναι πολύ σημαντικός παράγοντας στην εξέλιξη των ομάδων. Σε ένα παιχνίδι, αν ας πούμε του πρωταθλήματος μια ομάδα θα είναι έτσι, μπορεί την τρίτη αγωνιστική να είναι γιουβέτσι. Στην Ευρώπη να είναι κάπως και στο επόμενο παιχνίδι να είναι κάπως αλλιώς. Δεν είναι τίποτα σίγουρο, άλλωστε μέχρι 10 Οκτωβρίου από ό,τι φαίνεται θα φεύγουν και θα έρχονται ποδοσφαιριστές. Νομίζω μέχρι, αν θυμάμαι καλά, μέχρι 4 Οκτωβρίου είναι μεταγραφές, ναι, αν το θυμάμαι καλά, ναι, έτσι στέλνουν. Ναι, κάπως... ναι. Εκεί είναι 4-5 του μηνός. Μέχρι τότε, ναι, αλλά μέχρι τότε θα έχουν παίξει και 3 μάτς πρωταθλήματος και κάνα 2-3 Ευρώπης. Α, 30 αυτό παράδειγμα σε αυτό το οποίο λέτε είναι ο τελικός κυπέλλου Ελλάδος που θα γίνει στις 30 Αυγούστου. Με ΑΕΚ και Ολυμπιακό, ουσιαστικά με άλλα ρόστερ προκρίθηκαν στον τελικό και με άλλα ρόστερ τελικά βεβαίως θα παίξουν τον τελικό. Βεβαίως. Και άκουσα κάπου κάτι για το Απόλλων Αθηνών Ξάνθηρα, παιδιά. Θα τους βάλουν να παίξουν. Ποιοι θα παίξουν? Έχουν αποδεσμεύσει όλους τους ποδοσφαιριστές. Ναι. Η Ξάνθη, από ό,τι θυμάμαι, έχει λύσει όλα τα συμβόλαια. Και ναι, κάτι ψιλοανάλογο έχει κάνει και ο Απόλλων. Δεν ξέρω ποιοι θα παίξουν. Και αν έχουν δικαίωμα να παίξουν, δεν ξέρω πραγματικά. Την ώρα που άκουγα την είδηση, είχε μια παρεμβολή. Λοιπόν, ο Αναγνωστόπουλος πήγε στην ομάδα του Σπανού στον Ιωνικό. Ποιος είναι? Και τον καλούν πίσω για να... Ποιος είναι ο Αναγνωστόπουλος, δεν κατάλαβα. Ο θερματοφύλακας του Άρη. Α, ναι, που έπαιζε στον Απόλλων Αθηνών. Ναι. Ναι. Έπαιζε στον Απόλλων Αθηνών. Και τον καλ... έμεινε ελεύθερο. Κοίτα, ο Απόλλων Αθηνών μπορεί να κατεβάσει εντεκάδα. Η Ξάνθη δεν βλέπω να κατεβάσει εντεκάδα. Έχει λύσει όλα τα συμβόλαια. Ποιος θα κατεβάσει? Μα τα έχει λύσει. Κατάλαβες, είπα τώρα. Ποδοσφαιριστής που ξεκινάει προετοιμασία με άλλη ομάδα, ναι, θα γυρίσει πίσω στην άλλη την ομάδα, ναι, και θα ξαναγυρίσει στον ελληνικό. Μα αφού έγινε, τα μάτς θα γίνουν κανονικά, γιατί απερίφθησαν οι ενστάσεις που έκαναν και... Τα μάτς θα γίνουν κανονικά. Λέω τώρα, αυτός κάνει προπονήσεις με τον ελληνικό. Ναι. Έχει φύγει από τον Απόλλωνα. Εντάξει, τι να κάνουμε, ρε φίλε, θα ξαναγυρίσει. Θα ξαναγυρίσει να παίξει ένα παιχνίδι. Προφανώς λέω εγώ. Ξέρουν ότι οι Ξάνθοι το πιο πιθανό μην κατεβάσει η ομάδα και θέλουν να κατεβάσουν αυτοί. Μα το πάρουν για το μάτς έτσι. Τι να σου πω, ρε φίλε. Ξέρω εγώ τι γίνεται. Να το δούμε. Εντάξει, είναι ούτε μας ενδιαφέρει. Ούτε μας ενδιαφέρει. Είναι ωραία πράγματα, ελληνικά. Έχουν το ενδιαφέρον τους με όλο αυτό το μπέρδεμα. Μεγάλη ιστορία θα έχει πάντως όταν θα έρθει η ώρα τα τηλεοπτικά. Θα γίνει μάχη και εκεί. Εκεί θα γίνει. Έχουμε αχιλλέα Μπέο. Τον μπροστάρι του ελληνικού ποδοσφαίρου. Εκεί θα γίνει το μεγάλο πάρτι και θα ακούσουμε χιλιαδιό. Έχουμε να ζήσουμε ωραίες στιγμές, παρόλο που δεν υπάρχει τίποτα, ας πούμε, αλλά δεν μπορούμε να πάμε εμείς να δούμε τίποτα, αλλά εντάξει. Θανάση, θα περάσουμε καλά. Θανάση, αύριο θα κάνετε εκπομπή. Αύριο θα κάνουμε αυτό που είχα να σου πω. Θα σε κλείσω τώρα. Κομψά, θα ακούσετε. Όχι. Θα ακούσουμε αύριο όσο πάει η εκπομπή. Γιατί θα έχω και τον Θόδωρο από Γερμανία, το φίλο μας. Και 2 η ώρα, αν υπάρχει συμμετοχή, θα κάτσουμε μέχρι και τις 2 που λέει ο λόγος. Οκ. Οπότε αύριο θα έχουμε
Θα πούμε και χρόνια πολλά στον Παναγιώτη, δηλαδή. Ωραία. Ναι, οκ. Okay. Αύριο λοιπόν θα έχεις και περισσότερο χρόνο. Να σε ευχαριστήσω, οκ. Για να έχουμε. Έτσι, έτσι, όλος ο κόσμος. Όλος ο κόσμος. Καλό βράδυ και εσένα. Τσαο, τσαο. Καλησπέρα. Γεια σας, Ζάχο, καλησπέρα. Καλησπέρα. Και Στέλιος. Έλα, και Στέλιο, καλησπέρα. Και εγώ δύο, ο Χρήστος σήμερα. Κατάλαβα, κατάλαβα. Ρε. Λοιπόν, και εγώ δύο το έπαιξα. Με άλλα δύο σε συνδυασμό και με άλλα δύο σκόρ, ας πούμε. Ναι, δύο το έβαλα. Να σου πω κάτι τώρα. Τα κόρνα τα έχω πιάσει. Άμα η λέξει 2-2, παίρνουμε καλό τέτοιο, αλλά δεν το βλέπω. Σε ποιο λεπτό είναι, σε ποιο λεπτό είναι. Κάνα δεκάλεπτο με τις καθυστερίες, 12 λεπτά. Παπαλά. Καλά, μην το λες αυτό. Καμιά φορά μπαίνουν γκολ. Τι γίνεται, γιατί σφύρεις. Γιατί. Το έχω αυτό ανοιχτό προφανώ. Έλα. 13,5 απόδοση έχω το βρήκα. Δεν ξέρω εσύ πόσο το. Σίγουρα περισσότερο εγώ, γιατί εγώ το παίξα στοίχημα. Περίμε, θα σου πω. Α, εγώ έχω παίξει κόμπο, δεν ξέρω, αλλά περίμενε. Δεν λέει. Όταν παίζεις κόμπο, δεν σου λέει πόσο είναι, σου λέει το συνολικό. Συνολικό, ναι. Το έχουμε κάτι κόρνερ, τα έχω πιάσει τα κόρνερ, 2-2 τώρα. Δώσ' το πέναλτι ρε κι άλλο. Δεν δίνει. Δώσ' το, έλα. Δύσκολα. Καθάρισε. Την καθάρισε ο Ψηλίας. Έλα, πάμε. Κοίταξε, από ό,τι άκουσα και εγώ τον Νίκο του Παπαδόπουλου που ναι. Μίλησε, το Παλκάρι, κατάλαβα ότι μάλλον Γκαρσία Πάπαλα, εγώ αυτό κατάλαβα δηλαδή. Κοίτα, μα... Διαβάζω, τι? 2-200 λέει, άμα θέλουν 2-200, όχι ρε φίλε. Και ένα 800, αυτά είναι σου πραγματικά λεφτά. Ναι, ναι, τέλος πάντων. Και Γκάμα λέει, τον έγινε βελτιωμένη πρόταση, πιστεύω θα κλείσει. Πιστεύω θα κλείσει ο Γκάμα. Τουλάχιστον να κλείσει αυτός, γιατί αυτός είναι... Ναι, και εγώ έτσι πιστεύω. Ένας από τους δύο θα κλείσει. Θα κλείσει ο Γκάμα. Ένας από τους δύο. Και με τις μεταγραφές που κάναμε μέχρι στιγμής, ας πούμε... άσυτο. Μήτρογλου, φίλε, είτε ακούγεται είτε όχι. Mm-hmm. Είτε ισχύει είτε όχι. Εγώ τον γουστάρω, το θέλω. Είναι καλός. Όχι, ακούγει, άκουσε. Ακούγεται, αλλά ακούγεται διαδικτυακά, έτσι. Είναι μία φήμη εδώ που δεν ξέρω από πού βγαίνουν και πώς βγαίνουν αυτές. Για κάθε ομάδα βγαίνουν 100 παίκτες, έτσι. Εντάξει, δεν είναι και παράλογο να πάρει ο Άριστο Μήτρογλου. Δεν το βλέπω εγώ παράλογο. Εγώ πάντως, στην ομάδα είναι καλός. Το ξέρει το τόπι και στην Ελλάδα δεν φαίνεται η αξία του είναι... Εντάξει. Στην Ελλάδα θα κάνει παπάδες. Αν δεν έχει πρόβλημα, μου είπε ένα καλό Στέλιο στο διάλειμμα, αν δεν έχει πρόβλημα, γιατί όντως είχε κάτι προβληματάκια τραυματισμών, αν δεν έχει, σίγουρα μπορεί να κάνει τη διαφορά στο ελληνικό πρωτάθλημα της πλάκας, έτσι. Ναι, θα την κάνει. Καλά, την κάνει. Και εδώ πέρα, και τώρα που λέμε για προβλήματα τραυματισμού, αν έχει, αν έχει τους κατάλληλους ποδοσφαιριστές από πίσω να ταΐζουν το φόρ σου, για παράδειγμα, ο Παναθηναϊκός του Σισε, που ο Σισε ουσιαστικά ήρθε στην Ελλάδα με δύο σπασμένα πόδια. Ναι, ναι. Είχε τους παίκτες από πίσω, είχε παίκτες από πίσω που τον τάιζαν και απλώς παστέλανε τα γκολ. Το ίδιο πράγμα μπορεί να γίνει και με τον Μήτρογλου. Ναι, ανεξάρτητα με το τι τραυματισμούς έχει αν δίκιο. Έχει ή δεν έχει. Παίζει ρόλο και τα χάφτερά σου, έτσι. Ναι, ναι, ακριβώς. Για να δούμε. Αυτά, κάνε εκπομπή, αύριο θα σε ακούσουμε να πούμε. Αύριο είπαμε μέχρι όσο πάει. Αν και τώρα και με το Στέλιο 12 πάει, έτσι. Δεν νομίζω να υπάρχει παράπονο. 12 είναι και είναι γεμάτες οι γραμμές. Οπότε πριν τις 12 και 4 δεν βλέπω να φεύγουμε. Ωραία. Έτσι κι αλλιώς. Βασικά, άμα πάει και η παράταση. Άμα πάει και. Τι άμα πάει, παράταση θα πάει. Να είσαι καλά, Χρήστο. Τι άμα, όσο θα πάει, παράταση. Αυτή που έχετε, εσείς που έχετε παραγγείλει και είστε καφετέρια, να αρχίσετε λίγο, να πίνετε λίγο πιο γρήγορα. Ναι, έτσι, την πήρα, κάντε. Κλείνουμε. Το καφετέρια. Ναι, την καφετέρια κλείνουμε, εμείς δεν κλείνουμε. Καλησπέρα. Έλα, φίλε. Καλησπέρα. Πάει ο φίλος. Έχω καλησπέρα, Στέλιο. Καλησπέρα. Εσείς, φίλε. Εγώ είμαι. Εσείς. Α, ωραία. Λοιπόν. Στέλιο, πόσο χρονών είπαμε ότι είσαι, συγγνώμη κιόλας. Όχι, τι συγγνώμη, 27. Ο εκείνος που πήρε που ήταν 53, μεγάλωσε, πήγε δημοτικό γυμνάσιο Λύκειο στα ΙΕΚ Μπούζα. Κατάλαβες. Εντάξει, δεν τους ξέρεις. Άστονα, ρε, φίλε, δεν τους ξέρεις. Εντάξει, μην το φέτεις. Να είσαι 53 χρονών, όχι, το λέω στο Στέλιο, γιατί ο Στέλιος είναι... Ακούγεται, κάνει εκπομπή μαζί σου και καταλαβαίνεις ότι το παιδί είναι σε άλλο επίπεδο. 2-1 η τέτοια. Λες που γίνονται όλα. 2-1 η Λειψία με σούτ κόντρα 2-1. Και τώρα ελπίζουμε και τον προηγούμενο φίλο τον Χρήστο. Ελπίζουμε, φίλε. Δεν γίνονται αυτά τα πράγματα. Δύο φορές είπαμε για παράδειγμα προχθές με το Φόδωρο. Άκου τι λέμε προχθές. Λέω εγώ θα πάει παράταση η Σεβίλη.
Τέτοιο, βάζει γκολ η Σεβίλη και μου λέει ο άλλος ήθελα να βάλει ένα γκολ η Βασιλεία. Και μου λέει 4-0 είναι στο 88, τα έχουν παρατήσει. 4-1 και τα δύο πέσω μέσα. 2-1 στο 87. Άντε αγόρι μου, 2-2. Και να διορθώσω τον Αργύρη από Γερμανία. Mm-hmm. Γιατί τώρα πήρε τηλέφωνο όταν έβαλε γκολ η Βασιλεία. Εκεί που πανηγύριζες. Ναι. Ναι. Α, εντάξει, γκολ είπε αυτό. Δεν θυμάμαι. Γκολ είπε. Ναι, εντάξει, μπορεί. Έχω ένα. Ναι, όχι. Okay. Εκεί πήρε και ήταν τυχερός. Δηλαδή που λέει. Τέλος πάντων. Εγώ το είπα αυτό στο Στέλιο, γιατί ο Στέλιος έχει άλλο επίπεδο. Εντάξει, καταλαβαίνει το παιδί, είναι από τη νέα γενιά. Τώρα μιλάμε τώρα, άλλος πήρε 53 χρονών και πήρε να σου πει, δεν κατάλαβε το χιούμορ. Άκουσε με τώρα. Να σε βάλει χέρι, γιατί είπες. Όχι, όχι. Άκουσε. Αυτά που είπα τώρα τα είπα. Πρόσεξε, τώρα τα είπα για πλάκα και φαινόταν μόνο από τη χρειά της φωνής μου. Όταν μιλούσα με τον Τάσο, τα έλεγα κανονικά. Το γκολ είναι όντως offside, εντάξει. Αλλά τώρα εδώ το Στέλιο τον κάνω. Εγώ άκουσα με λίγο. Με το Στέλιο δεν θέλω, δεν το φέρνω το παιδί. Με κάνει και εξυπηρέτηση. Δεν το φέρνω να κάνω αντιπαράθεση και να τσακώνομαι, έτσι, προς Θεού. Αλλά τώρα ο άνθρωπος είναι εντάξει, δεν θέλω να πω άστον. Εντάξει, έχει κάνει είναι και άλλα πράγματα. Εντάξει, μπράσε, έχει ό,τι είναι, δεν είναι θέμα. Αυτός είναι που βγαίνει συνέχεια και λέει ότι ο Καρεώτα για τα μπαν και για τα μαν. Έλα, εντάξει. Εντάξει, τον ξέρουμε τον άνθρωπο, δεν είναι κακό. Και εγώ αντιπαοξής είμαι και αυτός είναι αντιαριανός. Παίζει ρόλο πάντα ο τρόπος, φίλε, άκουσε. Είναι όχι, είναι τα ΙΕΚ μπούζα. Παίζει ρόλο και ο τρόπος. Το τι λες κάτι. Το σημαντικό είναι αυτό που λέει ο Ζάχο. Παίζει ρόλο ο τρόπος και εγώ λέω κατά του ΠΑΟΚ. Τι σχέση έχει σχέση ο δικός μου τρόπος με το δικό του. Αυτός τόσες φορές παίρνει και στο Ζαγόρα που παίρνει, μόνο για τον Άρη μιλάει. Τίποτα, για τίποτα άλλο δεν παίρνει. Δεν είναι κακό. Τέλος πάντων, άσον άνθρωπο, άσον υγεία να έχει. Τέλος πάντων, να μιλήσω για την ομάδα μου. Πάμε, πάμε. 2-200 τα θεωρώ, Ζάχο, θα μου πεις εγώ δεν είμαι κάρη, επειδή σε ό,τι θέλει κάνει ο κίνος. Εκείνος βάζει τα λεφτά, λέω τώρα η άποψή μου. Έχω τον Γκάμα από εκεί, δεν θα αλλάξει πολύ η ομάδα. Η ομάδα θα αλλάξει πολύ με ένα σεντερφόρ που θα καρφώνει την μπάλα στα δίχτυα. Ναι. Εκεί θα αλλάξει πολύ η ομάδα. Δηλαδή στα άκρα τον δεν θα αλλάξει ένα πολύ. Λεπτό, ένα λεπτό. Τον Γκάμα δεν τον έχεις. Ελεύθερος είναι ο Γκάμα τώρα και δεν τα βρίσκει. Ναι. Πάρε λέω τον Γκάμα ναι. Που δεν θα σου σωστά, φύγει. Σωστά. Ναι. Που είναι και παιχταράς και που εντάξει τώρα τι μεγάλωσε και τι έκανε. Δηλαδή, όχι, μεγάλος δεν είναι. Είναι πολλά για την ηλικία του και από τον τραυματισμό. Προσκόταν και από τον τραυματισμό. Άσχετα που έκανε πολύ καλή χρονιά. Και πάνε πάρε ένα center for, παιδί μου, την κολλάει. Αυτό έλειπε από τον Άρη. Είπε πριν μια ώρα ότι ο Άρης ήταν σε φάσεις μέσα από την περιοχή, μέσα στις δύο πρώτες ομάδες. Ναι, νομίζω ήταν σε δύο. Ναι, δεν μπορούσαμε. Αφού είχαμε τον... αυτό τώρα δες πώς πάει. Αν πέρσι είχε το Μάνο και μάλιστα έχει δείξει ότι έχει μια ικανότητα. Τώρα μικρή για άλλον μεγάλη ή άλλον περισσότερο. Θεωρώ πολύ καλύτερη φυσικά από τον Ιντέγε. Πολύ καλός είναι. Πολύ καλύτερη από τον Ιντέγε στο κουτί μέσα ο Μάνος. Και γρήγορος είναι. Άμα γρήγορος. Ήταν πέρσι ο Μάνος, λογικά από κάποια στιγμή και μετά θα άλλαζαν οι ρόλοι και θα ήταν πρώτος ο Μάνος και δεύτερος ο Ιντέγε. Έτσι. Εσύ, εδώ παίζει δύο χρονιές, δηλαδή έχεις πέρσι center forward το οποίο έκανε υπέρβαση για να το πάρεις και πρώτος σκόρερ βγήκε ο Γκάμα. Δηλαδή που είναι πλάγιος. Εντάξει. Εντάξει. Λοιπόν, εγώ θεωρώ δηλαδή ότι αν είναι να κάνει μια υπέρβαση, ας την κάνει εκεί στο center for. Δηλαδή, δεν θα αλλάξει και πολύ η ομάδα. Θα μου πεις, ο ένας έχει μεταπολιτική αξία, είναι μικρός, είναι ένα... Παιχτικά πάντως η ομάδα δεν θα αλλάξει πολύ για τη νέα χρονιά. Είτε είναι ο Γκάμα, είτε είναι ο Γκασία. Μη σου πω με τον Γκάμα θα είναι και καλύτερη. Για να δούμε. Όλα στο, λοιπόν, στο γρασίδι. Αλλά ρε φίλε... Ρέση Ζάχο, τα ΙΕΚ μπούζα έχουν αφήσει φίλε, εποχή. Κόλλησε εσύ, τα ξέρουμε αυτά. Τώρα, εντάξει, ρε φίλε. Έχουν αφήσει εποχή. Τα ξέρουμε αυτά, εντάξει, ναι, καλά. Μα είχε και εσύ ένα μπούζα, να έχει και εσύ, τι να σε κάνουμε. Εμείς ήμασταν πάντα, δεν θέλαμε να είμαστε σαν τους άλλους. Να, αυτά μας φάγανε. Δώσε κόρνερε! Έλα, να σε καλά. Πάω να σε ενισχύσω και στην τελευταία. Τι να ενισχύσει, 5 λεπτά, 6, 4 λεπτάκια έχει. Ο Γιουνές ένα λεπτό έβαλε δύο γκολ. Κάτσε. Και αυτό σωστό, εντάξει. Έγινε. Να είσαι καλά. Έγινε, και αύριο εδώ θα είμαστε. Και αύριο εδώ θα είμαστε. Καλησπέρα. Μπορώ να απαντήσω σε αυτόν που όχι, έλεγε. Όχι ρε φίλε. Άστο να ρε. Άστο τώρα όχι ρε φίλε. Όχι, εγώ θα απαντήσω. Τα έχουμε απαντήσει 1500 φορές μωρέ και στο απαντήσεις τώρα στον άλλο. Εγώ θα του πω άλλα, όχι όπως απήντησες εσύ. Όχι, σήμερα δεν απήντησα, σιωπή είχα. Δεν απάντησε. Έλα, πάμε. Πάμε, ό,τι θες πες. Δεν σου πω εγώ τι θα πεις. Ναι, θα του πω λοιπόν τι δεν έκανα εγώ που είπε αυτός. Πάρε την απάντηση. Δεν άλλαξα διαιτητή να τον πάω στο σύνδεσμο Δωδεκανήσου για να με σφυρίζει. Σιδηρόπουλος. Ναι. Δεν είχα διαιτητή Ζαχαριάδη με την μπλούζα του ΠΑΟΚ στο γήπεδο. Δεν πήρα τον Καγκάτσι, πρόεδρο της ΕΠΟ,
όταν ήταν στον Ολυμπιακό τον έβριζα. Τον Ολυμπιακό τον έλεγα καγατσομάδα και τον πήρα στέρεο εγώ. Και μπαμπά και γιο. Δεν πήρα το γιο του Μπίκα να δουλεύει στην ΠΑΕ. Δεν πήρα την αδερφή του Ζαχαριάδη ή του Σιδηρόπουλου να δουλεύει στο σαλέ στην Ξάνθη. Δεν πήρα το Σαραϊδάρι. Πού κολλάει το τελευταίο όταν κολλάει. Ξεπάτωσε ο γου... Όταν ξεπάτωσε ο Γουχού τον παίκτη του Άρη δεν τον πήρα στην ΠΑΕ. Δεν πήρα τον αστυνομικό διευθυντή μέτρων τάξης όταν βγήκε στη σύνταξη στην ΠΑΕ. Σε λίγο θα πάρεις και την κουρουμπίλια. Και θα πάρεις και αυτόν που μειοψήφισε στο 2-1 που σε καταδικάσαν. Και αυτούς θα τους πάρεις στην ΠΑΕ. Ωραία. Δεν άνοιξαν για μένα Κυριακή οι τράπεζες. Δεν με πλήρωνε το ρεύμα το κράτος. Δεν μου χάρισε το κράτος 50 εκατομμύρια τις προσαυξήσεις. Δεν μου πάγωσε τα χρέη 15 χρόνια. Δεν θα τελειώσουμε άμα είναι έτσι, θα ξαναβγεί. Θέλεις να σου πω και άλλα. Υπάρχουν και... Όλα λέγονται εβδομάδα. Μια εβδομάδα να σου λέω. Οκ, Άκη, γνωστά είναι αυτά τα που λες. Ούτε εγώ απάντησα, ούτε, ούτε ο Στέλιος. Αυτά δεν έκανα εγώ. Εντάξει ρε φίλε, γνωστά είναι. Αυτά που σήκωσα δεν ήταν ψέματα. Έτσι γίναν. Έλα, εντάξει, οκ, άστον, είπαμε, επαναλαμβάνω, είναι ο τρόπος πάντοτε το τι λες και είναι ο συγκεκριμένος. Εντάξει, άστον, εντάξει. Δεν έχω κάποιον να μπει με το πιστόλι στο γήπεδο και να λέει όλος ο κόσμος ότι ήταν νερό πίστολο. Για να το δικαιολογήσουν. Και άλλοι μισοί να λένε ότι δεν το τραβήξαν. Δεν έχω φιλάθους να κρεμάσουν μηχανάκι στα κέγγελα. Έλα, εντάξει, οκ. Okay. Θέλει. Τρεις χιλιάδες είπες, αυτός μόνο 5-6 είπε. Δεν έκαψα κατίνες. Δεν μου κάναν μήνυση αστυνομική. Πληστρίδα έφαγες. Τελείωσες, δεν υπάρχουν άλλα. Πληστρίδα, Τρελαίνομαι ρε συντάχος. Εντάξει και, φίλε και εγώ μη στρελαίνομαι. Και λένε και από πάνω. Εντάξει ρε φίλε. Να τρέπονται ρε λίγο. Εντάξει ρε φίλε. Εντάξει όταν είσαι κολλημένος δεν υπάρχει. Μούλινγκ Ισπανού που καταδίκασε που έστειλε τον Ολυμπιακό είναι καλή. Όσο η Μαρούπα έβγαινε σε άλλο ραδιόφωνο ήταν καλή. Τώρα φάγαν μούλινγκ όλοι. Τώρα δεν είναι καλή αυτή. Γιατί ο Ολυμπιακός, γιατί ο Ολυμπιακός δεν έχει κάνει μούλινγκ σε δικαστές. Δεν μιλάμε για τον Ολυμπιακό, έχει κάνει και ο Ολυμπιακός, μπορεί να πάει στα τάρταρα. Δεν θα με πειράξει. Μιλάμε για σένα που λες για αυτόν ενώ εσύ έχεις και χειρότερα. Χειρότερα από τον Ολυμπιακό, όχι. Ωραία, Άκη. Το τελευταίο χρόνο, τα δύο χρόνια και χειρότερα. Έτσι λες εσύ. Εσύ που βοήθησες με τον Μελισσανίδη, με τον Αλαφούζο και παντρεύτηκες με αυτούς τώρα. Ωραία, Άκη. Δεν θα... Εγώ, συγγνώμη Ζάχο, τρεις πρωθυπουργούς άκουσα να μιλάνε για ποδόσφαιρο. Ένας ήταν ο Ράλης, όταν πήγαν οι Ηρακλειδείς για να μην πέσει ο Ηρακλής στη Β' Εθνική και τους είπε εγώ είμαι Παναθηναϊκός και φύγανε. Είμαι Παναθηναϊκός, είπε, ναι. Ο δεύτερος ήταν ο Τσίπρας που είπε ότι ο ΠΑΟΚ θα πάρει το πρωτάθλημα. Και ο τρίτος ήταν ο Μητσοτάκης που άλλαξε τον νόμο σε ένα βράδυ για να μην πάει στη Μηταθνική. Ωραία, ωραία. Το ξεκαθαρίσαμε τώρα, Άκη. Αυτοί οι τρεις ήταν, δεν υπήρχαν άλλοι. Οι δύο ασχοληθήκαν με τον ΠΑΟ. Θα σε καληνυχτήσω. Αν θες βγες και πες ότι λέει, αν θέλει ας γίνει να πει ότι είπα ένα ψέμα για όλα αυτά. Ότι δεν είναι έτσι. Έγινε, Άκη. Έτσι, μας χάλασε την εκπομπή. Να σε καλά, να σε καλά, να σε καλά. Είπαμε. Είναι ο συγκεκριμένος, είπαμε. Έχει εγείρει τα μίση και τα πάθη. Τι να κάνουμε. Επαναλαμβάνω. Απλώς όταν μπαίνεις και εσύ στο ίδιο mood. Ναι, εντάξει, κοίτα. Ο άλλος ακούει και τρελαίνεται, έτσι. Και ιδιαίτερα με αυτά που έχει περάσει ο Αριανός, τρελαίνεσαι όταν ακούς τώρα κάτι τέτοια πράγματα. Τέλος πάντων, η ουσία είναι ότι μπορεί να λέει ο καθένας ό,τι θέλει. Πάντα κόσμια βέβαια, πάντα παίζει ρόλο ο τρόπος, έτσι. Παίζει ρόλο ο τρόπος. Είτε είναι Αριανός αυτό που μιλάει, είτε είναι ΠΑΟΚΣ. Εγώ δεν το θέτω. Είναι Αριανός και είναι ΠΑΟΚΣ. Οτιδήποτε και να. Ναι, εντάξει. Ο συγκεκριμένος έχει το δικό του τρόπο, εντάξει. Πέναλτι. Πέναλτι. Όχι, επιθετικό. Σε μια φάση φάνηκε ότι έδωσε πέναλτι, έτσι. Δεν ξέρω, και αυτό μπερδεύτηκε, δεν ξέρω. Έτσι έκανε. Περιμένει.
Όχι, φάουλ. Φάουλ. Του την κάτσε. Φάουλ, φάουλ, φάουλ. Και πρέπει να ήταν και η τελευταία φάση. Τελείωσε. Τελείωσε. 2-1. Πάει ο Σιμεώνε. Πότε θα πας, Σιμεώνε, τελικό, αν δεν πας και φέτος. Καθάρισες. Καλά, φέτος δεν θα πας σίγουρα. Δεν θα πας σίγουρα. Τελείωσες. 2-1. Τελείωσε. Πέρασε η Λειψία ημιτελικό. Μπράβο. Μπράβο. Μεγάλη δουλειά, βέβαια. Χειροκροτάει ο Σιμεώνε. Σιμεώνε, δεν βλέπω του χρόνου να είσαι. Δεν σε βλέπω. Υπότιτλοι ασφάλτου σε βλέπω. Για ποιο να πάρει το Ατλέτικο. Βασικά νομίζω είχε πει κιόλας ότι θα αποχωρήσει. Ποιος είναι αυτός ο προπονητής της Λειψίας? Ποιος είναι, νέος? Αυτός είναι πολύ πιτσιρικάς. Αυτός για παίκτης είναι. Ναι. Πραγματικά. Αλλά 35 το βλέπω. 40 ποιος είναι. Καλά, και για 35 αυτός δεν φαίνεται. Δεν φαίνεται. 40 εκεί. Δηλαδή, άμα με βάλεις με αυτόν δίπλα, θα νομίζω ότι εγώ είμαι. Πάντως μεγάλη δουλειά. Ο Άνταμ στο 88 το 2-1. 2-1 και τα δύο παιχνίδια κέρδισαν 2-1. Βέβαια. Σήμερα δεν κέρδισε το φαβορί. Χθες κέρδισε το φαβορί 2-1 στα Χασομέρια. 2-1 κέρδισε και οι Γερμαναράδες. Πα, τώρα φίλε, ποιος είσαι εσύ? Μην κλαις. Τώρα τελείωσε το μάτς. Άσε, έχουμε ρίξει κλάμα εμείς. Ποιος είναι αυτός, ρε παιδί? Λοιπόν, αύριο είναι το ωραίο παιχνίδι, έτσι. Εμείς από εδώ θα το δούμε αύριο. Μην παίρνετε άλλο. Θα κλείσουμε την εκπομπή. Είναι 12 ακριβώς. Αύριο είναι το καλό το παιχνίδι. Το παιχνίδι της Μπαρτσελόνα με την Bayern είναι από τα 4 μάτς, αυτό με το μεγαλύτερο ενδιαφέρον θεωρώ. Παίζουν δύο μεγάλες ομάδες. Θα δούμε ποια θα είναι η τρίτη ομάδα. Μέχρι στιγμής ο πρώτος ημιτελικός βγήκε, δηλαδή είναι το ζευγάρι της Παρί με την Λειψία. Ωραίο. Ναι. Τι ωραίο, άμα δεν περάσει η Παρί, πού πάρε, εντάξει. Την έχουμε να το πάρει. Εμείς είμαστε με το Ιτσάιντερ. Την έχουμε παίξει από τον Νοέμβριο. Από τον Νοέμβριο έχω παίξει πάρει, θα το πάρει πάρει. 11 το έδινε τότε. Καλό. Καλά, μην 5 ευρώ, έτσι. Μαζί με την Ίντερ. Δηλαδή, αν παίξει Ίντερ με την Μάντσερ τελικό, άμα παίξει Ίντερ Μάντσερ με την Ίντερ. Με αυτό έλειπε. Ιντεράρα, ολέ. Τι, δεν το συζητάμε. Προφανώς. Ναι, βέβαια. Λοιπόν, δεν θα. Άντε, τώρα το φίλο για ένα λεπτό. Παιδιά, είπαμε. Λοιπόν, να κλείσω. Δύο φίλοι πήραν. Οι δύο οι τελευταίοι θα μιλήσετε. Αν σα το λέω από τώρα, προφανώς δεν ακούτε, είστε στην αναμονή. Αν πάτε στο ίδιο mood, δεν υπάρχει περίπτωση. Εντάξει, θέλουμε να κάνουμε και αύριο εκπομπή 3-4 ώρες τουλάχιστον. Αν είναι να υπάρχει τέτοιο, δεν εντάξει, έπεσε. Έλα, φίλε, καλησπέρα. Έλα, γεια σας, παιδιά. Χαίρετε. Καλησπέρα. Ο Τάσος. Ναι, ναι. Έλα, ρε Τάσο. Έλα, ρε φίλε. Σ' ακούμε. Καλά, ρε. Τώρα νευρίασες εσύ με τον Άκη, έτσι. Όχι, για το στοίχημα θα πούμε πρώτα. Α, πάμε. Ατύχησες. Δεν ξέρω αν το βλέπεις το μάτς. Εντάξει, εγώ το παίξαμε ένα φίλο μαζί. Βάλαμε από 3 ευρώ. Δεν βάλαμε κανένα σοβαρό ποσό. Καλά, φίλε, δεν έχει. Άκουσε με. Ένα καφέ είναι 3 ευρώ. Εντάξει. Άκουσε, το ποσό δεν παίζει ρόλο. Και εγώ αυτά που σας λέω εδώ πέρα, μισό 1 ευρώ παίζω. Δεν έχει σχέση. Κανένας δεν παίζει για να χάσει, έτσι. Κανένας δεν παίζει για να χάσει. Που είπες με 1 ευρώ 30. Ναι. Άσχημα είναι. Είναι φοβερό. Είχε ημίχρονο τελικό. Όχι. Είχα κάτσε πόσο κάτσε. Πόσο παιχνίδι έπαιξες? Περίμενε. Είχα πιάσει από την προηγούμενη μέρα ένα παιχνίδι και είχα περίμενα σου πω. Περίμενε. Ναι, πώς ρε. Και δύο της ημέρας. Ναι, και δύο εκεί. Είχα να κερδίσει το 4-1. Πω ποια είναι. Περίμενε, κάτσε να πάω τώρα εδώ να μπω μέσα στο τέτοιο. Δώσε μου 10 δευτερόλεπτα. Α, όχι, στο άλλο. Ναι. Στο B365 το έχω και γιατί είμαι και στα δύο. Ναι, δεν πειράζει, άστο ρε Ζαχό. Όχι, είχα διπλό την Σεβίλη που έβαλε στο 88 και το άλλο ποιο ήταν 4-0. Α, η Σαχτάρ με την ΕΤΕ. Και είχα να κερδίσει η Σαχτάρ, αλλά να σκοράρει και η Βασιλεία. Άσο και γκολ-γκολ. Ναι, και ήταν 4-0. Στο 89 έβαλε γκολ. Δεν θυμάμαι, άκουγα ρε. Σήμερα δεν άκουσα το κουμπί γιατί είχα βγει έξω και είχα έρθει πριν από λίγη ώρα. Ναι. Τώρα ήθελα 2-2. Ανέβαζε 2-2, πληρωνόμουνα. Και άμα σου πω ότι πληρωνόμουνα, θα ζαλιστεί. Με 1,2 ευρώ έπαιρναν 91. 2-2 ακριβές σκορ και πάνω από 3 κόρνερ η μία και πάνω από 6 η άλλη. Από 5 η. Ναι, ρε φίλε. Ναι, καλά κάνεις τώρα. Όχι, κόμπο έπαιξα. Εντάξει, τώρα 2-2 να βρει σκορ τώρα και όμως έλεξε 2-1. 2-2 το έδινε 15-16, δεν θυμάμαι. Να σου πω την αλήθεια. Και μαζί με τα κόρνερ πήγαινε γύρω στο 60-70. Συντελεστή. Για 2-3 γκολ εγώ το ξεκίνησα, όχι το βάλουμε χ, είναι πιο πιθανό. Και όντως και εγώ το πίστευα το χ. Το 2-3 έδινε από 2, 2-5 μέχρι 2-10. Σε εταιρείες τώρα και στην ΟΠΑΠ από 2,
2-5-2-10. Τέλος πάντων, το παίξαμε. Εντάξει, δεν ήσουν μακριά, φίλε. Τώρα ήταν στο 88, ήταν τα άμα δεις και τον γκολ. Ένα σουτ έτσι από το Καρούμπαλο λίγο πιο έξω. Χτύπησε η μπάλα, ήταν ο center back στο πέναλτι. Χτύπησε στο πόδι του και πήγε πήγε ίσια στην εστία, στο κέντρο. Ενώ ο τερματοφύλακας έπεφτε στη γωνιά, θα την έπιανε την μπάλα δηλαδή. Είναι από αυτά τα σουτ που θα τα πιανε, αλλά χτυπάει στο πόδι του άλλου και πηγαίνει στη μέση της εστίας. Τέλειωσε. Κάγαλμα ο άλλος. Γεια σας. Θέλει, τύχη. Και εμείς πέρασαμε με τον Άγιαξ στον πρώτο αγώνα, φάγαμε δύο απίθανα γκολ. Έτσι είναι, είπαμε και η τύχη παίζει μεγάλο ρόλο. Άμα δεν έχεις τύχη, δεν μπορείς να προχωρήσεις. Ναι, εμείς είχαμε τύχη στην Κρασκόπερ, αν θυμάσαι. Αλλά όχι, δεν θυμάσαι, είμαι μικρός. Δεν θυμάμαι, όχι. Πριν 18 χρόνια, τον γκολ του Μάρκου. Ναι. Τώρα... Σε βιντεάκια μου. Ναι, πιτσιρικάς πριν 18 χρόνια, είσαι πιτσιρικάς. Και τώρα πιτσιρικάς. Πριν 18 χρόνια δεν ήταν πιτσιρικάς, πριν 18 χρόνια κρυφτό έπαιζε. Τι πιτσιρικάς ήταν, τώρα είναι πιτσιρικάς. Πριν 18 ήταν νινί. 9 χρονών. 9 χρονών ήταν. Αύριο πώς το βλέπεις, για πες μας αύριο μια που είπες για το... το Μπαρτσελόνα Μπάγερν. Γιατί εδώ... Δεν θέλω Ζάχο και τους δύο. Καλά, εντάξει, σαν μάτς λέμε. Δεν θέλω Άγγλους, Γερμανούς. Θυμάσαι πως το είχα πει. Ναι, και εγώ δεν κουστάρω. Ειδικά Γερμαναράδες δεν κουστάρω με τίποτα. Εγώ, λόγω Αργεντινής, το είχα πει. Ναι. Η φοβερή τριάδα για μένα, εγώ μια ζωή θα το λέω, πιτσιρίκος ήμουν, με αυτήν έμεινα. Μπουντραγένιο, ο Γήπας, Σάντες και Χόρχε Βαλντάνο, ο Αργεντίνος. Εμίλ Μπουντραγένιο. Εγώ αυτή την τριάδα δεν την αλλάζω. Ναι. Ο Γήπας. Ναι. Παρόλο ότι η άλλη ιστορία της δεν μ' αρέσει, αλλά την ψιλοϊποστηρίζω λίγο. Όχι δικαίωμαι κιόλας. Καρφάκι δεν με καίγεται να με χάσει. Αλλά δεν θέλω την Μπαρτσελόνα. Γιατί η Μπαρτσελόνα ξέρει τι είναι η Ζάκου. Μπορεί να παίξει φοβερό τρομερό ποδόσφαιρο, αλλά όλοι ξαφνικά γίνανε. Ρε φίλε, έγινε μόδα η Μπαρτσελόνα. Δες τα στοιχήματα τώρα, δεν το καταλαβαίνω αυτό. Ρε. Εντάξει, να είναι μία ελαφρά έτσι. Εγώ, αν έδινα, ας πούμε, αν ήμουν εγώ η μάνα και έδινα ποσοστά. Μία ελαφρά έτσι, εντάξει, 55-45. Φαβορεί την Μπάγκερ λογικά. Ναι, αλλά δες τι φαβορεί την έχουν. Ρε. Τώρα στοίχημα έχω μπροστά μου. Ναι, 2-0-5 η Μπάγκερ, 3-72 η Μπαρτσελόνα. Εγώ Μπαρτσελόνα βλέπω, φίλε. Εγώ Μπαρτσελόνα βλέπω. Δεν είναι απίθανο, αλλά η Μπάγκερ έχει. Ό,τι και να κάνεις, μπορεί πίσω να μην είναι τόσο καλή πλέον η Μπαρτσελόνα. Έχει το Κοντό, ο οποίος ο Κοντός μπορεί να είναι αόρατος να πάρει δύο φορές την μπάλα και να βάλει δύο γκολ. Να τη στήσει στο φάουλ, να τη στείλει στο γάμα τηλεκατευθυνόμενο. Δεν έχουν τέτοιο παίχτη άλλο. Δεν λέει το αντίθετο. Εντάξει. Κανένα δεν μπορεί να πει το πάνω σε αυτό. Αλλά και άλλοι έχουν το Λεβαντόφσκι που. Ναι, εντάξει. Μάτς 55-45 θα το έδινα στα ίδια πάνω κάτω. Αυτό 3-70 η Μπαρτσελόνα, δεν το καταλαβαίνω. Θα δούμε αύριο. Εδώ είμαστε. Είναι και το ρίσκο καμιά φορά που λες τώρα. Τα ποσοστά, ρε. Τα ποσοστά. Δεν λέω το ρίσκο. Ποσοστά, η μάνα. Κατάλαβα. 3-70. Τι είναι αυτό, ρε παιδιά. Τι κατάπια κάμερ μίγκι. Έλα. Παιδιά, θα κλείσετε τώρα, έτσι. Ναι, θα κλείσουμε. Είναι 12 και για να σου πω κάτι. Εγώ καθόμουν. Εντάξει, το Στέλιο κάνω λίγο για να φύγει και το παιδί, έτσι. Ναι, τώρα, αύριο. Δεν θέλω να τρελάω παιδιά κανέναν. Αύριο, ναι. Όσοι, δηλαδή και μία και δύο, αν υπάρχει έτσι όπως σήμερα και περισσότεροι ανταπόκριση, θα κάτσουμε. Γιατί αύριο θα έχω το Θόδωρο, το φίλο τον Μπαουξή από την Γερμανία που είναι. Κάνει παραθέρηση και θα έρθει. Ναι, άκουσα. Μίλησα με το παιδί προχθές. Ναι, ναι, τη Δευτέρα. Ήταν, πιστεύω, καλή παρέα. Τη Δευτέρα, και είπαμε και έτσι κάποια πραγματάκια διαφορετικά συνήθως. Μίλησε αυτός πιο πολύ για προπόνηση, για είδος προπόνησης. Ασχολείται με αυτό. Ναι, ασχολείται, ασχολείται και πραγματικά είπε πράγματα που δεν τα ξέραμε κι εμείς, έτσι. Ναι. Πάμε. Τώρα θα έχω και να κλείσω. Τώρα δεν θέλω να γράψω κανέναν. Πες ό,τι θες, πες. Εκεί τώρα και για τους δεν έχω αυτά που πει τώρα εσύ. Τα βρήκε σωστά. Τον έβγαλε χολή τώρα. Εντάξει, ρε, όταν ακούς τον άλλον τώρα, σε κάνει όμως τέτοιο, θα απαντήσεις και εσύ, έτσι. Κάνε. Θα απαντήσεις και εσύ. Το mood ήταν λάθος, ο τρόπος και τον δει ήταν λάθος. Άκουσε με. Κατά τη γνώμη μου. Άκουσε με. Και ο Παοξής που είπε, τα περισσότερα δεν ήταν λάθος, αλλά είναι ο τρόπος που τα λες, άκουσε. Και έχετε, συγγνώμη που θα σου το πω, είναι αυτό το παοξίδικο, αυτό ήταν και προ Σαββίδη, έτσι. Τώρα τουλάχιστον με Σαββίδη έχετε δίκιο να έχετε αυτή την έπαρση και την τέτοιο. Γιατί ο ΠΑΟΚ διεκδικεί πρωτάθλημα, όντως τα τελευταία 2-3 χρόνια έχει πάρει πρωτάθλημα, διεκδικεί, αυτό ναι. Αλλά αυτό το είχατε και προς Σαββίδη. Δεν λέω ο κόσμος, οι περισσότεροι. Έχει αυτό το ότι είμαι ο ανώτερος και είμαι ο τέτοιος. Δηλαδή όταν τον είπα ότι πάνω κάτω ο προς Σαββίδη ήταν στα ίδια ο Άρης και ο ΠΑΟΚ, δεν το δέχτηκε. Εντάξει, ο ΠΑΟΚ έβγαινε πιο πολλές φορές Ευρώπη. Εντάξει. Το μοναδικό που σου είπα, γιατί από εκεί ξεκίνησε, ναι. Από την ατάκα που σου είπα για τα δύο κύπελα. Ναι. Από εκεί εντάξει. Ξεκίνησε η όλη φάση. Εγώ είδε, σου έκανα το τέτοιο και γελούσα, ναι. Α πούμε. Εντάξει, τώρα. Τέλος πάντων,
δεν θα βγάλεις άκρη. Επαναλαμβάνω, οτιδήποτε μπορεί να πει ο καθένας, δεν θα βγάλεις άκρη. Απλά, επαναλαμβάνω, τα ίδια πράγματα μπορώ να πω, τα ίδια, παίζει ρόλο ο τρόπος που πώς μιλάς. Ναι, ναι, αυτό είναι το βασικό. Παίζει ρόλο. Ο συγκεκριμένος έχει, είναι εκνευριστικός. Ναι, εγώ συμφωνώ, δεν σου λέω ότι έχει άδικο. Άκου και τον άλλο τον Αριάννα, τον άκουγε τι έλεγε. Ναι, τον άκουσα. Τον άφησα. Όπως είδες, ξεκανέναν δεν έκανα παρεμβολή. Ούτε στον έναν, ούτε στον άλλον. Εντάξει, καμιά φορά τόσο δημοκρατική δεν πρέπει να είμαστε. Δεν γίνεται όμως, δεν μπορώ να κλείσω κανένα. Δεν γίνεται να κλείσω. Αν το βρει, δεν μπορεί. Ναι, μπορεί να τον πω, τον κλείσει. Τον άφησα τον Πάοξ, είπε 5 λεπτά, δηλαδή σίγουρα και τώρα με βρίζαν οι Άργεν. Αλλά δεν γίνεται. Δεν μπορώ να τον κλείσω. Δεν είπε τίποτα, είπε την άποψή του. Εντάξει. Ωραία. Βγήκε και ο άλλος, απάντησε. Τι να κάνουμε, και ο Άκης. Έτσι είναι. Και ο Άκης, αυτά που είπε, όπως είπα και ο Πάκης, τα περισσότερα δεν είπε ψέματα. Έτσι. Ο τρόπος είναι. Θυμάμαι και εγώ από ο Ηρακλειδής το 80 που έκανε που φώναζε Ηρακλειδής ήρα-ήρα και είπε ο Ράλης, εγώ δεν είμαι ήρα. Ναι, είπε, αυτό έχει αλήθεια. Είμαι τώρα, είμαι Παναθηναϊκός. Είμαι Παναθηναϊκός. Ναι, εντάξει, δεν μας πέρασε τον αυτό και είπε ο Ηρακλειδής μονοκούτι Πασόκ. Και στο 81 βγήκε το Πασόκ περπατώντας. Εντάξει, εγώ άκουσα με την άποψή μου, την έχω πει πολλές φορές αυτό. Εγώ δεν πιστεύω ότι κανένας. Καλά, υπάρχει όχι κανένας. Αλλά είναι πραγματικά το ποσοστό είναι μη υπολογίσιμο. Κάζε ψηφίσει με βάση την ομάδα. Έτσι πιστεύω. Είναι, δηλαδή υπάρχουν, αλλά είναι. Όχι. Δηλαδή. Δηλαδή ο νεοδημοκράτης θα ψήφιζε. Θα ψήφισε ΣΥΡΙΖΑ επειδή πήρε ο ΠΑΟΚ με το ΣΥΡΙΖΑ και είχε, τα είχε καλά ο ΠΑΟΚ με το ΣΥΡΙΖΑ. Θα ψήφισε ο Νεοδημοκράτης ο ΠΑΟΚ ΣΥΡΙΖΑ. Αυτό μου λες. Τότε τι θα έκανε. Όχι. Δεν είναι και καλά, αλλά υπάρχει ένα ποσοστό. Ωραία. Καλά. Εγώ δεν σου είπα δεν υπάρχει. Σου είπα είναι ποσοστό νικοτίνη στο τσιγάρο. Τέτοιο ποσοστό είναι. Λέω εγώ. Αν ήταν διαφορετικά, Τάσο, να είσαι σίγουρος ότι όλες αυτές οι ομάδες, ο Ολυμπιακός, ο Παναθηναϊκός, αυτές που έχουν κόσμο, θα κατεβάζανε κόμμα. Ας κατεβάσει ο Ολυμπιακός ένα κόμμα που είναι η μισή Ελλάδα. Ας κατεβάσει ένα κόμμα ο Ολυμπιακός να δω πόσο θα βρει μέσα στην κάλπη. Να δω πόσο τις εκατό θα βρει. Θα πάρει ένα 5%. Τι θα πάρει? 5%. Καλά, εντάξει. Εξωπραγματικό είναι αυτό που λες. 1% και αν πάρει. Ένα και αν πάρει, λέω εγώ. Ξέρεις γιατί στο λέω, Ζάχο, γιατί τώρα ψηφίζει η μισή Ελλάδα. Ναι, εντάξει, πάντα μισή ψηφίζουμε. Στους σταυρούς που θα πέσουν, όχι στο σύνολο των 10 εκατομμυρίων που είμαστε. Πάντα ήδη ψηφίζουμε και 45 με 55%. Τόσο ψηφίζουμε. Δεν πάνε όλοι στην κάλπη. Τόσο ψηφίζουμε. Εγώ επαναλαμβάνω. Ας κατεβάσει ο ΠΑΟΚ, ο Άρης, οι ΑΕΚ, ας κατεβάσουν κόμματα. Να δούμε τι θα βρουν μέσα. Την ψήφο τους δεν θα βρουν. Απλώς είναι διαφορετικό για να μην μπερδευόμαστε με τις δημοτικές και περιφερειακές εκλογές. Γιατί μπορεί κάποια ομάδα ή κάποια παράταξη να έχει ταυτιστεί με κάποια ομάδα. Π.χ. στον Πειραιά, ο Μόραλης έχει ταυτιστεί με τον Ολυμπιακό. Άλλο δημαρχία. Δημοτική αρχή άλλο. Δεν σημαίνει ότι μπορούν να το κάνουν και, και στις εθνικές εκλογές. Εγώ αυτό σου λέω, για να μην φανεί έτσι συνέχεια, επειδή λέω τον ΠΑΟΚ. Ας πούμε το άλλο το τέτοιο. Που λένε οι Ολυμπιακοί, όντως είμαστε η μισή Ελλάδα σε πληθυσμό. Ας κατεβάσουν ένα κόμμα. Εγώ λέω, όχι στη Βουλή δεν θα μπουν, ούτε 1% δεν θα πάρουν. Ας κατεβάσουν ένα θρυλολέο, λέω, ένα κόμμα. Ας κατεβάσουν. Γιατί θέλουν το Δήμο και δεν θέλουν, δεν είναι καλύτερα να έχεις την κυβέρνηση της χώρας. Από το να είσαι ένα Δήμο. Ας κατεβάσουν να δούμε πόσο θα πάρει το Ολυμπιακό κίνημα. Εγώ σου λέω, αν αυτή η κυβέρνηση πιο καλά θα είμαστε. Ναι, ρε παιδί, μα άλλο αυτό που λες. Άλλος. Τον πρωθυπουργό δεν θέλω να τον χαρακτηρίσω τώρα. Τώρα το πήγες διαφορετικό σε άλλο τέτοιο. Δεν υπάρχει, φίλε. Δεν υπάρχει. Άρα και αυτός και ο άλλος. Ας πανηγυρίζουμε και εμείς λέει ένα πρωτάθλημα, λες και είχαμε το πανηγυρίσουμε για 200 χρόνια. Εντάξει, κανένας πρωθυπουργός δεν το κάνει αυτό. Απλώς ο Τσίπρας λέει κάποιες βλακίες, στην Αθήνα είμαι Παναθηναϊκός και στη Θεσσαλονίκη είμαι ΠΑΟΚ. Και αυτό έχει τη διαγαπούς του ΠΑΟΚ και του Σταυρούς το έκανε. Αυτοί κάνουν marketing, κάνουν τη δουλειά τους οι άνθρωποι. Δηλαδή, okay. Άμα θυμάστε, ναι, και κάποτε Αντρέας με τον Μητσοτάκη τον παλιό, μάλλον να πω σας σώσει τον Ολυμπιακό και ποιος θα παίξει πιο πολύ Ολυμπιακός και από τους δυο τους. Τσάχο, το θυμάσαι? Όλα τα θυμάμαι αυτά, απλά σου λέω. Εγώ η σκέψη μου ήταν ότι αυτό φυσικά υπάρχει, αλλά δεν το καταλαβαίνω γιατί γίνεται. Δηλαδή δεν καταλαβαίνω γιατί τόσο πολλοί πολιτικοί, κάποιοι λογικά δίπλα τους, τους έχουν πείσει ότι αυτό το ποσοστό που εγώ λέω νικοτίνης, ότι είναι μεγάλο. Δεν είναι έτσι. Λέω εγώ. Δεν είναι έτσι. Γιατί άμα ήταν διαφορετικά, να είσαι σίγουρος ότι όλες αυτές οι ομάδες, κάπως καλυμμένα ή κάπως διαφορετικά, θα κατέβαζαν πολιτικούς, θα κάναν πολιτικό φορέα. 100%. Εντάξει, δεν θέλω
να έχω το λιμάνι, τον Πειραιά ή τη Θεσσαλονίκη και δεν θέλω να έχω όλη την Ελλάδα. Δεν το καταλαβαίνω αυτό. Ας κατεβάσουν. Εγώ σου κατεβάσω. Ας κατεβάσω Ολυμπιακός. Ας άλσο μας. Ας κατεβάσω Ολυμπιακός. Ας κάνω ο Μαρινάκης ένα ακόμα. Να δω τι θα πάει. Δεν το κατάλαβες. Δεν υπάρχει περίπτωση, φίλε. Όχι 5% που είπες. Αλλά όπως είναι. Η συγκεκριμένη αυτή κυβέρνηση είναι πάλι αυτή η κυβέρνηση. Εγώ αυτό πιστεύω. Μπορεί να έχω και άδικο. Άλλο είναι αυτό που λες. Άλλο είναι αυτό που λες. Εγώ πιστεύω τώρα με κάνει και χθες ρε παιδιά και σήμερα πώς πήγε τελευταία 20 λεπτά στα πολιτικά, δηλαδή πραγματικά δεν το πήρα. Είπα χθες κάτι για μετρό, πέρασε στο μετρό. Το σήμερα πώς έγινε αυτό. Άλλο αυτό που λες. Εσύ πιστεύεις δηλαδή ότι ο Μπαρνάκης ή αυτοί οι μεγάλοι οικονομικοί παράγοντες, εσύ πιστεύεις ότι σε ένα κόμμα πρημοδοτούν δηλαδή. Δηλαδή έκανε ας πούμε ο Μαρινάκης που λέει. Κοίταξε. Δηλαδή θεωρείς ότι ο Μαρινάκης, παραδείγματος τώρα με κάνεις ρε φίλε που δεν είμαι και στα πολιτικά. Είναι σπόνσορας εγώ πιστεύω. Ναι, εσύ θεωρείς ότι μόνο στη Νέα Δημοκρατία ήταν σπόνσορας ο Μαρινάκης. Όχι μόνο στη Νέα Δημοκρατία. Αυτό σου αλλά λέω. Αυτή τη στιγμή πιστεύω, ναι, αν είναι παράδειγμα 100% του Μαρινάκη, το 80% πάει στη Νέα Δημοκρατία, εγώ αυτό πιστεύω. Εγώ το πιστεύω αυτό. Μπορεί να μην όχι, εγώ πιστεύω ισόποσα πάνε, φίλε. Έτσι πιστεύω. Το χρήμα δεν έχει, φίλε. Πατρίδα και τέτοια δεν έχει το χρήμα. Οπότε. Καλώς. Να δούμε. Και μια που είπαμε, Ζάχο, τα ξαγυράμε τώρα στα αθλητικά, στα αυτά. Ναι. Θυμάσαι που αναφέραμε του Σέριχαμ, λέω. Ναι, του Σέριχαμ και του Σόλτσκερ. Βέβαια, ναι. Τέτοι Σέριχαμ. Έγινε με τον Εμπαπέ. Έγινε. Είδες. Δεν με την Παρί. Ναι, τι έγινε χθε με την Παρί. Στο goal, α, δηλαδή, τα δύο, ναι, goal. Τα δύο γκολ στα χασομέρια. Στο 89 και το άλλο, ναι, στα χασομέρια. Ναι, ναι το μελετήσαμε, Ζάχο. Ναι, και έγινε το ίδιο πράγμα. Έγινε το ίδιο πράγμα. Mm. Άμα θέλει μπάλα, φίλε. Αν θέλει να μπει. Αν θέλει να μπει, θα μπει. Οκ, να είσαι καλά. Καλώς, παιδιά, χαιρετώ. Να είσαι καλά. Και αύριο σε περιμένουμε. Και αύριο σε περιμένουμε στην μεγαλύτερη από σήμερα. Εντάξει, δεν είναι και άσχημα. 12 και 4, έτσι. Μέχρι να κλείσουμε 12 και 20 να κάνουμε τον επίλογο. Λοιπόν, Στέλιο, κάνε επίλογο. Να το κάνουμε, μπας και έχουμε κανένα μηνυματάκι. Ναι. Μήπως... ή κανένα, όπως είπες αυτό για τον νησό, αν υπάρχει καμία τέτοια... Μηνυματάκι δεν έχουμε. Δεν έχει μηνυματάκι, εντάξει. Κάτι έτσι εδώ στην τελευταία περατζάδα που κάνω στα ΜΟΜΟΕ, δεν έχουμε. Δεν υπάρχει. Γυρίζεις εσύ, γυρίζεις όλα τα site εκεί πέρα, θα μας πεις κάτι. Δεν έχουμε κάτι, όχι. Δηλαδή τώρα που γυρνώ τα... Ωραία. Εγώ να πω. Τους δύο βασικούς υποστηρικτές, πρώτα το στέκι του Κωστή με το ψητοπολείο με σούβλες και σκάρες, όλα τα κρεατικά μας είναι όλα στα Κάρβουνα. Η διεύθυνση του ψητοπολείου σούβλες και σκάρες, το στέκι του Κωστή είναι στην Ανδρέα Παπανδρέου 113 και το delivery 23-16-27-27 και αυτή τη στιγμή μπορείτε να καλείτε, επαναλαμβάνω 23-16-27-27, αυτή τη στιγμή μπορούμε να κάνουμε, αυτά κλείνουν 12 η ώρα ή όχι. Υγειονομικό ενδιαφέροντος δεν είναι. Ξέρω. Αλλά αυτά είναι take and go. Πραγματικά αυτό δεν το. Δεν ξέρω. Δεν το. Νομίζω δεν το έχουν τσεκάραμε. Δεν το έχουν. Ναι, τέλος πάντων. Και την παραδοσιακή ψαροταβέρνα Καρικλάς να ευχαριστήσουμε εδώ που τα ψάρια και τα θαλασσινά έχουν την τιμητική τους. Ένα εκπληκτικό χώρο με θέα όλη την παραλία της πόλης. Κυριολεκτικά δίπλα στο κύμα απολαμβάνετε όλες τις σπεσιαλιτές της θάλασσας μαγειρεμένες με ελληνικές και μεσογειακές σύνταγες. Δοκιμάστε με την παρέα σας τα εκλεκτά πάντα φρέσκα θαλασσινά εδέσματά μας. Καλαμαράκια, χταποδάκια, σαρδέλα, γάβρο, ολόφρεσκα ψάρια και τα special άχνηστα μύδια μας. Απογειωθείτε γευστικά με τα εκπληκτικά ορεκτικά μας και τις φρέσκες σαλάτες πάντα με τη συνοδεία παγωμένης ρετσίνας, ούζου, τσίπουρου και δροσερής μπύρας. Ψαροταβένα Καρικλάς με ιστορία από το 1938 στην παράδοση της Θεσσαλονίκης. Άργων αυτών ένα μεθερμιστό κλείσο φούλη 76 δίπλα στο Σάρκη διεύθυνση και τηλέφωνο για τις κρατήσεις σας 2310-413-230. Να σε ευχαριστήσω Στέλιο που ήσουν σε αυτή την 3ωρη και σχεδόν 20 λεπτά εκπομπή μας. Ωραία ήταν. Την άλλη εβδομάδα πάλι αν δεν έχεις φύγει, δεν έχεις μεταναστεύσει, δεν έχεις πάει τίποτα στο Βέλγιο για ανθρακορίχος ή τέτοιο. Θα περάσεις μια βόλτα κάποια στιγμή, όποια μέρα θέλεις. Γιατί επαναλαμβάνω και την άλλη εβδομάδα λείπει ο Τάσος. Είμαστε πιστοί στρατιώτες του Ράδιο Μαρμίτα. Του Ράδιο Μαρμίτα και του Λίμπερο 107,4, του αθλητικού Λίμπερο 107,4. Επαναλαμβάνω, τελευταία φορά αύριο Θόδωρος, ο Αλέφαντος, μάλλον ο Μουρίνιο του Ανόβερο, θα είναι εδώ μαζί μας σε μια εκπομπή όσο πάει. Όσο υπάρχουν τηλέφωνα θα κάτσουμε εδώ πέρα. Να δούμε έτσι και με διαφορετικό κέφι. Να πούμε και κάτι διαφορετικό εκτός τα αθλητικά. Φυσικά ό,τι θέλουμε θα λέμε. Το κύριο σχολιασμό μας να είναι τα αθλητικά. Αλλά όπως είδες και σήμερα και για γυναίκες είπαμε Στέλιο. Ναι, είδαμε και κάτι ωραίες φωτογραφίες. Να είναι καλά τα παλικάρια. Και τις κόμπαλες είπαμε. Και τις κόμπαλες είπαμε. Ένα γκολ δεν μπήκε. Να τι πάλι η Έλενα Παπαδοπούλου. Α, δεν μου άρεσε σήμερα. Πού τα βρίσκεις αυτά τα ρούχα, ρε κορίτσι μου.
Ποιο είναι ο στυλίστας? Μάλλον έχει στυλίστα, αλλά σήμερα ο στυλίστας είναι. Αυτό ο στυλίστας εκεί στο. Δεν έχετε κανένα φόρεμα τίποτα. Και στο Sport 1 high definition στο. Τι είναι αυτά? Τι κάνει κοπέλα? Ναι, δεν. Τι είναι αυτό, ρε φίλε? Τι είναι αυτό, δεν ξέρω τι φορούσε. Ένα άσπρο φορούσε πάλι σε τέτοιο στυλ. Πάλι ήθελε να φύγει από πάνω τη, α πούμε. Ένα παρακαλώ, βγάλτε με. Τι ήταν, τι είναι αυτό, ρε κοπέλα? Βάλε και κάποια. Μου πει στενό, τώρα είναι λίγο δύσκολο να καλοκαίρι, εντάξει. Εντάξει, έχει κοντίσιο εκεί πέρα, σιγά τώρα. Τη βλέπω μαυρισμένη τώρα που κάνει ένα κοντινό και βλέπω και τι είναι αυτά. Πώς τα λένε αυτά που βάζουν και φαίνονται σαν να είναι. Σαν να γυαλίζουνε. Κάπως τα λένε. Φακί, όχι, 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 τα μάτια. Άντε το στο δέρμα. Κάπως. Ξαριζόσκον είναι, πώς το λένε. Ναι, και εγώ τώρα κόλλησα. Και εγώ κόλλησα. Τέλος πάντων, δεν παίζει μεγάλο ρόλο. Δείχνει τώρα και τα highlight από το παιχνίδι. Αυτά. Λοιπόν, ευχαριστούμε όλο τον κόσμο για τη συμμετοχή και την ακρόαση. Πραγματικά συγκινητική για τέτοιες μέρες και στην καρδιά του καλοκαιριού. Αύριο είπαμε το πώς θα κυλήσει η εκπομπή και με όσο χρονικό διάστημα θέλετε εσείς. Ευχαριστώ τον Στέλιο. Ευχαριστούμε και εσάς. Να έχετε ένα όμορφο βράδυ. Γεια σας.